ήταν να μην το κάνουμε live, αλλά τελικά αποφασίσαμε να το κάνουμε live γιατί ακούσαμε ότι έχει πάρα πολύ. Υπάρχει μια γρήπη κυκλοφορή. Οπότε αρκετοί δεν μπορούσαν να καταφέρουν να έρθουν. Και τελευταία στιγμή αποφασίσαμε να το κάνουμε και live. Οπότε κάποιοι θα είναι από μακριά. Θα το πάμε λίγο πιο γρήγορα. Έχουμε μόνο 320 slides σήμερα, οπότε θα το προλάβουμε, δεν υπάρχει θέμα. Όποιοι έχετε ξανάρθει ποτέ σε παρουσίαση δική μας, ξέρετε ότι είναι packed πράγματα. Συμπυκνωμένη γνώση. Ποιος έχει ξαναέρθει σε παρουσίαση που έχουμε παρουσιάσει? Α, λίγοι, πολύ λίγοι. Γεια χαρά. Λοιπόν, ωραία. Άρα θα είναι μια πρωτόγνωρη εμπειρία. Ωραία. Να ξεκινήσουμε το live όμως. Ωραία, πάω να ξεκινήσω το live. Α, είχα άλλο. Γεια σας. Γεια σας. Το ξεκίνησες. Λοιπόν, το live έχει ξεκινήσει, οπότε κάποιοι ήδη περιμένουν να ξεκινήσουμε. Οπότε ας δώσουμε 2 λεπτά για ακόμα να μπουν και τελευταίοι και ξεκινάμε. Λοιπόν, μια και δεν ξέρετε, τι περιμένετε να ακούσετε σήμερα, ποιος θα μας πει? Με κάποια expectations πρέπει να έρθατε. Αποκλείεται, μπορεί να μην ξέρετε τι θα πούμε, αλλά με τι άλλο ξέρετε, τι περιμένετε ή τι νομίζετε ότι θα πούμε. Ποιος θα απαντήσει? Έχουμε ένα χέρι. Ίσως πώς να βάλουμε barriers να μην μπαίνουν άλλοι. Πώς να βάλουμε barriers να μην μπαίνουν άλλοι στην επιχείρησή μας. Στο target audience που έχουμε. Πολύ ωραία. Είναι ένα από τα πράγματα. Ίσως είναι πώς να αναπτυχθεί μια ιδέα μια επιχείρηση η οποία θα είναι κάπως μοναδική και δεν μπορεί εύκολα να αντιγραφεί από κάποιους άλλους. Και έχουμε δυσκολία να μιλήσει. Και αυτό. Πολύ ιδιαίτερο. Είναι δύο τόσο. Πώς να. Είπε ο συνάδελφος, πώς να αναπτυχθεί μια ιδέα η οποία να είναι διαφορετική και να μην έχει εύκολο ανταγωνισμό. Σωστά, αυτό είπαμε. Το οποίο είναι δύο πολύ διαφορετικά πράγματα που και τα δύο καλύπτονται με αυτό το οποίο θα πούμε. Εσύ. Α, συγγνώμη. Μπερδεύτηκα. Ναι, πες το. Μπράβο. Η δημιουργία ενός ψηφιακού περιβάλλοντος στο οποίο έχει μια δεσπόζουσα θέση. Πολύ σωστό και αυτό. Εγώ θα λέγα μηχανισμό. Και το μηχανισμό για το πώς να το κάνεις. Πολύ ωραία. Ωραία. Άρα the expectations είναι εκεί. Είναι OK. Άρα δεν ήρθατε για κάτι άλλο. Ήρθατε για αυτό το οποίο θα συζητήσουμε. Οπότε αυτό είναι η βασική αρχή των πραγμάτων. Ωραία. Πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν να συστηθούμε. Ας ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Ας έρχονται και οι υπόλοιποι. Στο κάτω-κάτω μετά το live θα υπάρχει σωσμένο, οπότε όποιος θέλει να κάνει catch-up θα το δει από εκεί. Να ξέρετε ότι στο τέλος της παρουσίασης θα πάρετε και τα slides, οπότε όσοι είσαστε εδώ θα πάρετε και την παρουσίαση σε ένα ωραίο PDF να την έχετε για αναφορά. Ένα πράγμα μόνο να πω, όσοι έχετε δει παρουσιάσεις δικές μας, θα ξέρετε ότι φτιάχνονται με γνώμονα να μπορέσετε να τις χρησιμοποιήσετε αύριο μεθαύριο σαν checkpoint. Οπότε στην ουσία να τις διαβάζετε και να υλοποιείτε πράγματα. Οπότε θα δείτε ότι τα slides είναι γεμάτα. Είναι επί τούτου γεμάτα. Γιατί θέλουμε αυτό που θα σας μείνει να σας θυμίζει κάποια πράγματα. Να μην βλέπετε απλά μια φωτογραφία και να μην ξέρετε τι αφορά. Οπότε είναι γεμάτα, αλλά εμείς θα μείνουμε στα σημαντικά πράγματα τα οποία είναι χρωματισμένα κτλ. Οπότε μην σας προβληματίζει που τα slides είναι γεμάτα. Είναι επί τούτου έτσι. Λοιπόν, ωραία. Ας συστηθούμε. Είμαι ο Θοδωρής Ομουλός και είμαι CEO στην GrowthRocks. Growth Marketing Agency τα τελευταία
6 χρόνια περίπου. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ είμαι η Έφη. Εγώ είμαι CEO στην Growth Girls, επίσης Growth Marketing Agency, τα τελευταία 3 χρόνια. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ξεκινάμε. Τι θα συζητήσουμε σήμερα, λίγο πολύ το είπατε, αλλά θα το πω και εγώ άλλη μία. Στην ουσία θα πάμε όλο το κομμάτι να συζητήσουμε για τον ορισμό του Micromonopoly, ποια είναι κάποια δεδομένα τα οποία επηρεάζουν τη δημιουργία αυτού στη σημερινή εποχή, γιατί τεχνολογικές εξελίξεις αλλάζουν όλη την ώρα, οπότε πρέπει να μπορούμε να είμαστε in sync με το τι γίνεται στον κόσμο. Θα συζητήσουμε για τη θεωρία, τη βάση στην οποία μελετήσαμε για να δημιουργήσουμε το Micromonopoly, πώς να το υλοποιήσουμε, παραδείγματα υλοποιημένα και τα αποτελέσματα τα οποία έχουν φέρει, το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον, και κάποια tips προκειμένου να μπορέσουμε κάποιος να το υλοποιήσει χωρίς να γλιτώντας τις δυσκολίες στην ουσία και κάνοντας ένα shortcut. Άρα στην ουσία είναι μια σειρά πραγμάτων το οποίο στις επόμενες 2,5-3 ώρες πραγματικά θα έχουμε πάει από το τίποτα που δεν ξέρουμε σήμερα μέχρι το πραγματικά να φύγουμε και να ξέρουμε πώς θα υλοποιήσουμε κάτι τέτοιο στη δική μας επιχείρηση. Ωραία. Ξεκινάμε. Νομίζω ακούστηκαν πολύ καλές απαντήσεις για το τι είναι ένα micromonopoly. Πάμε να δούμε όμως και τον ορισμό των τον κανονικό. Πώς είχατε ακούσει τη λέξη micromonopoly πριν έρθετε στο σεμινάριο και πριν διαβάσετε για το σεμινάριο? Ένας. Ωραία. Συνήθως αυτό το οποίο έχουμε είναι ότι είναι πολύ λογικό να μην είχατε ακούσει τον όρο, γιατί ο όρος δεν υπάρχει και δεν είναι δόκιμος στη λογική που συζητάμε εμείς. Μπορεί να είναι για άλλα πράγματα, κυρίως μακροοικονομικά, αλλά στο κομμάτι του digital είναι κάτι το οποίο προσπαθούμε τώρα να ενσωματώσουμε. Θα πω ένα παράδειγμα. Κάποτε ήμουνα στην Θεσσαλονίκη, όπου κλασική Θεσσαλονίκη, τι θέλεις να κάνεις, να φας. Οπότε στην ουσία ήμουνα να φάω ένα πιτόγυρο, μετά ήθελα να φάω μια κρέπα και παραδίπλα ο ίδιος κατασυμμετάρχης είχε και ένα μπουγατσάδικο. Και λέω, στο μυαλό μου, λέω, αυτός είναι ο ορισμός του Micromonopoly. Να ξέρεις ότι ο άνθρωπος θα φάει πρώτα κάτι, μετά θα συνεχίσει κάτι άλλο, οπότε εσύ να φροντίσεις να έχεις όλα τα πράγματα τα οποία πραγματικά να μην τον αφήσεις να φύγει, αλλά να περνάει από το ένα αντικείμενο στο άλλο. Το δεύτερο, σαν παράδειγμα, ήταν όταν ήμουν μικρός, πάντα μου έκανε εντύπωση όταν πήγαινα στα μαγαζιά και έβλεπα ένα δρόμο ο οποίος έχει συνέχεια τέτοια μαγαζιά. Φωτιστικά, παρακάτω και άλλα φωτιστικά, και άλλα φωτιστικά, και άλλα φωτιστικά. Και έλεγα, ως μικρός τότε, γιατί είναι δυνατό να βάζει το ένα φωτιστικά δίπλα στο άλλο, δεν είναι ανταγωνισμός. Δεν θα έπρεπε. Κι όμως η τάση λέει ότι ο άλλος θα έρθει για να αγοράσει ένα πράγμα, αλλά θέλει να δει και άλλα, γιατί είναι το ίδιο audience. Οπότε στην ουσία αυτό είναι πάλι η ίδια λογική του Micromonopoly. Αν το δούμε σαν ορισμό, στην ουσία είναι του πώς μπορούμε να χτίσουμε ένα οικοσύστημα το οποίο θα μας επιτρέψει να σερβίρουμε τους πελάτες ή να σερβίρουμε διαφορετικά προϊόντα στους ίδιους πελάτες ή να σερβίρουμε διαφορετικά ίδια προϊόντα σε διαφορετικούς πελάτες μέσα από διαφορετικά κανάλια. Αυτό είναι η βασική αρχή μέσα από την οποία δημιουργήθηκε το Micromonopoly. Τι θέλουμε λοιπόν να είμαστε? Θέλουμε να είμαστε μία επιχείρηση, θέλουμε να είμαστε ένα σετ από επιχειρήσεις οι οποίες δουλεύουν μαζί προκειμένου να μπορέσουμε να έχουμε το δυνατό μεγαλύτερο αποτέλεσμα. Γιατί χρειάζεται να έχουμε ένα Micromonopoly? Αυτό που έχουμε καταλάβει στην ελληνική αγορά είναι ότι υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά στην ελληνική, στη διεθνή αγορά, υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Ένα από αυτά είναι ότι καταρχάς χρειάζεται να έχεις το μεγαλύτερο δυνατό visibility. Άρα, και όταν λέμε visibility, σημαίνει πάρα πολλά πράγματα από rankings στην Google μέχρι iBot στο οτιδήποτε. Δηλαδή, να οποιαδήποτε πέτα να σηκώσει κάποιος, πραγματικά να είσαι από κάτω. Το δεύτερο είναι ότι τελικά πρέπει να μπορέσεις να διαφοροποιηθείς από τον ανταγωνισμό. Διότι τελικά ένα e-commerce site κάνουν όλοι. Άρα στην ουσία είναι το δικό σου e-commerce site απέναντι στο διπλανό του e-commerce site. Οπότε εκεί πραγματικά αν δεν αλλάξεις κάτι, δεν μπορείς να διαφοροποιηθείς. Το επόμενο είναι ότι, και μας το απέδειξε το COVID πάρα πολύ, ότι τελικά όταν έχουμε όλα τα αυγά κάτω από το ίδιο καλάθι, είναι πάρα πολύ εύκολο να συμβεί κάτι, ένα global event όπως ήταν το COVID για παράδειγμα,
και ξαφνικά ένα ολόκληρο κλάδο μπορεί να εξαφανιστεί. Εδώ στο COVID εξαφανίστηκαν πολλοί κλάδοι. Με ξέρει το digital. Όσοι λοιπόν στο digital ήταν σωστά τοποθετημένοι, στο COVID ήταν και μια ανάπτυξη. Που είναι επίση πολύ σημαντικό. Άρα στην ουσία τι μειώνει το Micromonopoly, μικραίνει τα ρίσκα του επιχειρηματία. Σε κάτι που θα μπορούσε να συμβεί αύριο. Έτσι, και για παράδειγμα, ακόμα και στον εισερχόμενο τουρισμό στην Ελλάδα, που λέμε ότι είναι το εθνικό μας προϊόν και είμαστε σίγουροι. Δεν είμαστε ποτέ σίγουροι. Ένα λάθος να συμβεί και ξαφνικά να βγει εκείνη την εποχή κάτι κακό, αυτόματα βλέπουμε πώς επηρεάζεται ένας ολόκληρος κλάδος. Άρα, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να χτίσουμε κάτι το οποίο να έχει συνέχεια στο οτιδήποτε πραγματικά προσπαθούμε να κάνουμε. Το επόμενο είναι ότι τελικά χρειαζόμαστε περισσότερα του ενός revenue streams. Δηλαδή, χρειαζόμαστε περισσότερους τρόπους να έχουμε εισρωές από ότι απλά το ένα πράγμα το οποίο θέλουμε να κάνουμε. Και αυτό είναι επίσης κάτι πολύ σημαντικό και το οποίο επίσης μειώνει και τα ρίσκα της επιχείρησης. Γιατί όταν έχεις έσοδα μόνο από ένα πράγμα, ξεκάθαρα αν αυτό το ένα πράγμα δεν πάει καλά, δεν έχεις τίποτα άλλο. Λοιπόν, θα αναρωτιέστε ήδη αν είναι το Micromonopoly για εσάς. Είμαι σίγουρη ότι έχουμε ένα μείγμα ανθρώπων εδώ. Ας πούμε, πόσοι από εσάς είναι marketers? Πολλοί είναι. Πόσοι είναι επιχειρηματίες? Πιο πολύ. Πόσοι είναι φοιτητές? Κανένας. Μπράβο. Φοιτητές είναι σπίτι. Α, συγγνώμη. Οι άλλοι φοιτητές είναι σπίτι και διαβάζουν. Ή το κάνουν live. Και επειδή κλέβω κιόλας, πόσοι είναι γιατροί? Μία. Το ήξερα όμως αυτό. Και διάφορα άλλα που δεν τα έχουμε αναφέρει, διάφορες κατηγορίες. Είναι για εσάς τα Micromonopoly? Η σύντομη απάντηση είναι πως είναι για όλους. Απλά το μυστικό είναι να βρει ο καθένας πώς θα το χτίσει και πώς θα το εκμεταλλευτεί για να προβάλλει τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και να το κάνει να δουλεύει για εκείνον. Ανεξάρτητα από το ποια ιδιότητα έχει. Δηλαδή, θα δείτε στη συνέχεια, έχουμε και συγκεκριμένα παραδείγματα που νομίζω θα καλύψουν τα περισσότερα σενάρια, θα δείτε ότι πραγματικά είναι για όλους. Ωραία. Αυτό το οποίο έχουμε καταλάβει είναι ότι πραγματικά όταν κάνουμε πράγματα τα οποία είναι καινούργια, αυτόματα αυτό γίνεται το πλεονέκτημα που έχει ο επιχειρηματίας. Όταν όλοι κάνουμε τα ίδια πράγματα, τελικά τα πλεονεκτήματα είναι αρκετά λιγότερα. Ενώ το να μάθεις να χτίσεις κάτι το οποίο. Σκεφτείτε τι λέμε. Να χτίσεις κάτι το οποίο σου δίνει μεγαλύτερο visibility, καλύτερα rankings, περισσότερα revenue streams και μειώνει τα ρίσκα της επιχείρησης. Άρα λες, μαγικό, δεν είναι? Αν το ξέρεις να το κάνεις αυτό, πραγματικά έχεις ένα πλεονέκτημα απέναντι σε όλους τους υπόλοιπους που δεν είναι το δυνατό του σημείο. Αυτό το οποίο θέλουμε να πούμε είναι ότι στην ουσία, μιλώντας για Micromonopoly, αυτό που βλέπουμε είναι ότι σήμερα στην εποχή μας, λίγο πολύ όλοι υλοποιούν τα ίδια πράγματα. Οπότε υπάρχει και μια πολύ μεγάλη ανάγκη διαφοροποίησης σε σχέση με το τι υλοποιούν όλοι οι υπόλοιποι. Το δεύτερο είναι ότι συνήθως αυτό το οποίο συζητάμε δεν το υλοποιούν οι μεγάλοι παίκτες. Οπότε οι established. Το υλοποιούν κάποιες επιχειρήσεις ή επιχειρηματίες που έχουν μεγαλύτερη ευελιξία και ικανότητα. Οπότε ξαφνικά γίνεται το Micromonopoly κάτι το οποίο είναι αυτό το οποίο θα κερδίσει τον Δαβίδ έναντι του Γολιάθ. Γενικότερα ψάχναμε στο growth marketing που εμείς υπηρετούμε τόσα χρόνια, πάντα ψάχναμε εκείνα τα πράγματα τα οποία μπορούμε να υλοποιήσουμε, στα οποία να μην είναι τηλεόραση, να μην είναι διαφήμιση, πράγματα δηλαδή τα οποία οι καταξιωμένοι παίκτες τα κάνανε πάντα καλύτερα και περισσότερα και ακριβότερα, γιατί εμείς δεν μπορούσαμε να τα κάνουμε περισσότερα, καλύτερα και ακριβότερα. Οπότε με τη λογική αυτή ψάχναμε να βρούμε μηχανισμούς που χτυπάμε κάτω από τη ζώνη ή στη ζώνη ή πράγματα τα οποία ξέραμε ότι είμαστε πιο γρήγοροι. Υπάρχει ένα βιβλίο το οποίο λέγεται The Innovator's Dilemma, το οποίο λέει ακριβώς αυτό, ότι οι μεγάλοι established players δεν μπορούν πολύ εύκολα να μετακινηθούν. Οπότε κάποιος ο οποίος έχει την ικανότητα να διαχειριστεί τις νέες τεχνολογίες πραγματικά έχει ένα πλεονέκτημα. Αυτό ακριβώς είναι τα πράγματα τα οποία συζητάμε. Και το καλό της υπόθεσης είναι ότι το Micromonopoly θα δείτε ότι είναι ιδανικό για τους introverts. Νομίζω και μέσα στο COVID πολλοί ανακάλυψαν ότι είναι introverts, γιατί πραγματικά απολάμβαναν τα lockdowns και να κάθονται σπίτι. Αρχίσαμε να βλέπουμε διάφορα social media posts για introverts και συνήθως λέει κάποιος ότι είναι πρόβλημα αυτό στο marketing, γιατί δεν μπορείς να πουλήσεις τον εαυτό σου, δεν μπορείς, αν είσαι introvert.
νιώθεις ότι δεν μπορείς να προβάλλεις την αξία σου, να πουλήσεις τις υπηρεσίες σου. Εδώ όμως έχουμε το αντίθετο σενάριο. Είναι ιδανικό για introverts. Και γιατί είναι ιδανικό για introverts? Γιατί στην ουσία το micromonopoly γεφυρώνει το inbound marketing με το outbound. Άρα στην ουσία, αντί να είσαι outbound, άρα στην ουσία να προσπαθείς να βρεις εσύ τους πελάτες, χτίζοντας ένα micromonopoly, στην ουσία χτίζεις μία... ένα honeypot, χτίζεις μία παγίδα στην οποία οι πελάτες έρχονται προς τα σένα. Οπότε στην ουσία είναι πολύ συχνά ταιριάζει σε επιχειρηματίες οι οποίοι δεν θέλουν να είναι εξωστρεφείς, αλλά θέλουν οι πελάτες να έρχονται σε αυτούς, απλά και μόνο γιατί έχουν χτίσει κάτι το οποίο είναι βασισμένο στην αξία και όχι στην πώληση. Ωραία, ας ξεκινήσουμε από το τι ισχύει. Θα το πάρω εγώ. Πριν ξεκινήσουμε να χτίσουμε ένα micromonopoly, πρέπει πρώτα να ξέρουμε τα δεδομένα. Τα δεδομένα, μιλάμε για το ίντερνετ. Το μόνο δεδομένο στο ίντερνετ είναι ότι δεν έχει τίποτα δεδομένο και το ξέρουμε γιατί αλλάζουν συνέχεια τα πράγματα. Ξέρετε, για παράδειγμα, τις αλλαγές που κάνει συνέχεια η Google και μπορεί να ό,τι έχτιζες επί χρόνια σε ένα update της Google να το χάσεις. Νέες τεχνολογίες που βγαίνουν συνέχεια. Έχουμε το artificial intelligence, το hot topic των ημερών, που έχει αλλάξει πάρα πολύ το πώς γίνονται τα πράγματα. Οι marketers ανησυχούν, θα μας αντικαταστήσει, δεν θα μας αντικαταστήσει. Πώς αλλάζουν τα skill set που χρειάζεται η αγορά και μία σειρά πραγμάτων. Την ίδια στιγμή, η αξία του digital marketer, ας πούμε πώς μειώνεται και τι εννοούμε αξία, γιατί δεν μπορεί να μειωθεί η αξία. Να δώσουμε ένα χοντρικό παράδειγμα. Σηκώσατε το χέρι πολύ στην ερώτηση ποιος είναι marketer. Ενδεχομένως να έχετε πελάτες. Μάλλον τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία δύο χρόνια, ανεξάρτητα αν η αγορά σας είναι στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, μάλλον οι πελάτες σας θα λένε να μειώσετε τις τιμές ή δεν βρίσκετε σε τόσο υψηλή αξία να προσφέρετε τα services. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί αναδύονται νέες τεχνολογίες, αλλάζουν οι απαιτήσεις και έτσι το gap αυτού που δεν μπορεί να το προσφέρει ο digital marketers έρχεται και το προσφέρει το growth marketing, για παράδειγμα, το οποίο είναι τεχνικό και ολιστικό. Και έχουμε και το PLG, ας πούμε, product led, όπου το προϊόν μας καθοδηγεί στο πώς να το μεγαλώσουμε, το ίδιο το προϊόν. Και το no-code. Μπορούμε και να αναπτύσσουμε ένα software χωρίς να ξέρουμε, χωρίς να κάνουμε development. Χωρίς να ξέρουμε να το κάνουμε, no-code. Έτσι. Αυτό το οποίο μας δείχνει αυτό το διάγραμμα επίσης έχει μία παράμετρο, η οποία είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Εκτός από ότι οι νέες τεχνολογίες πιέζουν συνέχεια τις προηγούμενες, και αυτό είναι ξεκάθαρα κάτι το οποίο συμβαίνει, μας δείχνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ότι στο χρόνο τίποτα δεν μένει ίδιο. Και το βλέπετε ότι ακόμα και πράγματα τα οποία σήμερα εξελίσσονται, σε 4 χρόνια δεν θα εξελίσσονται, θα είναι στην καμπύλη, στο κατέβασμα. Θα είναι στο κατέβασμα, θα πει κάποιος, όλα θα κατέβουν. Θα ανέβουν άλλα. Ναι, θα υπάρχουν καινούργια. Δεν τα ξέρουμε ακόμα. Θα βγούνε. Αύριο μεθαύριο θα υπάρχει AI marketing specialist, ας πούμε, που θα δίνει σωστές εντολές στα εργαλεία και θα έχει ειδικές γνώσεις. Δεν ξέρουμε. Είμαστε εδώ για να το ανακαλύψουμε. Η απάντηση πάντως είναι ότι τελικά σήμερα ο καλός marketer έχει τα skills του marketer, είναι creative κτλ. Αλλά τελικά ο καλός marketer είναι αυτός που ξέρει να χειρίζεται καλά software. Για να δώσουμε ένα παράδειγμα, θα πει κάποιος τι να ξέρει να χειρίζεται software. Ας πάρουμε για παράδειγμα το TikTok. Ποιος μεγαλώνει πολύ στο TikTok, ποιος γίνεται viral. Αυτός που κάνει πολύ καλά βίντεο. Άρα οργανικό content. Όχι, δεν είναι μόνο αυτός όμως. Μία λέξη θα σας πω και θα καταλάβετε. Η λέξη αλγόριθμος. Δεν μιλάμε για αλγόριθμο στο TikTok, αλγόριθμο στο LinkedIn. Άρα θέλει τεχνικές γνώσεις. Ακόμα και για να μεγαλώσεις μπορεί να κάνεις το πιο ωραίο βίντεο, το πιο creative. Δεν θα το δει κανένας. Πρέπει να ξέρεις πώς να εκμεταλλευτείς την πλατφόρμα. Ένα παράδειγμα σε αυτό, όταν προσπαθείς να κάνεις TikTok, το παράδειγμα του TikTok, Εύη, όταν προσπαθείς, σηκώνεις TikTok, αλλά όχι από τη χώρα στην οποία θες να κατευθυνθείς. Δηλαδή, ένα βίντεο το οποίο σηκώνεις στην Ελλάδα, αλλά ο σκοπός σου είναι να πάει viral στην Αμερική, πολύ απλά δεν θα συμβεί. Σας έχει τύχει αυτό, όταν ταξιδεύετε και μπαίνετε στο TikTok, να σας δείχνει βίντεο στη γλώσσα της χώρας στην οποία είστε? Ο ίδιος χρήστης, με την ίδια δραστηριότητα. Εγώ, όταν είμαστε στην Αγγλία, μου δείχνει αγγλικά. Όταν είμαστε στην Ελλάδα, μου δείχνει ελληνικά. Το οποίο, fun fact, στην Ελλάδα ξέρετε ότι
Έχει κάνει μεγάλη επιτυχία στην κοινότητα των τσιγκάνων και κάνουν από εκεί δικαστήρια κτλ. Δεν ξέρω αν το έχετε δει, ότι χρησιμοποιούν έτσι το TikTok. Οπότε μου δείχνει πάρα πολλά τέτοια, κάτι που στην Αγγλία δεν το δείχνει. Στην Αμερική μου δείχνει της Αμερικής. Άρα εντοπίζει τη χώρα στην οποία είσαι. Και γιατί με νοιάζει, αυτό με νοιάζει σαν χρήστη, εντάξει, αλλά σαν marketer γιατί με νοιάζει. Γιατί αν εγώ έχω αναλάβει ένα έργο το οποίο θέλω να μεγαλώσει στην Αμερική και ανεβάζω το βίντεο όταν είμαι στην Ελλάδα, πρέπει να βρω τρόπο πώς θα το κάνω ώστε να μην μου δημιουργήσει πρόβλημα. Γιατί αντίστοιχα θα τα δείχνει σε Έλληνες. Υπάρχουν τρόποι να το διαχειριστεί πάντως, αλλά είναι τεχνικό το θέμα αυτό. Μιλώντας πάντως για τα skills τα οποία αναδύονται νέες ανάγκες, αναδύονται νέα skills κτλ., θα πει κάποιος, εντάξει, digital marketing, growth marketing, ναι, έχει διαφορές, αλλά ο ίδιος άνθρωπος μπορεί να τα κάνει. Η απάντηση είναι όχι, δεν μπορεί να τα κάνει, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει ένα μεγάλο gap σε skills, σε δύο βασικούς κανόνες, σε data και σε technology. Και είναι 73% αυτό το skills gap, δεν είναι μικρό. Συγχρόνως, πάλι σηκώσατε το χέρι αρκετοί επιχειρηματίες, οι founders και οι επιχειρηματίες, και εκεί βλέπουμε κάποια πράγματα της εποχής, κάποιες επαναλαμβανόμενες παγίδες που πέφτουν οι founders. Δηλαδή, επειδή έχουμε πρόσβαση πλέον σε εργαλεία και στο ίντερνετ, άρα μπορούμε πιο εύκολα να παρακολουθούμε τον ανταγωνισμό, επικεντρώνονται οι founders και οι επιχειρηματίες, όπως είπαμε, στο τι κάνει ο ανταγωνισμός και νομίζουν ότι πρέπει να κυνηγάμε συνέχεια τον ανταγωνιστή, να τον προλάβουμε, να τα κάνουμε όλα καλύτερα από αυτόν. Γίνεται μια μανία. Παγίδα είναι αυτό. Άλλη παγίδα. Μας φταίνει οι τιμές. Είμαστε πολύ ακριβοί. Είμαστε πολύ φθηνοί. Πού κινούμαστε στην αγορά. Γίνεται μανία αυτό το πράγμα. Γίνεται παγίδα. Αλλάζουμε τις τιμές συνέχεια. Τα features. Αν έχετε ασχοληθεί κάποιοι από εσάς να αναπτύξετε ένα application, για παράδειγμα, κάτι πολύ συχνό που θα έχετε παρατηρήσει είναι ότι πριν ακόμα ένα application κάνει σωστό launch και μαζέψει κάποιους χρήστες, επικεντρώνονται όλοι να βάλουμε και άλλα features. Και άλλα, και άλλα, και άλλα. Και γιατί να μην κάνει και αυτό, και γιατί να μην κάνει και εκείνο. Και το τελευταίο έχει το πιο πολύ ενδιαφέρον για εμάς. Είναι το growth hacking for the sake of hacking, όπως λέμε. Κάτι που έχουμε παρατηρήσει μέσα από τη δουλειά μας πάρα πολύ. Ειδικά έτσι νεοφώτιστοι επιχειρηματίες που έχουν δοκιμάσει το growth hacking, το οποίο είναι πολύ exciting από μόνο του, αλλά θέλει προσοχή στο χειρισμό, διότι αν κάνει συνέχεια A-B testing, experiments απλά γιατί μπορείς να τα κάνεις, να βρίσκεις το τέλειο hack, επικεντρώνεσαι εκεί, ενθουσιάζεσαι γιατί κάτι κατάφερες, αλλά τελικά τα κάνεις όλα από λίγο, χωρίς στρατηγική, κάνεις συνέχεια αλλαγές και κάνεις σπασμωδικές κινήσεις. Είχαμε μια περίπτωση παλιά σε έναν, πελάτη, ο οποίος μας έλεγε, είχε διαβάσει πάρα πολλά βιβλία για τον growth hacking, έτσι ξεκίνησε όταν συνεργαστήκαμε. Λέει, έχω διαβάσει τα πάντα, ξέρω πραγματικά να κάνω αυτά τα οποία πρέπει. Και θέλω να κάνουμε A-B testing, θέλω να δοκιμάσουμε διάφορα μηνύματα και διαφορετικές πλατφόρμες και experiments κτλ. Του λέω τέλεια, πάρα πολύ όλα αυτά. Τι budget έχουμε να δώσουμε για να κάνουμε τα πρώτα experiments? Λέει, ένα 500 άρικο συνολικά το μήνα να μην δώσουμε. Το οποίο με όλα αυτά τα οποία θέλει να κάνει ήταν τέτοιο το spread. Δηλαδή, πραγματικά για κάθε experiment θα έδινε ένα πάρα πολύ μικρό νούμερο, το οποίο δεν είχε κανένα νόημα. Γιατί στην ουσία δεν είχε αυτό που εμείς λέμε στην statistical significance. Δηλαδή, το αποτέλεσμα το οποίο έπαιρνε πίσω ήταν πάρα πολύ μικρό σε νούμερο. Οπότε, πραγματικά δεν είχε νόημα να δώσει τόσο πολύ έμφαση σε όλα αυτά τα πράγματα. Ναι, ένα άλλο πρόβλημα πέρα από το budget, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και το συναντάμε σε διάφορα σημεία να είναι πρόβλημα, είναι ότι πολλοί θέλουν να χαλάσουν κάτι που ήδη δουλεύει, απλά για να κάνουν ένα experiment. Δηλαδή, έχουν κάτι το οποίο έχει εξαιρετικό performance, ένα email που στέλνουν, το welcome email, καλή ώρα, το οποίο είναι συνήθως ένα συγκεκριμένο, και έχει εξαιρετικά metrics, ας πούμε, και λέει, πάμε να το κάνουμε experiment. Okay, μπορείς κάποια στιγμή να το κάνεις, αλλά γιατί να χαλάσεις κάτι που δουλεύει? Μπορείς να πειραματιστείς με άλλα πράγματα. Εδώ βάλαμε και ένα παράδειγμα, μια μεγάλη αλλαγή της εποχής που έχει αλλάξει πάρα πολύ το τοπίο. Η Google, ας πούμε, έκανε μια αλλαγή και είπε ότι κάθε επιχείρηση, κάθε site στην ουσία, θα μπορεί να καταλαμβάνει μέχρι 2 θέσεις στη σελίδα των αποτελεσμάτων. Παλαιότερα δεν υπήρχε όριο. Αν είχες κάνει φοβερή δουλειά, μπορεί να έπιανες και όλη τη σελίδα των αποτελεσμάτων για κάποιο keyword, έτσι. Τώρα είναι μέχρι 2. Αυτό αλλάζει πάρα πολύ το τοπίο, διότι το πουλάκι πέταξε για πάρα πολλές επιχειρήσεις που χάσανε πάρα πολλές θέσεις από τα αποτελέσματα και φυσικά αλλάζει και τη στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσεις. Χθες βλέπαμε εμείς στην εταιρεία κάτι
χτες που έγινε, έγινε rollout στην Google πριν από 15 μέρες, βγήκε έξω και έγινε rollout το μέσα στα Χριστούγεννα και βλέπαμε κάποια keywords τα οποία τα 10 πρώτα αποτελέσματα αλλάξανε σειρά μεταξύ μας, ανταλλάξαμε σειρές, χωρίς να έχουμε κάνει κανένας καμία αλλαγή. Ο αλγόριθμος Google άλλαξε και αποφάσισε ότι εκεί που ήμουνα πρώτος θα πάω τρίτος και εκεί που ήμουνα ένατος θα πάω δεύτερος. Χωρίς να έχει γίνει καμία αλλαγή. Κανείς δεν έχει καταλάβει τι ήταν. Απλά κάτι που ξέρουμε ότι επηρέασε, χωρίς πραγματικά να έχουμε καταλάβει πώς μπορούμε αυτό να το ελέγξουμε και να το γυρίσουμε πίσω μερικές φορές. Και αφού είδαμε στρώσαμε έτσι τη σκηνή για να χτίσουμε το Micromonopoly και είδαμε τα δεδομένα, πάμε να δούμε και τη θεωρία που επίσης είναι πολύ σημαντική. Η θεωρία στην οποία βασιστήκαμε για να χτίσουμε το Micromonopoly είναι πολλή εμπειρία, γιατί είμαστε αρκετά χρόνια που δουλεύουμε σε αυτό το κομμάτι, αλλά είναι και μια θεωρητική βάση η οποία υπάρχει από πράγματα τα οποία κάποιοι από εσάς έχετε κάνει στα πτυχιακά σας, στα MBA σας κτλ. Και ας δούμε μερικά από αυτά για να δείτε πώς όλα αυτά έρχονται μαζί. Ένα πράγμα είναι κάτι το οποίο λέγεται surround sound SEO. Και έχουν ακούσει τον όρο. Surround sound. Εκτός Dolby surround. Αυτό το έχουμε ακούσει όλοι. Στο SEO. Πάντως είναι κάτι παρόμοιο με αυτό. Ναι, είναι πολύ κοντινό, μόνο που δεν κάνει θόρυβο. Τι λέει το surround SEO, τι λέει η θεωρία. Η θεωρία λέει ότι αντί να προσπαθείς ολοένα και περισσότερο τη σελίδα σου να τη βγάλεις ψηλότερα, φρόντισε να είσαι ψηλότερα σε περισσότερες σελίδες, που ούτως ή άλλως βγαίνουν ψηλότερα. Άρα φρόντισε να έχεις περισσότερα το ενός αποτελέσματα. Αυτό λέγεται surround SEO και είναι γιατί στην ουσία είναι περικυκλώνει το keyword το οποίο σε ενδιαφέρει. Αυτό για να συμβεί υπάρχει μια ολόκληρη φιλοσοφία του πώς τρέχουμε surround SEO, αλλά είναι σίγουρα κάτι το οποίο τι απαιτεί, να μην τι άλλο, απαιτεί είτε εμείς να έχουμε δικά μας περισσότερα sites, είτε να έχουμε μηχανισμούς να φιλοξενούμαστε σε ξένα sites. Σε κάθε περίπτωση, πάντως να είναι πολλά. Για να δώσουμε ένα παράδειγμα, ας πούμε, αν κάποιος έχει ένα κατάστημα με φορέματα, μπορεί να βγαίνει πρώτος για τη λέξη φόρεμα και δεύτερος στη σελίδα της ελληνικής Vogue τα καλύτερα φορέματα της σεζόν, όπου έχει link για αυτόν. Πρώτη, δεύτερη θέση. Πρώτη δικιά του, δεύτερη βρίσκεται σε ένα άλλο site. Αυτό έχετε σε απόλυτη σύνθεση και λογική με αυτό που είπε πριν, έφυγε το πουλάκι που πέταξε. Διότι αν πραγματικά καταφέρουμε να έχουμε τα ίδια keywords σε διαφορετικά domains, μπορούμε να είμαστε σε όλη τη σελίδα της Google και στα 10 αποτελέσματα, αν καταφέρουμε να είμαστε τόσο καλοί. Αλλά σίγουρα περισσότερο από ό,τι θα μπορούσαμε εμείς να καταφέρουμε με το δικό μας site. Έτσι, αυτό υπάρχει μια ξεκάθαρη θεωρία. Όλοι οι SEOτζίδες είναι ένα από τα πράγματα τα οποία κάνουν και γενικότερα είναι ένα δύσκολο πράγμα, αλλά είναι πολύ promising ως θεωρία από μόνη της. Εμείς αυτό το ενσωματώσαμε στο Micromonopoly και θα δείτε πραγματικά πολλά από τις θεωρίες που θα συζητήσουμε, θα δείτε πώς υλοποιούνται στο Micromonopoly που πάμε να παρουσιάσουμε. Γιατί μας ενδιαφέρει αυτό? Αυτό μας ενδιαφέρει κυρίως γιατί είσαι παντού στο αποτέλεσμα αναζήτησης. Πολύ λογικό. Δηλαδή, εμάς όταν κάποιος ψάχνει growth marketing, δεν ξέρουμε αν ψάχνει έγκριση για να δουλέψει. Εργαλείο για να βρει, εργαλεία για να βάλει την επιχείρησή του, να βρει δουλειά ή να μάθει. Μόλις σας είπα 5 πράγματα γύρω από το ίδιο keyword. Και η απάντηση είναι να χτίσεις κάτι το οποίο ό,τι και να ψάχνει εσύ απαντάς στην ανάγκη του, μόλις έχεις καλύψει το πρώτο αποτέλεσμα που λέγεται surround SEO. Είναι ο ορισμός του surround SEO. Να μπορεί δηλαδή ο άλλος να ψάξει κάτι για σένα και να σε βρει σε όλα τα πράγματα τα οποία θα έπρεπε. Το επόμενο είναι φυσικά ότι έχεις περισσότερο χώρο στο αποτέλεσμα της αναζήτησης. Αν ρωτήσουμε κάποιον τι θα ήθελες σήμερα από τη ζωή σου, θα σου πούνε, στο digital ζωή σου, θα σου πούνε περισσότερο χώρο στα αποτελέσματα αναζήτησης. Να βγαίνω παντού όταν ο κόσμος ψάχνει. Πολύ λογικό. Έτσι. Και φυσικά το επόμενο είναι ότι αυτό που έχει σημασία είναι ότι στην ουσία παρακολουθούμε καλύτερα τον ανταγωνισμό μας. Πολύ συχνά πιστεύουμε ότι ο ανταγωνισμός μας είναι οι λίστες και τα publications τα οποία βγάζουν τις λύσεις που θέλουμε. Δηλαδή αυτό που είπε τώρα, λέει η Εύη, αν είμαι φορέματα, να βγω στη Vogue στη λίστα που λέγεται τα καλύτερα φορέματα του 2023. Και λέω επιχειρηματίας, όχι, γιατί να το στείλω στη Vogue, σε μένα να το στείλω. Λογικό δεν είναι, να το σκεφτεί κάποιος. Στο surround SEO, τι λέμε, λέμε ότι μη θεωρείς ότι ο ανταγωνισμός σου είναι η Vogue. Τα brands που είναι στη Vogue είναι ο ανταγωνισμός σου. Άρα πρέπει να είσαι εκεί. Εκεί που είναι ο ανταγωνισμός.
Άρα αυτό ακριβώς είναι η επιδομή του surround sound SEO. Πάμε λοιπόν να χτίσουμε αυτό. Εμείς αυτό λοιπόν ως θεωρητικό υπόβαθρο το έχουμε σωματώσει στο Micromonopoly. Υπάρχει ένα άλλο κομμάτι που λέγεται engineering as marketing. Τι λέει το engineering as marketing? Λέει ότι φτιάχνουμε διάφορα εργαλεία, τα οποία στην ουσία τα εργαλεία μόνα τους δημιουργούν καινούριους πελάτες, χωρίς να είναι το βασικό σου business. Αυτό λέγεται engineering as marketing και είναι στην ουσία κάποια quiz που θα δείτε εκεί έξω, κάποια Facebook παιχνίδια στα οποία στην ουσία δίνεις το προφίλ σου για να μάθεις κάποια πράγματα, διάφορα πράγματα τα οποία χτίζεις, τα οποία είναι γύρω από το βασικό σου business. Οπότε και αυτό ας το βάλουμε μαζί με το surround SEO και θα δείτε στο τέλος όλο μαζί τι ωραία σούπα θα γίνει. Λοιπόν, αυτό που έχει σημασία είναι ότι το engineering as marketing, ενώ έχει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη, είναι τελείως underutilized. Γιατί δεν μπορούμε να πείσουμε τους επιχειρηματίες για τη χρησιμότητά του. Διότι μπορείς πολύ εύκολα να πείσεις τον επιχειρηματία, έλα να κάνουμε ads. Ξέρει, θα κάνω ads, αύριο θα έχω έσοδα. Θα σταματήσω τα ads, θα σταματήσουν τα έσοδα. Αλλά βλέπει την αμεσότητα. Στο engineering as marketing, συνήθως δεν μπαίνει στα marketing plans. Σου λέει ο επιχειρηματίας, ας μην κάνουμε αυτό το quiz, δεν χρειάζεται. Έχω ένα marketplace για παράδειγμα, με ενδιαφέρει να φέρω κόσμο μια συγκεκριμένη κατηγορία. Θα μπορούσα πραγματικά να εστιάσω κάτι το οποίο θα πάει viral. Γιατί έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή, θυμάμαι κάποτε είχαμε ένα brand στο οποίο ήταν traveling και χτίσαμε ένα πράγμα το οποίο έλεγε σε πόσες χώρες έχει ταξιδέψει. Όλος ο κόσμος έβαζε ποινές σε πόσες χώρες έχει ταξιδέψει. Αυτό για μας ήταν πάρα πολύ σημαντικό στο segmentation και πήγε από μόνο του. Αυτό όμως είναι engineering marketing. Αυτό είναι κάτι άλλο το οποίο προωθείς πέρα από τη δουλειά σου για να μπορέσεις πραγματικά να φέρεις καινούριους πελάτες που δεν θα έρχονται γιατί δεν μπορεί να μην είναι και έτοιμοι να ψωνίσουν σήμερα από σένα. Αλλά ξέρουν ότι τους αρέσει το traveling. Οπότε να αυτόματα το κομμάτι. Λοιπόν, και το engineering marketing γενικότερα μας βοηθάει να χτίσουμε πολύ εύκολα πράγματα και να κάνουμε μια σειρά. Στην ουσία δεν είναι τίποτα άλλο παρά να σηκώνουμε συνέχεια καινούρια πράγματα. Θα συζητήσουμε γι' αυτό στη συνέχεια. Αλλά η θεωρία λέγεται engineering marketing. Υπάρχει μια άλλη θεωρία, την οποία μαθαίνουμε συνήθως στα MBAs. Το κάνουμε αυτό. Και λέγεται The Blue and the Red Ocean. Γιατί, τι είναι το μπλε και το κόκκινο, ποιος ξέρει να μου απαντήσει, ποιος δεν ξέρει τη θεωρία αυτή, είναι business θεωρία, δεν έχει να κάνει καν με marketing. Το κόκκινο χρώμα είναι εκεί που είναι όλοι μέσα. Ωραία. Το μπλε είναι οι λίγοι που διαφοροποιούνται στην αγορά, με στρατηγική. Σωστό. Και σωστά. Γιατί είναι κόκκινο. Και γιατί είναι κόκκινο. Το χρώμα του αίματος σκοτώνει το λιμένα. Μπράβο. Μπράβο. Σωστό. Ναι, ναι. Σωστό. Το ακούσατε όλοι. Από το αίμα που σκοτώνονται όλοι μεταξύ τους. Εντάξει, είναι λίγο σκληρό, αλλά... Η αλήθεια είναι αυτή είναι η αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι το blue και το red έχει να κάνει καθαρά στο να μπορέσεις να χτίσεις κάτι που... Και αυτό είναι όλη η ουσία του blue και του red ocean. Στο οποίο στην ουσία ο ανταγωνισμός σου τον κάνεις να είναι irrelevant. Να μην σε νοιάζει το ανταγωνισμό σου. Δηλαδή χτίζεις κάτι, αντί να πας να σκοτωθείς με τον ανταγωνισμό σου και να κάνεις αυτά που πολύ σωστά είπε η Εφη πριν, να κάνεις περισσότερα features, να κατεβάζεις τιμές σου, να κοιτάς τι κάνουν, να παρακολουθείς όλη την ώρα τους άλλους και να είσαι obsessed με το τι κάνει ο ανταγωνισμός. Αντί να κάνεις όλα αυτά, λες εγώ θα χτίσω κάτι στο οποίο δεν με νοιάζουν τι κάνουν όλοι αυτοί. Έχω τη δική μου πορεία και πραγματικά δεν σκοτώνομαι. Όμως, αυτό το οποίο έχει το blue και το red ocean, ξεκάθαρα τα γκίστρα και τα ψάρια που είναι από κάτω, το κομμάτι του blue έχει πολύ μεγαλύτερα ρίσκα. Γιατί μπορεί να μην δουλέψει. Δεν είναι σίγουρο ότι θα καταφέρεις να κάνεις ένα blue ocean. Δεν είναι σίγουρο ότι ξαφνικά θα χτίσεις κάτι το οποίο ο ανταγωνισμός σου δεν μετράει. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Αν το κάνεις όμως, πραγματικά έχεις λύσει ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Λοιπόν, και γι' αυτό λέμε ότι έχει ένα πολύ μεγάλο ρίσκο. Έχουμε βάλει και κάποια παραδείγματα του τι είναι. Αυτό το οποίο έχει σημασία να θυμόμαστε είναι ότι συνήθως όταν έχουμε Red Ocean χτυπάμε συνέχεια τις τιμές, συνέχεια κατεβαίνουμε παρακάτω, ενώ όταν έχουμε Blue Ocean δεν μας ενδιαφέρει καθόλου η τιμή, διότι τελικά ο πελάτης έρχεται για κάτι τελείως διαφορετικό. Αυτό είναι ένα θεωρητικό υπόβαθρο το οποίο επίσης είναι πολύ σημαντικό, γιατί τελικά, όπως είπαμε, γιατί χτίζουμε ένα Micromonopoly, γιατί θέλουμε να διαφοροποιηθούμε από τον ανταγωνισμό μας. Άρα η θεωρητική βάση του μπλε και του κόκκινου ωκεανού είναι εκεί ακριβώς για να υποστηρίξει
αυτό το οποίο συζητάμε. Υπάρχει μια άλλη θεωρία, η οποία παραδόξως λέγεται no marketing. Όπου εκεί για πρώτη φορά εισάγανε έναν όρο που ήταν κοντά στο micromonopoly, αλλά εκεί το μόνο το οποίο συζητάει αυτή η θεωρία είναι στο messaging. Δηλαδή σου λέει ότι όταν χτίσεις κάτι στην επιχείρησή σου, φρόντισε να χρησιμοποιήσεις τέτοια γλώσσα η οποία να είναι το μήνυμα πολύ πολύ ξεκάθαρο. Και επειδή δεν ξέρεις τελικά το μήνυμα όπως πρέπει να είναι, σου λέει κάνει πάρα πολλά experiments. Δοκίμαζε, παίρνε feedback. Επειδή δεν ξέρεις πραγματικά τι θα σου δουλέψει, δοκίμαζε το ένα, δοκίμαζε το άλλο, μελέτησε το feedback το οποίο παίρνεις και αποφάσισε τελικά ποιο μήνυμα είναι αυτό το οποίο θα σταθεί στην αγορά. Έχω βάλει μια σειρά από πράγματα τα οποία μας ενδιαφέρει. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι τελικά τα νούμερα θα μας πουν την αλήθεια. Αν συμφωνεί ο επιχειρηματής ή δεν συμφωνεί, δεν έχει καμία σημασία. Αν εγώ δοκιμάσω 10 μηνύματα και το 10ο είναι αυτό το οποίο θα κάνει τα περισσότερα conversions, οφείλω να το πιστέψω. Τόσο απλό είναι. Έτσι, οπότε αυτό είναι ακριβώς η λογική του no marketing. Μια τελευταία θεωρία λέγεται karma-based marketing. Τι λέει το karma-based marketing? Λέει κάτι πάρα πολύ απλό. Ότι μην προσπαθείς συνέχεια να πουλήσεις. Προσπάθησε να δώσεις αξία και τελικά η πώληση θα έρθει. Εμείς αυτό επίσης το πήραμε στο θεωρητικό τυπόβαθρο και το ενσωματώσαμε στο micromonopoly. Και τελικά βλέπουμε ότι αυτό δουλεύει. Ο κόσμος γενικότερα και οι επιχειρηματίες γενικότερα προσπαθούν να φέρουν την πώληση πάρα πολύ κοντά. Θέλουν συνέχεια να κάνουν πράγματα τα οποία να έχουν το αποτέλεσμα αύριο. Οπότε δεν δίνουν το χρόνο να χτίσουν κάτι το οποίο θα φέρει το αποτέλεσμα μεθαύριο. Αυτό βέβαια πώς διορθώνεται, και βλέπω μερικούς από εσάς κουνάτε το κεφάλι σας. Πώς διορθώνεται? Με πολύ απλό τρόπο. Εκπαιδεύοντας τον επιχειρηματία. Έτσι, το να εκπαιδεύσουμε τον επιχειρηματία είναι δουλειά μας. Δεν μπορεί να μην είναι. Δηλαδή, κανείς δεν τα ξέρει μέχρι που τα μάθε. Είναι η απάντηση. Οπότε, ναι. Το μοιάζει με το freemium μοντέλο. Δεν είναι κάτι free, good karma στον κόσμο και όποιος θέλει να κάνει τον βέβαιο 1%. Σωστά. Το freemium έχει πολύ πιο μεγάλο εμπορικό έναυσμα. Για το freemium τι είναι? Σου λέει ότι εγώ θα σου δώσω κάποια features που θα σου αρέσουν και μετά θα πρέπει να αγοράσεις την κανονική έκδοση. Ανάλογα του πώς το κάνει κάποιος, μπορεί πραγματικά να είναι το πρώτο βήμα της πώλησης. Έτσι, ειδικά αν σου αρέσει. Εδώ βλέπουμε πολύ, πολύ ενδιαφέροντα παραδείγματα και είναι πολύ ωραίο αυτό το οποίο είπες για το freemium, διότι πολύ συχνά βλέπουμε freemium τα οποία μπαίνεις και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα χωρίς να πρέπει να πληρώσεις, το οποίο είναι ο λάθος ορισμός του freemium. Αλλά υπάρχει και το άλλο άκρο, στο οποίο μπαίνεις στο freemium και κάνεις τα πάντα. Και δεν χρειάζεται να πληρώσεις. Οπότε πρέπει αυτά τα δύο να τα μαζέψεις για να χτίσεις κάτι το οποίο πραγματικά να έχει νόημα. Λοιπόν, άρα, ελπίζω να μην σας κουράσαμε με τις θεωρίες. Πάμε να δούμε τώρα πραγματικά πράγματα τα οποία είναι πιο ενδιαφέροντα. Ωραία. Τα ενδιαφέροντα τα λέει η Εφη, εγώ λέω τα βαρετά. Το έχετε καταλάβει. Λοιπόν, αφού είπαμε και τη θεωρία, πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε πώς το χτίζουμε. Implementing. Τρία βασικά ερωτήματα. Γιατί, πώς και τι θα χτίσουμε. Έτσι, τους ξέρετε αυτούς, κύκλους είναι γνωστό. Με μια πετυχημένη συνταγή, τι έχει σε πρώτη φάση? Πολύ καλά υλικά. Τα ingredients, συγγνώμη, το μικρόφωνο. Λοιπόν, τι βάζουμε λοιπόν όταν πάμε να φτιάξουμε τη συνταγή? Τα skills, τις πρώτες ύλες μας, τα χαρακτηριστικά μας, δηλαδή είμαστε creative άνθρωποι, είμαστε πολύ καλοί με τα data, ας πούμε. Τα συγκεντρώνουμε όλα, καθόμαστε και σκεφτόμαστε πολύ καλά τι μπορούμε να βάλουμε στη συνταγή μας, τα πάντα. Και ξεκινάμε να το χτίζουμε, λέμε γιατί να το κάνω. Πίσω από οτιδήποτε κάνουμε στο marketing και γενικότερα για την επιχείρησή μας, συνήθως ή για τον πελάτη μας, ας πούμε, θα πει ο πελάτης γιατί να το κάνουμε αυτό, τι θα μας φέρει, λεφτά, θα χτυπήσουμε τον ανταγωνισμό, θα μας αυξήσει το valuation της startup μας. Όταν χτίζουμε το micromonopoly το δικό μας, δεν σκεφτόμαστε τίποτα από αυτά σε αυτή τη φάση. Η απάντηση για όλους είναι ενιαία, γιατί αυτές οι μικρές απαντήσεις μπορεί να είναι διαφορετικές για τον καθένα, ανάλογα με τη φάση στην οποία βρίσκεται. Για όλους όμως ισχύει πάντα κάτι. Τι αξία μπορώ να δώσω? Τι έχω να δώσω, αρχικά, γιατί είπαμε προηγουμένως, βάζουμε τα ingredients, αυτά θα μας καθοδηγήσουν. Άρα, τι έχω να δώσω που να αξίζει, να έχει πραγματική αξία και να θέλω και να το δώσω. Μπορεί να μην θέλω να το δώσω. Πώς το κάνουμε? Το βάλαμε κάτω για
να το κάνουμε απλό σε 6 βήματα, διακριτά μεταξύ τους πάρα πολύ. Από το 1 μέχρι το 6, όποιος θα ακολουθήσει αυτά, είναι μεθοδολογία απλή και μπορεί να ανακαλύψει το δικό του μικρομονόπολη. Ξεκινώντας από το να καταλάβει την αξία που έχει να δώσει, ποιο είναι το πάθος του, ποιο είναι το super power που λέμε, η super δύναμή του, μέχρι στο τέλος να λέμε monetize everything. Να βγάλει λεφτά από αυτό, μπορεί να μην είναι άμεσα από αυτό, μπορεί να είναι έμεσα, αλλά τελικά στο τέλος της ημέρας θέλουμε να κερδίσουμε κάτι. Θα τα δούμε αναλυτικά στη συνέχεια. Και μετά τι λοιπόν θα κάνουμε. Πάλι, όταν ρωτήσουμε τι θα κάνουμε λοιπόν, θα κάνουμε ένα website, θα κάνουμε ένα quiz, θα κάνουμε ένα blog για να γράφουμε άρθρα. Πάλι, τίποτα από αυτά δεν ισχύει. Για όλους ισχύει ένα πράγμα. Θα παράξουμε αξία. Δηλαδή, θα πάρουμε την αξία που ήδη έχουμε, θα ακολουθήσουμε τα βήματα και τελικά θα πολλαπλασιάσουμε την αξία και θα τη σερβίρουμε μέσα από διάφορα κανάλια και με διάφορους ωραίους τρόπους. Πάμε να δούμε τους τεχνικούς όρους. Το why, το how και το what, θυμόσαστε ποιος το έχει παρουσιάσει πρώτος και για ποιο προϊόν. Το έγραφε με μικρά γράμματα κάτω. Πολύ μικρά γράμματα. Μπράβο, για το iPhone, εν προκειμένου. Και σου λέει, γιατί ξεκίναγε πάντα, σου λέει, ξεκινάμε το why. Γιατί θέλουμε να το κάνουμε αυτό. Σου λέει, γιατί θέλει ο χρήστης να χρησιμοποιεί μια συσκευή για να βλέπει στο ίντερνετ. Και πώς το κάνουμε αυτό. Φέραμε μαζί ένα desktop, το μικρίναμε, φέραμε καινούριο επεξεργαστή, κάναμε πράγματα και τι κάναμε. Το iPhone. Ωραία. Και εγώ λέω, και αν σηκώσουμε το καπό και δούμε τι έχει το iPhone μέσα, τι έχει. Στην ουσία έχει μια σειρά από εργαλεία τα οποία τα χρησιμοποιούμε με κάποιους μηχανισμούς, οι οποίες στην ουσία έχουν όλα τα χαρακτηριστικά που χρειαζόμαστε, π.χ. είναι ίδια, έχουν uniform στο πώς αλλοποιούμε, ώστε πραγματικά να έχουμε μια σειρά από properties, δεν το λέω websites για να ακουστεί πιο ωραίο, αλλά κυρίως το λέω website και δεν είναι μόνο Sony και καλά websites, μπορεί να είναι profiles, μπορεί να είναι φωτογραφικά album, μπορεί να είναι χίλια δυο άλλα πράγματα, αλλά ας τα πούμε web properties εν προκειμένου, στα οποία στην ουσία έχουμε μηχανισμούς να βλέπουμε τι κόσμος φτάνει, να σερβίρουμε μία αξία και να μπορούμε να τη μετρήσουμε. Αυτό είναι. Και μπορεί να είναι 10 τέτοια. Δηλαδή, αν σηκώσουμε το καπό του τι σημαίνει ένα micromonopoly και θα δούμε παραδείγματα που πραγματικά ο αριθμός δεν είναι τυχαίος, εμείς για να καταλάβετε στην GrowthRocks έχουμε 58. Για να καταλάβετε. Δηλαδή, το δικό μας micromonopoly αρχίζει να μην είναι πολύ προς το micro, αλλά έχει 58 διαφορετικά properties. Για να καλύψουμε ακριβώς αυτή την ανάγκη την οποία συζητάμε και θα δείτε το παράδειγμα του πώς αυτό δουλεύει. Και γιατί το κάνουμε αυτό, γιατί όταν το χτίσουμε αυτό είναι πολύ εύκολο να παράξουμε πράγματα μόνοι μας. Ένα πολύ σημαντικό του micromonopoly είναι ότι ο επιχειρηματίας ή ο marketer πρέπει να το ελέγχει. Δεν μπορεί να είναι στα χέρια κάποιου άλλου. Δηλαδή πρέπει να κάνει πράγματα τα οποία αύριο μεθαύριο να μπορεί να ελιχθεί και να τα αυξάνει και γιατί τίποτα δεν είναι νεκρό. Όλα ξεκινάνε και έχουν μια δυναμική να μεταβάλλονται. Οπότε πρέπει να μπορούν να μεταβληθούν στο πλαίσιο που συζητάμε. Ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε να χτίσουμε ένα μικρομονόπολι μαζί. Πάρα πολύ βασικό. Ξεκινάμε. Τι είπαμε στα ingredients της συνταγής που φτιάχνουμε. Συγκεντρώνουμε πράγματα τα οποία ήδη έχουμε. Άρα, πρώτο βήμα. Find your passion, λέμε, ή superpower. Πολύ συχνά, όταν παίρνουμε συνεντεύξεις, ας πούμε, από τον κόσμο, και σίγουρα θα έχετε και στο CV σας πολύ από εδώ, γράφει κάτω, πάθος μου είναι το marketing. Για να δουλέψεις στο marketing, κάποιος προφανώς θα πει το πάθος μου είναι το marketing. Και τα χόμπι μου είναι η μουσική, το ποδήλατο κτλ. Όταν λέμε όμως, σε αυτή την περίπτωση, find your passion, ας πούμε, και το superpower, σίγουρα δεν εννοούμε το marketing. Αυτός είναι ο τρόπος, έτσι θα το χρησιμοποιήσεις. Με τις γνώσεις του marketing θα το χρησιμοποιήσεις. Καθόμαστε μπροστά στο καθρέφτη, μεταφορικά ή και κυριολεκτικά, και κοιτάμε τον εαυτό μας καλά και λέμε σε τι είσαι καλός. Μπορεί να είσαι πάρα πολύ κοινωνικός. Μπορεί να τα λες ωραία πάνω σκηνή. Μπορεί να τα λες χάλια πάνω σκηνή. Μπορεί να σ' αρέσει πάρα πολύ η μουσική. Ας πούμε, σε ποιον αρέσει η μουσική πάρα πολύ. Δηλαδή, ποιος άλλο γιατί είναι το πάθος του η μουσική, όχι σε ποιον αρέσει. 2 άτομα. 3. 4, ωραία. 5. Άλλο. Ποιο είναι το πάθος, ας πούμε, κάποιο άθλημα. Περισσότεροι, μπράβο. Και όταν λέμε πάθος, πώς μπορεί. Όταν
Έχεις την επιλογή να κάνεις το οτιδήποτε, θέλεις να κάνεις αυτό. Έτσι ξέρεις ότι είναι το πάθος. Θα μπορείς να κάνεις οτιδήποτε. Λες, αν κάποια στιγμή σταματήσω να δουλεύω, θέλω να κάνω αυτό πιο πολύ. Αυτό είναι ένα πάθος. Ποιος έχει πάθος στον κινηματογράφο? Και αθλητισμό και κινηματογράφο βλέπω. Και create. Και μουσική. Αν έχεις και πολλά πάθη, ακόμα καλύτερα. Καλά πάθη. Μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Πάρα πολύ ωραία. Δεν σηκώσε το όλο το χέρι, μάλλον δεν πέτυχα όλο τα πάθη, αλλά αυτά είναι κάποια τα πιο συνηθισμένα. Και σούπερ δύναμη, έτσι, είπαμε για πάθος, αλλά ας δούμε και μερικά. Είμαι καλός στο SEO, δηλαδή μπορεί να είναι σούπερ δύναμη. Είμαι exceptionally good, ας πούμε, όχι απλά ξέρω SEO, είμαι top. Είμαι πάρα πολύ καλός στο social media, τα χειρίζομαι, είμαι όλη μέρα, τα διασκεδάζω με τη χρήση τους, μ' αρέσει να ενημερώνομαι, τα trends, μ' αρέσει να δημιουργώ βίντεο, teaching. Είμαι πολύ καλός με τα νούμερα, δηλαδή μπορεί κάποιος να είναι μαθηματικός, ας πούμε. Να είναι πάρα πολύ καλός με τα νούμερα. Μ' αρέσει μόδα. Είμαι early adopter, δηλαδή ό,τι βγαίνει καινούριο, είμαι ο πρώτος που θα πάω να το δοκιμάσω. Είμαι social butterfly. Αυτή τι θα πει, είμαι πάρα πολύ κοινωνικός. Βγαίνω έξω, μιλάω με κόσμο, έχω network πολύ καλό. Partners, networks, πάρα πολλές απαντήσεις. Όλη η ανθρωπότητα, όλοι οι άνθρωποι, ο καθένας έχει κάποια χαρακτηριστικά. Μπορούμε να βάλουμε. Πάρα πολλά. Να πω κάτι σε αυτό μόνο που είπα, για το super power. Να ξέρετε ότι μπορεί να ακούγεται πολύ αστείο. Όλοι νομίζετε ότι ξέρετε τα super power. Συνήθως για να βγάλουμε τα super power μιας ομάδας η οποία θα πάμε να χτίσουμε Micromonopoly, κάνουμε ένα τρίωρο workshop. Δεν είναι πολύ εύκολο να τα βγάλεις. Δηλαδή, ο κάθε ένας άνθρωπος σου πει πράγματα τα οποία δεν μπορούν σαν καλά να μετοσιωθούν σε κάτι επαγγελματικό. Οπότε πρέπει εσύ να μπορείς να καταλάβεις η ομάδα τι χαρακτηριστικά έχει για να μπορέσει αυτό να δουλέψει μαζί για να μπορέσει να σου φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Δηλαδή, τρεις ώρες workshop να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι θα εκμεταλλευτούμε από τα super powers που έχει η ομάδα με την οποία συζητάμε. Το σίγουρο είναι ότι από αυτά που θα συγκεντρώσουμε στο μυαλό μας πρέπει να είναι κάτι που ήδη έχουμε. Δηλαδή, όχι θα μου άρεσε να είμαι καλός. Λέμε, το πάθος μου είναι τα βίντεο. Και τι έχεις κάνει από βίντεο, θα ήθελα πολύ να μάθω. Δεν είναι πάθος σου. Δεν είναι στα πάθη που μας ενδιαφέρουν. Είναι κάτι που κάνεις ήδη. Που κάθε μέρα με αυτό ασχολείσαι. Ή, εν πάση περιπτώσει, ασχολείσαι πολύ και το έχεις φτάσει σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο. Και κάτι το οποίο δεν θα καταπιέσεις τον εαυτό σου να το κάνει. Δηλαδή, καμιά φορά βάζουμε μια ιδανική εικόνα για τον εαυτό μας και λέμε, θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι πολύ καλή στα βίντεο και πόσο νιστάζω, αλλά θα κάτσω να το δω αυτό το tutorial και καταπιεζόμαστε. Πολύ σημαντικό επίσης να μην είναι σε αυτή την κατηγορία. Γιατί στο τέλος όλα αυτά θα τα συγκεντρώσουμε και θα κάνουμε content. Και επειδή άνθρωποι είμαστε, όταν καταπιέζεσαι, δεν κάνεις αρκετό content, δεν κάνεις καλό content, δεν μπορεί να σε εξυπηρετήσει για το σκοπό που θέλουμε, θα το φτάσεις μέχρι ένα σημείο και θα το παρατήσεις. Όπως όταν ξεκινάμε γυμναστήριο, αν δεν έχουμε πάθος με τη γυμναστική, σε ένα μήνα το σταματάμε. Αυτοί που έχουν πάθος όμως, γυμνάζονται φόρους ζωής. Μερικά παραδείγματα. Και όχι μόνο θα φτιάξουμε content, αλλά χωρίς να το καταλαβαίνουμε, ανεξάρτητα αν είμαστε marketers ή αν έχουμε μια creative δουλειά, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, παράγουμε content κάθε μέρα ούτως ή άλλως. Από το πιο απλό παράδειγμα ότι άνθρωποι που έχουν social media δεν είναι όλοι marketers. Τα προσωπικά τους social media πηγαίνουν για καφέ και βγάζουν φωτογραφία την κούπα του καφέ τους. Content είναι. Και όλων των ειδών το content που κάνουμε, κάθε μέρα που παράγουμε ασυνείδητα, πώς θα το κάνουμε repurpose, δηλαδή θα μεγιστοποιήσουμε την αξιοποίησή του σε νέα κανάλια, σε μεγαλύτερο βαθμό, σε καλύτερο βαθμό. Πάντως, πάλι το κοινό στοιχείο είναι ότι είναι κάτι που κάνουμε ήδη. Γιατί τελικά, καμιά φορά, το μυστικό του τι μπορεί να μας διαφοροποιήσει από τον υπόλοιπο κόσμο είναι κρυμμένο, κρύβεται κάτω από τη μύτη μας, που λέμε. Δηλαδή, πράγματα τα οποία δεν φανταζόμαστε για τον εαυτό μας είναι τόσο ξεχωριστά. Ξέρω ότι έχει αρχίσει να ακούγεται λίγο σαν inspirational talk αυτό, αλλά πραγματικά καμιά φορά το έχουμε συναντήσει πάρα πολλές φορές και με επιχειρηματίες και με marketers, ότι αλλού δίνουν το focus, νομίζουν ότι αλλιώς θα πετύχουν αυτό που θέλουν, ενώ τελικά κρύβεται στην καθημερινότητά τους αυτό που θα τους ξεχωρίσει. Ξέρω ότι ακούγονται λίγο θεωρητικά, θα δούμε όμως συγκεκριμένα παραδείγματα και θα απαντηθούν. Δεύτερο βήμα. Βρήκαμε τέλος πάντων ποιο είναι το super power κτλ. Και προχωράμε να θέσουμε τους στόχους μας. Micro goals λέμε, γιατί ο μεγάλος στόχος μέσα στις άκρες είναι ίδιος για όλους. Ας πούμε ότι ένας μεγάλος στόχος είναι να βγάλουμε λεφτά.
Αλλά τα micro goals είναι να κάνω περισσότερα κανάλια, να αποκτήσω περισσότερα κανάλια δηλαδή για να αποκτώ revenue, να ανοιχτώ σε μια νέα αγορά, σε ένα νέο κοινό, να γίνω influencer, και αυτό είναι ένας στόχος. Τι άλλο, να γίνω authority στο χώρο μου, διάφοροι μικροστόχοι. Πρέπει να τους συγκεντρώσουμε, δεν είναι οι ίδιοι για όλους και δεν πρέπει να είναι και οι ίδιοι για όλους. Αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει όταν μιλήσουμε, αν πάμε λίγο στο προηγούμενο slide, οι μικροστόχοι οι οποίοι μας ενδιαφέρουν, επίσης δεν είναι πολύ εύκολο να τους προσδιορίσουμε, διότι θα δείτε ότι οι επιχειρήσεις μπορεί να έχουν ανάγκες οι οποίες είναι πολύ διαφορετικές. Για παράδειγμα, έχουμε πελάτες οι οποίοι το μεγάλο τους πρόβλημα είναι το periodicity των πωλήσεων. Και σου λέει το periodicity είναι πρόβλημα. Πώς μπορούμε να κάνουμε spread ώστε να έρχονται πωλήσεις σε όλο το διάστημα, και όχι μόνο το καλοκαίρι, και όχι μόνο το Σεπτέμβριο που ξεκινάνε το σχολείο. Ανάλογα με το business, έχουμε ένα periodicity. Να, ένα πρόβλημα. Ο άλλος λοιπόν σου λέει ότι εγώ θέλω να χτίσω κάτι το οποίο θα με βοηθήσει να λύσω αυτό το πρόβλημα. Δεν είναι καθόλου δεδομένο ότι έχεις καταλάβει πώς να λύσεις το πρόβλημα. Για παράδειγμα, εδώ βλέπετε παραδείγματα που δεν είναι καθόλου προφανή. Για παράδειγμα, θέλω να χτίσω κάτι το οποίο να είναι recurring. Μπορεί να μην είναι recurring business. Sales. Έχεις ένα e-commerce site. Είναι recurring? Όχι. Πώς το χτίζεις να μπορέσεις να σου έρχονται πωλήσεις συνεχώς? Έχεις, για παράδειγμα, κάτι το οποίο λες ότι εγώ έχω πάρα πολύ ανταγωνισμό και θέλω να κάνω overrun τον ανταγωνισμό μου. Να είναι πολύ ξεκάθαρο micro goal. Σου λέω, έχω high ticket service. Τι σημαίνει high ticket service? Ακριβή υπηρεσία. Σωστά. Και θέλω τελικά να κατέβω και σε μια χαμηλότερη υπηρεσία. Πώς χτίζεις ένα low ticket service παράλληλα? Άρα βλέπουμε ότι εδώ έχουμε goals τα οποία δεν είναι ξεκάθαρο ότι τα ξέρεις. Επίσης, ένα τρίο workshop για να καταλάβεις και να θέσουμε ποια είναι τα micro goals. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι που σου λένε: εγώ θέλω, ο σκοπός μου να είμαι thought leader στο κομμάτι μου. Διότι δεν είναι το οικονομικό που με νοιάζει. Με νοιάζει να είμαι thought leader για διάφορους λόγους. Γιατί έχω υποσχεθεί στους γονείς μου ότι θα με βλέπουν στην τηλεόραση. Δεν έχει σημασία το micro goal. Σημασία έχει να καταλάβουμε πώς, τι τελικά θέλεις να καταφέρεις χτίζοντας ένα micromonopoly. Αυτό που πρέπει να δούμε είναι ότι τελικά δεν είναι όλα για όλους. Διότι τελικά το τι θα υλοποιήσω έχει να κάνει πάρα πολύ με το στόχο, αλλά έχει να κάνει και με το power. Δηλαδή, αν εγώ θέλω να κάνω καλύτερα rankings, το να χτίσω ένα community δεν έχει κανένα value, γιατί τα community δεν συμμετέχουν στο ranking. Άρα, αυτό το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά. Βλέπουμε επιχειρηματίες να κάνουν τα λάθος πράγματα για αυτό που θέλουν να πετύχουν. Σου λέει, σε κλασική περίπτωση, θα υποστηρίξω και θέλω να πληρώσω τον κόσμο τα λεφτά για social media management. Και λες, γιατί? Και σου λέει, γιατί θέλουν να έρθουν καινούριοι πελάτες. Μα το social media management δεν είναι user acquisition κανάλι. Άρα δεν θα έρθουν καινούριοι πελάτες επειδή έκανε social media management. Κάτι άλλο πρέπει να σκεφτούμε. Δηλαδή, ο κόσμος δεν σκέφτεται να κάνει αυτό που ξέρει και είναι μέσα στο comfort zone του. Δεν σκέφτεται να κάνει αυτό που χρειάζεται. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το γεφυρώσουμε. Εδώ λοιπόν βλέπετε παραδείγματα τέτοια. Θα ήθελες να μείνω λίγο στα παραδείγματα? Όχι. Ωραία. Τρίτο βήμα. Κάνουμε τη λίστα από τα daily deliverables. Αυτά που είπαμε ότι κάνουμε κάθε μέρα. Και εμείς τα ονομάζουμε byproducts. Ποιος ξέρει τον όρο byproducts? Παραπροϊόν. Σωστά. Αλλά από πού το ξέρουμε? Το ξέρουμε και από άλλα industries. Τα τρόφιμα, τη βιομηχανία κτλ. Δηλαδή, ένα παράδειγμα. Τι είναι υποπροϊόν? Να πάρουμε ένα παράδειγμα, την ελιά, ας πούμε, από τα τρόφιμα, γιατί αυτά έχουν χρόνια πριν ανακαλυφθεί, δεν ήρθαμε εμείς στο marketing να τα βρούμε. Σκεφτείτε, ας πούμε, παίρνουμε την ελιά, τι την κάνουμε, λάδι. Και το κουκούτσι το πετάμε, δεν το κάνουμε, το κάνουμε πυρηνέλαιο. Είναι ένα by-product στην ουσία. Άρα δεν μαζεύουμε την ελιά για το κουκούτσι της, αλλά το αξιοποιούμε. Έτσι λοιπόν, και πάρα πολλά ακόμα παραδείγματα. Το ίδιο θέλουμε να εφαρμόσουμε στο marketing, δηλαδή να αξιοποιήσουμε τα πάντα από την αρχή μέχρι το τέλος. Δεν περισσεύει τίποτα. Έχουμε, πάμε να δούμε. Πρώτα, για να καταλάβουμε τα υποπροϊόντα, τα by-products, πρέπει να καταλάβουμε το product. Ποιο πρέπει να είναι το product για να καταλάβουμε και τι περισσεύει από αυτό. Όταν σε εισαγωγικά περισσεύει. Ας δούμε ένα παράδειγμα. Fashion e-commerce, πολύ συνηθισμένο. Στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολλά fashion e-commerce. Πάρα πολλά e-shops για μόδα. Έστω ότι είμαι ιδιοκτήτης ενός e-shop για μόδα. Τι κάνω εγώ κάθε μέρα? Έχω το e-shop, τι κάνω?
Δεν μαθαίνω τις τάσεις της μόδας. Τις μαθαίνω αναγκαστικά, αφού αυτό πουλάω. Δεν ανακαλύπτω μέσα από το δικό μου e-shop τι πουλάει καλύτερα. Δηλαδή, βρίσκομαι με τους φίλους μου για καφέ και λέμε, ρε εσύ πώς πουλάνε έτσι φέτος το πράσινο χρώμα. Άρα το ξέρουμε. Δεν έχουμε κάνει photoshooting για το μαγαζί μας. Άρα αρχίζουμε και αποκτούμε μια εξειδίκευση αυτό. Ενδεχομένως, να ξέρουμε αν είμαστε involved προσωπικά. Product analysis, το είπαμε, user behavior, δηλαδή βλέπουμε τα analytics του μαγαζιού μας κάθε μέρα, πού κάνουν navigate, τι πατάνε περισσότερο, τι τους ενδιαφέρει. Μου στέλνουν μηνύματα στο contact, με ρωτάνε πράγματα για τα προϊόντα μου, με ρωτάνε αν θα φέρω το τάδε προϊόν, ποια νούμερα πουλάνε περισσότερο. Πάρα πολλά πράγματα που μπορούμε να συγκεντρώσουμε, τα οποία είναι τελικά, τι είναι, εγώ πουλάω ρούχα, δεν πουλάω τίποτα από αυτά. Δηλαδή, όταν έχεις ένα μαγαζί ή shop που πουλάει ρούχα, σίγουρα δεν πουλάς fashion trends, δεν πουλάς αυτό. Αλλά προκύπτει. Άλλο παράδειγμα, info products. Δηλαδή, έχω courses, κάνω courses, webinars κτλ. Για να κάνω τα courses, δεν έχω ψάξει την αγορά. Έχω ψάξει την αγορά, ξέρω τι έχει ζήτηση, τι θέλει να μάθει ο κόσμος, έχω κοιτάξει τα analytics, τι ψάχνει, γιατί έφτασαν στο δικό μου το website για να αγοράσουν courses, τι κάναν αφού τα αγόρασαν, αγόρασαν και κάτι επόμενο, μου ζήτησαν να βγάλω ένα επόμενο course. Η αγορά τα ζητάει, πέφτει η ζήτηση. Όλες αυτές τις γνώσεις τις έχω. Το ίδιο και στα services. Αν πουλάω υπηρεσία, εμείς πουλάμε υπηρεσία, marketing. Ξέρουμε ότι τι θέλει η αγορά. Θέλει social media, μπορεί να λέμε, ρε εσύ όλοι social media ζητάνε, τι γίνεται εδώ. Ή έχουν σταματήσει να ζητάνε social media, θέλουν κάτι άλλο. Πάλι, γιατί έρχονται στο website μου, τι με ρωτάνε και πάει λέγοντας. Φτάνουμε στο χωρίς στην growth agency που είναι η δουλειά μας. Εδώ έχουμε πάλι μια, τα ίδια πράγματα, δηλαδή για να μπορέσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας, έχουμε κάνει μια σειρά από άλλα πράγματα. Έχουμε ψάξει πράγματα, έχουμε κάνει documentation, έχουμε γράψει scripts, έχουμε κάνει μια σειρά από... Έχουμε μελετήσει analytics, τα δικά μας πάρα πολύ, πώς συμπεριφέρεται ο κόσμος στο site. Οπότε έχουμε μια σειρά από γνώση, έχουμε φτιάξει υλικό και στις ακαδημίες. Να, τώρα φτιάξαμε το υλικό για αυτήν εδώ την παρουσίαση. Είναι πάρα πολλά πράγματα. Αυτό το οποίο δεν σκέφτεται κανένας, και αυτό είναι το πιο σημαντικό απ' όλα, δεν σκέφτεται να αξιοποιήσει τα πάει πρώτα του. Αν το έχετε προσέξει, όλα αυτά, γιατί στο business, σε κάποια από τα business που συζητάμε, είσαστε όλοι. Είμαστε όλοι. Πολύ συχνά ασχολούμαστε μόνο με το core business και δεν ασχολούμαστε με το πώς θα μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε όλα τα υπόλοιπα byproducts ώστε να χτίσουμε αυτό το micromonopoly το οποίο συζητάμε. Αν δούμε ένα παράδειγμα, στο επόμενο slide για παράδειγμα, δείτε λίγο πώς μετακινηθήκαμε εμείς. Είμαστε σε ένα πολύ απλό business το οποίο ήταν στο business των services. Κάποια στιγμή στο business των services συνειδητοποιήσαμε ότι δεν μπορούν όλοι να αντέξουν τα services. Fine. Τι κάνουμε όταν δεν αντέχουν όλοι τα services? Χτίζουμε κάτι άλλο το οποίο λέγεται mentoring. Όταν χτίζουμε κάτι το οποίο λέγεται mentoring, το οποίο είναι connected φυσικά με τα services, by the hour. Έτσι, μια υπηρεσία, εμείς κάνουμε και branding πολύ συχνά, οπότε λέμε θα ασχοληθούμε με αυτό. Και οπότε θα δώσουμε και μια υπηρεσία mentoring. Μια άλλη υπηρεσία είναι ότι από τα services, για παράδειγμα, συνειδητοποιήσαμε ότι ο κόσμος ερχόταν και μας έλεγε αν μπορεί να κάνει στο δικό μας site ένα guest blog. Άρα, στην ουσία, να μας δώσει δικό του άρθρο, να το φιλοξενήσουμε στα δικά μας sites, τα οποία συμπτωματικά κάνουν πάρα πολύ καλά rank διεθνώς. Εμείς όμως δεν θέλαμε, γιατί δεν μπορούσαμε να έχουμε, να φιλοξενούμε, εμείς είμαστε ένα corporate site, δεν μπορούσαμε να φιλοξενούμε άρθρα τα οποία είναι, μπορεί και ανταγωνιστικά ή να μην είναι εξίσου καλά στην ποιότητα που εμείς θα θέλαμε. Τι είπαμε λοιπόν, κανένα πρόβλημα, θα φτιάξουμε ένα new site, θα φτιάξουμε ένα δικό μας publisher. Και όταν εσύ θα λες ότι εγώ θέλω να σου δώσω ένα guest blog, εγώ θα λέω πολύ ωραία, αλλά όχι σε μένα, εκεί θα το πας. Σε ένα site το οποίο είναι κάτι άλλο και κάνει κάτι διαφορετικό. Μέσα από αυτό, μετά είδαμε ότι ο κόσμος μας ρώταγε και εμείς οι ίδιοι για εργαλεία. Οπότε φτιάξαμε ένα τελείως διαφορετικό πράγμα το οποίο έχει μέσα μία λίστα με εργαλεία. Μετά είδαμε ότι ο κόσμος άρχισε να μας ρωτάει αυτό που όλοι λέγανε, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι Google και ο κόσμος προωθεί τα directories. Άρα αντί να πει ότι εγώ θέλω να δουλέψω με ένα growth marketing agency, λέει, ποια είναι τα top 10 growth marketing agencies, directories. Η Google το κατάλαβε αυτό. Και τι κάνει, προωθεί πάρα πολύ τα directories. Όταν εσύ βλέπεις λοιπόν ότι η Google προωθεί τα directories, τι κάνεις? Το σταυρό σου. Εκτός από αυτό. Top.
έχουμε. Πείτε το, πείτε το. Mm. Μπράβο, φτιάχνεις ένα directory. Και γιατί φτιάχνεις ένα directory, και θες εσύ να το ελέγχεις. Τι καλύτερο από αυτό. Έτσι, οπότε πάμε παρακάτω. Τι άλλο κάνουμε, όχι, παρακάτω στα connections. Εδώ βλέπουμε λοιπόν διάφορα πράγματα. Ξαφνικά λοιπόν έρχεται ο άλλος και σου λέει, πολύ ωραία, εγώ θέλω να εκμεταλλευτώ αυτό, έχω τα news, αλλά εγώ θέλω να σε χρησιμοποιήσω για να είσαι ένα media shop. Δηλαδή, αφού εσύ κάνεις rank, πώς μπορείς να πουλήσεις real estate στο δικό σου site. Άρα ξαφνικά γίνεις media shop. Άρα αλλάζει τελείως το μοντέλο. Εσύ δεν είσαι ένα agency πια. Είσαι ένα site το οποίο κάνει rank εκεί που ο άλλος το χρειάζεται. Άρα λες, τι μπορώ να χτίσω ώστε αυτός ο άλλος να θέλει πραγματικά να έρθει σε μένα και να πληρώσει για να είναι εκεί. Μετά λες, κάνω mentoring. Πάρα πολύ ωραία. Τι άλλο χρειάζεται αυτός που κάνει mentoring, συνήθως, λεφτά. Οπότε, αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, θα σηκωθεί ένα καινούριο fund που θα επενδύει σε startups στην Ελλάδα, 100 εκατομμυρίων, που θα είναι τεχνολογία, η Odyssey 2, με έδρα το Silicon Valley. Ακριβώς για να καλύψουν και αυτή την ανάγκη. Τι άλλο μπορεί να χρειάζεται, να μάθει. Άρα, χτίσαμε universities. Δηλαδή, βλέπετε πώς ξεκίνησε κάτι από services. Τα υποπροϊόντα μας, στην ουσία, και τα παραπροϊόντα μας είναι αυτά τα οποία, στην ουσία, χτίσανε αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα τι διαφοροποιεί, τι διαμορφώνει. Διαμορφώνει μία σειρά από διαφορετικά revenue streams, στην ουσία. Σωστά. Και καλύπτει τις ανάγκες μιας αγοράς, η οποία είναι αυτό που λέγαμε πριν, surround SEO. Διότι αυτός ο οποίος θα ψάξει για μας, δεν θα ψάξει μόνο για services. Δηλαδή, και αυτός που θέλει mentoring, growth marketing, δεν θα ψάξει. Ναι. Και αυτός που θέλει να μπει στο site, στο media shop, αυτό δεν θα ψάξει. Γιατί εκεί νομίζει ότι είναι το κοινό με το οποίο θα δουλέψει. Δηλαδή, ένα startup το οποίο. Σας λέω, μίλαγα προχθές με έναν. Χτες, σήμερα, μια εταιρεία η οποία κάνει attribution, ένα τεχνικό πράγμα το οποίο λέγεται attribution στη δουλειά μας. Και σου λέει ότι εμένα ο πελάτης μου είναι έτσι σαν εσάς. Άρα αυτός χρειάζεται βήμα σαν εμάς. Εταιρείες, άπειρες. Άρα η απάντηση είναι πολύ ωραία. Εγώ λοιπόν θα σε βοηθήσω γιατί έχω χτίσει αυτό. Έχω ένα directory με όλες τις εταιρείες οι οποίες ενδιαφέρουν. Και έχω και μια ολόκληρη υποδομή, ένα οικοσύστημα από πράγματα, τα οποία τελικά όλα αυτά θα προωθήσουν εσένα σαν business. Αυτό είναι στην ουσία ο ορισμός του Micromonopoly. Αυτό όμως που πρέπει να συνδυάζουμε είναι να δούμε πώς μπορούμε να δώσουμε αξία. Διότι θα μου πείτε στο προηγούμενο slide, ωραία, σήκωσες ένα marketplace, σήκωσες ένα media πράγμα, σήκωσες... Όχι. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα και το πώς το δουλεύουν σήμερα όλοι στην αγορά με έναν προβληματικό τρόπο. Αυτό που πρέπει να κάνεις, στην ουσία, είναι να δώσεις αξία στο κάθε τι το οποίο κάνεις σε μεγάλη λεπτομέρεια. Για παράδειγμα, όταν σηκώνεις κάτι, πρέπει να φροντίσεις να έχεις meaningful searches. Δηλαδή, όταν ο άλλος ψάχνει, να βρεις και αυτό το οποίο χρειάζεται. Άρα, στην ουσία, δεν μιλάμε για πράγματα τα οποία λες καλό να υπάρχουν. Λες ότι εδώ πρέπει να φτιάξω κάτι τελείως διαφορετικό, γιατί sites τα οποία είναι ειδικού σκοπού, όλοι ξέρουν. Και συνήθως ποιο είναι το χαρακτηριστικό των sites ειδικού σκοπού. Ένα κοινό χαρακτηριστικό έχουν όλα. Προβοκατόρικη ερώτηση. Είναι χάλια. Δεν δίνουν καμία αξία. Απλά είναι ειδικού σκοπού. Για να μπορείς εσύ να βάλεις εκεί μια φωτογραφία σου και να κάνεις rank στο Google. Είναι πάρα πολύ συνηθισμένο αυτό στην αγορά. Λοιπόν, εδώ λοιπόν τι λέμε. Εδώ λέμε ότι ερχόμαστε να βρούμε πραγματικά κάτι που να έχει αξία. Όταν για παράδειγμα εμείς. Δείτε ένα πολύ απλό πράγμα. Τι κάνουμε εμείς το υποπροϊόν μας. Εμείς διαβάζουμε και βλέπουμε άρθρα τα οποία μας ενδιαφέρουν. Κάθε μέρα. Σωστά. Υποπροϊόν είναι αυτό. Δεν είναι. Αυτό το κάνουμε για να δώσουμε τη δουλειά μας. Δεν είναι η δουλειά μας. Όμως, τι είπαμε, αφού το κάνουμε που το κάνουμε, ένα, να πούμε τι διαβάσαμε. Και υπάρχει λοιπόν ένα site στο οποίο λέμε τι διαβάσαμε. Τι είπε πριν η Εφη, είπε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και να θες να το κάνεις. Ξέρετε πόσο συχνά σε αυτά τα οποία κάνουμε η απάντηση είναι «Μα θέλουμε πραγματικά να πούμε τι διαβάζουμε?» Θέλουμε να πούμε αυτό, θέλουμε να πούμε το ένα, θέλουμε να πούμε το άλλο. Και εγώ λέω «Ναι, θέλουμε να τα πούμε όλα, δεν μας νοιάζει». Mindset είναι αυτό. Άρα, να θέλουμε να το κάνουμε. Εδώ λοιπόν είναι το τι διαβάζουμε. Και τι άλλο κάνουμε μια και τα διαβάζουμε? Γράφουμε μια περίληψη 2 γραμμών. 2 γραμμών περίληψη. Και τι άλλο κάνουμε? Το σερβίρουμε μέσα σε ένα mail κάθε Δευτέρα. Είναι χρήσιμο ή δεν είναι? Είναι. Έχει αξία? Έχει. Είναι παραπροϊόν? Είναι. Αυτό είναι όλο.
Να μπορείς λοιπόν να χτίσεις κάτι το οποίο είναι, σου βγαίνει πολύ εύκολα, αλλά τελικά έχει αξία για τον άλλον. Έτσι. Λοιπόν, με την ίδια ακριβώς λογική, τι θέλαμε να κάνουμε. Θέλαμε π.χ. να βάλουμε τον άνθρωπο στον πυρήνα. Λέγαμε λοιπόν, και αυτό ήταν μια ιδέα της Έφης, για να χτίσουμε κάτι γύρω από τους ανθρώπους. Τι κάνουμε, διαβάζαμε διάφορα πράγματα τα οποία κάνουν οι συνάδελφοί μας. Από τα newsletter τα οποία στέλνουν, από τα περιοδικά τους, έτσι, από διάφορα άλλα πράγματα. Δηλαδή κάποια στιγμή ήμουνα σε ένα πάνελ με τον Νίλ Πατέλ και τον ρώτησα, ρε, εσύ, ποια εργαλεία χρησιμοποιείς. Δεν μου είπε τα δικά του. Ποια εργαλεία χρησιμοποιείς, που είναι ένας μεσός μαρκετήρ. Μου λέει, τέσσερα εργαλεία. Τέλεια, λέω. Και εγώ τι έκανα. Πήγαμε και αυτά, φτιάξαμε μια λίστα, όπου στην ουσία αυτά τα δένουμε κάτω από τον άνθρωπο. Και θα δείτε εδώ, βλέπετε δύο διαφορετικά παραδείγματα. Βλέπετε το alumni που έχουμε στο university, με τη φωτογραφία που φαίνεται όταν εγώ μοιραστώ έναν άνθρωπο, ή όταν ο άνθρωπος μοιραστεί το δικό του προφίλ, και αντίστοιχα όταν ο άνθρωπος μοιραστεί τα καλύτερα εργαλεία τα οποία έχει πει ένας συγκεκριμένος άνθρωπος. Βλέπετε ότι αυτά δεν είναι τυχαία μια φωτογραφία. Είναι η φωτογραφία του. Και γιατί το κάνεις έτσι, βλέπετε η αξία που πάμε να δώσουμε στο κάθε υποπροϊόν το οποίο έχουμε. Γιατί το κάνεις έτσι. Γιατί έχει σημασία να το κάνεις έτσι. Άρα όταν ο άλλος μοιραστεί κάτι δικό του, να βγει κάτι δικό του και κάτι δικό σου. Γιατί έτσι μεγαλώνεις τις δυνατότητες και τις πιθανότητες να μοιραστεί κάτι δικό σου. Γιατί είναι ο ίδιος. Γιατί θα βγει το δικό του πρόσωπο μπροστά. Καταλάβατε τη διαφορά. Άρα, στην ουσία, τι βοηθάς με αυτό το οποίο κάνεις. Visibility. Visibility και δικό σου. Και ναι, δεν κακό. Θα πάρεις λίγο visibility, θα δώσεις και visibility. Υπάρχει η αρχή του δούνε και λαβή. Είναι πολύ fair να το κάνεις αυτό. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Αλλά σκεφτείτε πόσοι θα σκεφτόντουσαν να ποστάρουν κάτι που να είναι απλά το λογότυπο του university. Και λες, μα θέλω εγώ να στείλω τον άνθρωπο να δει τα στοιχεία του συναδέλφου. Ναι, να τα δει, δεν πειράζει. Κάρμα marketing. Θα μας γυρίσει πίσω τελικά. Όλα θα μας γυρίσουν πίσω τελικά. Και για να συνδέσουμε τα collections που ανέφερε πριν ο Θοδωρής και να το συνδέσουμε λίγο με αυτό με το daily deliverables που λέμε, όλοι οι marketers έχουμε κάποια εργαλεία που χρησιμοποιούμε και αν δεν τα ξέρουμε ήδη τα ψάχνουμε. Και αυτά που χρησιμοποιούμε συχνά, τι τα κάνουμε, bookmark, ξέρω εγώ, έχουμε ένα note, εγώ έχω ένα note, ας πούμε, και κρατάω χρήσιμα links κτλ. Το έκανα ούτως ή άλλως κάθε μέρα. Άρα, γιατί να μην φτιάξουμε ένα collection μέσα στο Growth Junkie που έχει όλα τα εργαλεία, ανακατηγορία εργαλείων. Έχουμε δηλαδή collection, έχουμε κάνει ένα collection, είχα ξεκινήσει με ένα στο COVID, το πρώτο μου collection που το έψαξα και το είχα χρησιμοποιήσει και το λειτουργούσαμε ήδη, ας πούμε, ήταν πώς να δουλεύεις από το σπίτι across time zones. Γιατί όλα τα άτομα της ομάδας ήταν σε άλλο time zone, ήταν όλοι από το σπίτι και έπρεπε να μπορούμε να δουλεύουμε συντονισμένα. Οπότε, αντί να μοιράζομαι διαφορετικά link, φτιάξαμε ένα collection και μοιραζόμασταν το collection μέσα από το Growth Junkie. Και τελικά ανακάλυψα ότι δεν είμαστε οι μόνοι, διότι οι άλλοι marketers που μπήκαν τα collection με το δικό τους όνομα, κάναν το ίδιο πράγμα. Ναι. Και επίσης κάνουμε collections. Πολύ ωραία λέξη. Γιατί ξαφνικά εκτός από collections που ενδιαφέρουν τους ανθρώπους που φτιάχνουν τις δικές τους λίστες, ποιος άλλος φτιάχνει λίστες, στα πανεπιστήμια. Εμείς δουλεύουμε με μια σειρά από διάφορα πανεπιστήμια. Σου λέει, στο σύλλαμπους το οποίο έχει το δικό σου curriculum, τι εργαλεία μαθαίνεις. Οπότε φτιάξαμε collections με τα πανεπιστήμια. Λες εσύ λοιπόν ότι εγώ θέλω να δω το USC στο online marketing, τι εργαλεία παρουσιάζει. Πάρτα και δες τα. Έχει αξία. Έχει. Είναι by product. Είναι. Είναι κάτι το οποίο δουλεύει μόνο του. Είναι. Σου φαίνεται τελικά, είναι το βασικό σου business των services. Όχι. Είναι κάτι άλλο. Συνδεμένο όμως με αυτό το οποίο κάνεις. Αν δούμε στη συνέχεια, θα δούμε εδώ, είπαμε, όλα τα κάνουμε έχοντας στο μυαλό μας να δώσουμε αξία. Όχι να φτιάξουμε ένα marketplace. Το λέγαμε, το λέμε και το ξαναλέμε, το πιστεύουμε πάρα πολύ και αυτό είναι όλο το δύσκολο. Να πείσουμε τον κόσμο, τους συναδέλφους μας, τους partners μας, stakeholders γενικότερα, που είναι όλοι οι άνθρωποι γύρω που ασχολούνται με αυτό το πράγμα, ότι εδώ δεν πάμε απλά να φτιάξουμε λίστα ενός εργαλείου. Πάμε να φτιάξουμε μια λίστα που να έχει αξία. Λέμε για παράδειγμα, αξία τι σημαίνει, να μπορώ να το βρω γρήγορα, να μπορώ να κάνω πράγματα. Π.χ. όταν ψάχνω agencies, αυτό είναι ένα directory με agencies.
Όταν ψάχνω agencies, θέλω να δω ποια έψαξα. Θέλω να μπορώ να δω ένα κατηγορία. Γιατί όταν ψάχνει κάποιο ένα agency διεθνώς, δεν ψάχνει ένα agency. Δεν λέει θέλω ένα agency. Λέει θέλω ένα agency το οποίο να ασχολείται με e-commerce. Στη Γερμανία. Και να είναι based στη Γαλλία. Και να το έχουν γυναίκες. Μαύρες. Okay. Αυτό λοιπόν το χτίζεις. Ένα θα αποτελεί το χάκι ίσως. Και κανένα, δεν ξέρω, με τα κριτήρια που είπα. Αλλά αυτό το χτίζεις. Γιατί αυτό είναι η ουσία του τι πας να χτίσεις. Αυτό σημαίνει δίνω αξία. Και δεν φτιάχνω άλλο ένα marketplace το οποίο δεν έχει καμία τύχη. Γιατί ξέρεις ότι μόνο αν δώσεις αξία, ο κόσμος θα το χρησιμοποιήσει. Και μόνο αν το χρησιμοποιήσει, θα ανέβει στο ranking. Και μόνο αν ανέβει στο ranking, αποκτάει πραγματικά αξία. Οικονομική. Γιατί έρχεται μετά το επόμενο βήμα που θα συζητήσουμε αμέσως. Ναι, γιατί δεν ξέρω αν σας έχει κάνει εντύπωση. Ενώ την GrowthRocks, η GrowthRocks είναι marketing agencies, εδώ τα list τι έχουν. Competitors, άλλα agencies έχουν. Δηλαδή, women-owned agencies που έχουμε 5 και το ενημερώνουμε κάθε μέρα, είναι άλλα women-owned agencies, δεν μιλάμε για, ναι, για εμάς. Συμπτωματικά μπορεί η GrowthRocks να είναι rank πρώτη, αλλά δεν έχει καμία σημασία, είναι τυχαίο. Αλγοριθμικά τυχαίο. Αλλά πάμε λίγο πίσω. λίγο ακόμα, ένα άλλο πράγμα. Όλοι μιλάνε τελευταία για AI. Εμείς που λοιπόν ακούμε τα trends και μιλάμε και έχουμε εταιρείες που έχουμε AI και όλα αυτά τα πράγματα, τι είναι λογικό να πεις, ότι αφού όλοι ψάχνουν AI, μήπως να φτιάξω μια λίστα που να είναι AI εργαλεία, οπότε να μπορείς να βρεις και τα 18 AI εργαλεία τα οποία υπάρχουν. Οπότε βλέπετε ότι η αξία είναι και θέμα επικαιρότητας. Καινούργια πράγματα τα οποία γίνονται, εμείς φτιάχνουμε συνέχεια πράγματα. Και θα με ρωτήσετε, γιατί το βλέπω να έρχεται σαν ερώτηση. Καλά, Ισόδωρε, και πώς ασχολούνται με όλα αυτά τα πράγματα. Ελάχιστη είναι η απάντηση. Ελάχιστη, πραγματικά πολύ λίγη. Οπότε δεν είναι θέμα χρόνου, είναι θέμα θεά ουσίας. Να σκεφτείς τι πρέπει να υλοποιήσεις και να το κάνεις άμεσα και γρήγορα. Με uniformity που λέγαμε πριν και όλα τα υπόλοιπα πράγματα τα οποία θα μείνουν. Να πάμε στο επόμενο, τι λέγαμε μετά. Λέγαμε πώς να το κάνω monetize. Βέβαια, διότι όταν κάτι ανεβαίνει, όταν κάτι έχει αξία. Να σου πω ένα πολύ απλό πράγμα. Έρχονται και μου λένε, πολύ ωραία, στο τάδε site δεν έχει πολύ ψηλό authority, οπότε η τιμή που θέλουμε για να βάλουμε το δικό μας άρθρο εκεί είναι χαμηλή. Και εγώ λέω, δεν με πειράζει. Θα σου φέρει lead. Τι με νοιάζει αν έχει authority. Το κοιτάει ο κόσμος, παίρνει αξία. Το authority θα το φτιάξουμε. Authority στο digital κόσμο είναι το ranking που έχει στην Google, ανάλογα με το πόσο σημαντικό η Google θεωρεί ότι είναι το site. Είναι ένα παράδειγμα. Αλλά έχω δει sites τα οποία δεν είναι πολύ σημαντικά για την Google, αλλά πολύ σημαντικά για τους ανθρώπους. Οπότε εκεί πραγματικά έρχεσαι εσύ και λες, εγώ πρέπει να χτίσω ένα μηχανισμό να μπορώ να κάνω monetize το κάθε ένα πράγμα το οποίο φτιάχνω. Πώς το κάνεις monetize? Το κάνεις δίνοντας media kits, το φτιάχνεις δίνοντας μια σειρά από επιλογές. Δηλαδή, όλα αυτά τα συστήματα τα οποία συζητάμε έχουν χώρους διαφήμισης. Όχι από αυτούς που έχουμε στους publishers που ξαφνικά πετάγονται pop-up και δεν μπορείς να διαβάσεις. Δεν μιλάμε για τέτοια πράγματα. Μιλάμε για ουσιαστικό κομμάτι του πώς φτιάχνω real estate, το οποίο έρχομαι με πραγματική αξία να το καλύψω. Και τι άλλο, δίνουμε δυνατότητες για guest writing. Οπότε πλέον, οποιοδήποτε θέλει να κάνει πράγματα, όταν έχουμε σηκώσει κάποιο από τα 58, και τα 58 έχουν ένα uniform τρόπο με τον οποίο μπορούν να κάνουν monetize. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Στο επόμενο έχουμε άλλα παραδείγματα. Αυτό είναι ο publisher που λέγαμε πριν που λέγεται Growth Bytes. Δηλαδή, να σου πω ένα πολύ απλό πράγμα. Έχεις ένα site το οποίο μας λέγανε, στο corporate το δικό μας λέγανε θέλουμε να γράψουν άρθρα. Εμείς δεν θέλαμε να γράψουν άρθρα, γιατί είμαστε ένα corporate site. Θέλουμε να γράψουμε εμείς τα άρθρα μας. Φτιάξαμε λοιπόν το Growth Bytes. Ξαφνικά για το Growth Bytes γράφουν άλλοι. Και πληρώνουν για να γράφουν άλλοι. Αυτό είναι ακριβώς η λογική η οποία συζητάμε. Και εμείς προωθούμε τα άρθρα που μπορούν να γράφουν οι άλλοι, αλλά δεν είναι το δικό μας property. Εδώ μπορούμε να γράψουμε και για να κάνουμε συνεντεύξεις, να κάνουμε άλλα πράγματα. Και γι' αυτό υπάρχει μια σειρά από δικό του monetization strategy. Καθένα από τα 58 έχει το δικό του monetization strategy. Πρέπει να έχει. Έτσι, το ένα βοηθάει το άλλο, είναι ακριβώς γιατί χτίζεις ένα οικοσύστημα. Ποια είναι η νέα λέξη που μάθαμε σήμερα για το οικοσύστημα? Micromonopoly. Βεβαίως. Ποιο? Είναι από την αρχή. Σωστά. Όταν το φτιάχνουμε, λέμε και πώς θα το κάνουμε monetize, κάθε ένα από αυτά. Και λέμε, θα το φτιάξουμε
ένα δικό του newsletter, θα του φτιάξουμε θέσεις διαφήμισης, θα του φτιάξουμε δυνατότητα guest blogging, θα του φτιάξουμε, όλα αυτά είναι από την αρχή. Και πραγματικά δουλεύουν πάρα πολύ. Έτσι και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, διότι... Ναι, απλά για να... Γιατί δεν είμαι σίγουρη αν ρωτάς αν βγάζει λεφτά από την αρχή ή αν το έχουν στήσει για να βγάζει λεφτά από την αρχή. Αξία βασικά, χρήμα μεταφράζεται σε. Ακριβώς, αλλά ρωτάω αν η στρατηγική είναι στην αρχή στο σχεδιασμό του το monetize, έχει μια δική του έργο του πιτάκι το οποίο πρέπει να συμπληρωθεί για να ολοκληρωθεί. Ξεκάθαρα. 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 Γιατί, γιατί τελικά όλο αυτό που κάνεις έχει κόπο. Όχι, είναι προφανές αυτό το πράγμα, αλλά επειδή παντός είναι ότι μιλάμε σε μια φάση για community, είτε μικρότερα, είτε μικρά, είτε μεγάλα, ή αυτά που αναπτύσσονται τίποτε άλλο, γι' αυτό όταν το monetize είναι πάντα σε ένα κουτάκι το οποίο μπορεί να είναι μεγάλο, μικρό, μικρότερο... Είναι πάντα εκεί, από την αρχή στο σχεδιασμό του, δεν δουλεύει από την πάρα πολύ αρχή, αλλά δουλεύει λίγο μετά. Αλλά δεν υπάρχει, δεν ναι. Το χτίζεις. Νομίζω ότι έχει και μια, υπάρχει μια διαφορά. Π.χ. στο community. Υπάρχει ο άμεσος τρόπος να πεις ότι για να κάνεις join αυτό το community θα πληρώνεις μια συνδρομή. Είναι... Έχει να κάνει τώρα το χαρακτήρα που δεν θα μπορείς. Μπράβο. Μπορείς να είναι δωρεάν, αλλά τελικά ξέρεις, είτε short term είτε long term, ξέρεις πώς θα το εκμεταλλευτείς. Πάμε να δούμε παραδείγματα τώρα, συγκεκριμένα. Τώρα είδαμε και το πράγμα, οπότε πάμε να δούμε πραγματικά πώς υλοποιήθηκαν τέτοια πράγματα σε εταιρείες που ούτε καν φαντάζεστε ότι θα μπορούσαν να έχουν χτίσει ένα micromonopoly γύρω τους. Αλλά πριν από αυτό, θέλω να πω κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μιλήσαμε για micromonopoly. Αυτό το οποίο πρέπει να καταλάβουμε και μιλήσαμε για software, είπε πόσο σημαντικό το software, έφαγε τον κόσμο, έφαγε και τους marketeers και τελικά όλα αυτά είναι σημαντικά. Τελικά. Βλέπουμε ένα μετασχηματισμό, ο οποίος είναι από το traditional business στο technology-led business. Θυμόσαστε πριν είπαμε μια αναφορά που λεγόταν product-led, όπου βάζουμε το product στον πυρήνα και μέσα από το προϊόν μεγαλώνουμε την επιχείρηση. Εδώ μιλάμε για κάτι που λέγεται technology-led businesses, που είναι η τεχνολογία στον πυρήνα. Δηλαδή πολλά από τα πράγματα που θα δείτε, και αυτό είναι στην ουσία disclaimer για αυτό που θα δείτε, πολλά από αυτά που θα δείτε δεν θα γινόντουσαν αν δεν υπήρχε το technology-led business. Αν λοιπόν δεν είχαμε την ικανότητα να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία για να χτίσουμε αυτά τα πράγματα. Αν δούμε, και εδώ ακριβώς ξεκινάει το πρόβλημα. Το πρόβλημα λέει ότι το technology-led business είναι out of the comfort of the founder. Δεν νιώθουν όλοι οικεία με τεχνολογία, άρα φοβούνται πάρα πολύ να κάνουν πράγματα τα οποία είναι τεχνολογικά. Και εκεί, εδώ ακριβώς είναι που πρέπει να το δουλέψουμε με τον επιχειρηματία, να το εξηγήσουμε ότι δεν πρέπει να ανησυχείτε, ότι δεν το ελέγχει. Είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να είναι πρόβλημα. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι ότι τελικά το technology-led business ξεδιπλώνει όλο το potential το οποίο έχεις. Έτσι θα μου πεις, μας λες κάτι καινούριο, η τεχνολογία δεν ήταν πάντα ξεδιπλωτική. Όχι, δεν το πιστεύουν όλοι. Όλοι λέγαμε ότι η τεχνολογία είναι enabler για κάτι. Εγώ λέω ότι δεν είναι απλά enabler, εγώ λέω ότι είναι η ουσία. Από εκεί ξεκινάς και χτίζεις πράγματα. Πάμε να δείτε ένα παράδειγμα. Έχουμε την κάρτα. Όχι, όχι. Πάμε πίσω. Έχουμε την κάρτα μου. Μπορεί κάποιος να την κάνει σκάν και να μου πει τι βλέπει. Ας το κάνει κάποιος που είναι εδώ στις πρώτες θέσεις. Το εννοώ το QR, έτσι. Γιατί τα υπόλοιπα δεν δει τίποτα. Λοιπόν, απαντάει κάτι. Γιατί μπορεί και να μην απαντήσει, δεν το ξέρεις ποτέ. Απαντάει κάτι. Τι όμως, για δες το. Πάτα λίγο, Εφή, να το δούμε. Δεν είναι, είναι κάτι ακόμα καλύτερο. Είναι στην ουσία ένα NLP πράγμα που μπορείς να γράψεις ό,τι θέλεις και να κάνεις ένα διάλογο με οτιδήποτε μπορεί να σε ενδιαφέρει αν τυχόν σκανάρεις την κάρτα μου. Ναι, advanced μποτάκι. Έτσι, το οποίο έχει AI based, το οποίο ξεκινάει για να κάνει αυτά τα πράγματα, το οποίο είναι μέσα από διαφορετικά κανάλια. Γιατί μπορείς να το κάνεις μέσα από το Messenger, μέσα από το WhatsApp, από διάφορα κανάλια. Προσέξτε τώρα τη διαφορά. Αν λοιπόν κάνουμε το point and click, θα δείτε ότι ξεκινάει αυτό. Όταν λοιπόν εμείς βλέπουμε αυτήν εδώ τεχνολογία, ξέρετε ποια είναι η διαφορά. Οι περισσότεροι λένε τι μπορώ να κάνω για να κάνω την κάρτα μου όμορφη. Ή να είναι interactive. Που αυτό είναι ένα ολόκληρο κανάλι, αν το σκεφτείτε. Εμείς λοιπόν βλέπουμε αυτό που είναι το τεχνολογικό κομμάτι. Και ξέρετε ποια είναι η πρώτη μας αντίδραση. Τι επιχείρηση μπορούμε να χτίσουμε γύρω του. Σε ποια επιχείρηση αυτό που μόλις βλέπουμε θα ήταν χρήσιμο.
Θα ήταν χρήσιμο σε ένα γιατρό. Όχι υποχρεωτικά. Σε πάρα πολλές όμως. Ένας γιατρός δίνει την κάρτα του. Δίνει. Θέλει να έχει ένα κανάλι να μπορεί να μιλήσει με τον πελάτη και το κανάλι να απαντάει μόνο του με βάση ερωτήσεις οι οποίες είναι free text. Εδώ δεν αφήνουμε τον πελάτη. Αφήνουμε τον πελάτη να ρωτήσει ό,τι θέλει. Και του δίνουμε πληροφορία. Τελικά τον φτάνουμε. Ανοίγουμε ένα διάλογο. Μόνο που δεν τον ανοίγουμε. Τον ανοίγει το σύστημα. Έτσι. Άρα στην ουσία, όταν μιλάμε για πρώτα κλέτη, τι λέει. Λέει, παίρνουμε ένα τεχνολογικό κάτι το οποίο μας αρέσει και βρίσκουμε εφαρμογές για να κάνουμε όλα τα υπόλοιπα τα οποία συζητάγαμε, μεταξύ των οποίων και το monetization. Έτσι. Visibility, ανταγωνισμός, όλα αυτά. Αυτή είναι η διαφορά και είναι mindset. Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω την τεχνολογία στον πυρήνα για να χτίσω ένα business γύρω από αυτό. Όχι πώς μπορώ να έχω το business μου και να του βάλω λίγο τεχνολογικά πραγματάκια για να είμαι modernos. Καταλάβατε τη διαφορά. Είναι ξεκάθαρη η διαφορά που συζητάω. Ωραία. Ωραία. Πάμε να δούμε παραδείγματα από επιχειρήσεις. Αληθινά παραδείγματα. Μια φορά και έναν καιρό, λοιπόν, ήταν μία φλέριστ στην Νέα Υόρκη, ένα ανθοπολείο. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς ανθοπολείο, είναι μία flower designer πολύ γνωστή στη Νέα Υόρκη, αλλά το business σαν business, ας πούμε, θα το κατατάσσαμε σε ένα local business που πουλάει λουλούδια. Ας το πούμε ανθοπολείο. Πήραμε, λοιπόν, αυτό το business και αρχίσαμε να χτίζουμε το Micromonopoly για αυτό το business. Πριν αρχίσουμε να χτίζουμε όμως το Micromonopoly, τι έπρεπε να κάνουμε. Όπως είπε ο Θοδωρής πριν, πρέπει να πάρουμε ένα traditional business και τα περισσότερα όταν τα παραλαμβάνουμε είναι traditional created, ας πούμε, και να το κάνουμε technology led. Ξεκινήσαμε από αυτά που είχαν ήδη. Είχαν ένα website, είχαν έναν τρόπο που έπαιρναν παραγγελίες. Για γάμους. Για γάμους και gifts. Ας πούμε, αν θες να τις στείλεις, μια ανθοδέσμη. Φροντίσαμε να αυτοματοποιήσουμε τα πάντα. Δηλαδή, στο παρελθόν τι γινόταν, έπαιρναν την παραγγελία στο e-shop, το σημείωναν σε ένα χαρτάκι, το εκτύπωναν, το πήγαιναν μέσα στην παραγωγή, τη μικρή παραγωγή που είχαν τότε, το έφτιαχναν, το έστελναν και πάει λέγοντας. Το πρώτο που κάναμε για να σετάρουμε, να κάνουμε technology led την επιχείρηση, ήταν αυτή την κατάσταση, να την κάνουμε αυτοματοποιημένη, με όλα τα integration και τα automations που χρειάζονται. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, όπως είναι τώρα, αφού το χτίσαμε αυτό, μπαίνει η παραγγελία από το e-shop και αυτόματα φτάνει στην παραγωγή και φεύγει shipping. Δεν ασχολείται κανένας ενδιάμεσα, εκτός από αυτόν που φτιάχνει φυσικά την παραγγελία. Ναι. Σκεφτείτε ότι μπαίνει μια παραγγελία και υπάρχει ένας άνθρωπος, ο οποίος, μια σειρά από άνθρωποι που φτιάχνουν λουλούδια, μια μαργαρίτα, ένα. Δεν είναι μαργαρίτες, διάφορα λουλούδια, τα φτιάχνουν όλα μαζί, μπουκέτο, το βάζουν σε ένα κουτί και φεύγουν. Και αυτό που γίνεται είναι ότι έρχεται η παραγγελία, αυτόματα εκτυπώνεται μια ετικέτα με το τι θα έχει μέσα το προϊόν, εκτυπώνεται και η ετικέτα του μηνύματος που λέει αγάπη μου, σου αγαπώ πολύ και πάρε τα λουλούδια σου. Και όλα αυτά εκτυπώνται κατευθείαν και φεύγουν κατευθείαν. Αυτό ήταν ο βασικός πυρήνας για να χτίσουμε τα υπόλοιπα γύρω από αυτά. Το επόμενο που κάναμε, ασχοληθήκαμε με τα προϊόντα. Ήδη πουλούσαν λουλούδια, είπαμε για γάμους κτλ. Μελετήσαμε το user behavior που λέγαμε πριν. Βλέπαμε ότι υπήρχαν χρήστες οι οποίοι κάθε χρόνο αγόραζαν. Πότε αγοράζεις λουλούδια, στην επέτειο γάμου. Κάθε χρόνο είναι αυτό. Μέχρι να μην είναι. Αλλά πάντως μέχρι να είναι, κάθε χρόνο αγοράζαν λουλούδια. Συμβαίνουν και αυτά. Gift cards έπαιρνε ο κόσμος. Πότε παίρνει gift card, όταν υπάρχουν λόγοι να πάρει gift card. Είναι τα γενέθλια κάθε χρόνο κάποιου. Είναι. Είναι της μαμάς σου, είναι του μπαμπά σου, της κόρης σου, του ξαδέρφου σου. Αυτές οι ανάγκες υπήρχαν. Είχαμε κάποια πάρα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία που βρήκαμε. Επειδή ήταν local η εταιρεία, αναλύσαμε τη συμπεριφορά των Νεοϋορκέζων. Και λέω ήταν, γιατί θα δείτε στη συνέχεια πώς εξελίχθηκε. Οι Νεοϋορκέζοι, μιλάμε για λουλούδια, μιλάμε για επέτειους κτλ. Ναι, αλλά οι Νεοϋορκέζοι, σαν κοινό, ας πούμε, αγοραστικό, έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες. Δεν παντρεύονται νωρίς, παντρεύονται αργά, δεν παντρεύονται καθόλου. Γιατί έγινε συγκεντρωμένοι στη Νέα Υόρκη πάρα πολλοί επαγγελματίες που είναι εκεί γιατί είναι επικεντρωμένοι στη δουλειά τους. Δεν κάνουν παιδιά, ή τουλάχιστον δεν κάνουν νωρίς, ή όταν κάνουν φεύγουν από τη Νέα Υόρκη βασικά. Αλλά τι έχουν pets. Γιατί, εντάξει, όλοι θέλουν μια παρέα. Έχουν pets. Ενδιαφέρον, πέρα ότι κάναμε κατηγορία, γιατί είδαμε ότι έψαχνε ο κόσμος φυτά και λουλούδια που να μην είναι δηλητηριώδη για τα σκυλιά τους ή τις γάτες τους, γιατί αυτό που μάθαμε είναι ότι υπάρχουν κάποια δηλητηριώδη. Τα έψαχνε, δεν τα βρίσκει πουθενά.
Οπότε πήγαμε εμείς και βάλαμε κατηγορία προϊόντων φιλικά για το σκύλο σου. Βάλαμε ένα ερωτηματολόγιο, έχεις σκύλο, έχεις γάτα, να τα προϊόντα για σένα. Πέρα από αυτό που δεν το έχουμε βάλει εδώ, κάτι πολύ ενδιαφέρον είναι ότι στην γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου, που όλοι αγοράζουν λουλούδια για το τέρι τους, πάρα πολλοί στη Νέα Υόρκη το περνάνε με το σκύλο τους και για πλάκα, ας πούμε, του παίρνουν λουλούδια, βγάζουν στο Instagram Store και κάνουν έτσι ένα δείπνο, γιατί είναι και λίγο χιουμοριστικό. Οπότε μέσα στα προϊόντα έχουμε και στεφάνια για σκύλους. Άμα μπείτε, θα το δείτε. Τους βάζουν το στεφάνι, βγαίνουν φωτογραφία κτλ. Τρίτο που κάναμε. Κάναμε δύο διαφορετικές ταχύτητες προϊόντων. Διότι υπήρχε πάρα πολύ προβληματισμός να, πού να είμαστε στο pricing, να είμαστε ακριβοί, να είμαστε φτηνοί, τι να είμαστε. Να είμαστε και τα δύο. Γιατί όχι. Κάνεις ένα segmentation, έχεις τα πιο luxury products ξεχωριστά και τα πιο ευρείας κατανάλωσης, ας πούμε, διαφορετικά. Και nationwide, πια μπορούμε να κάνουμε shipping πού και πάει λέγοντας. Το να παραδώσεις σε λουλούδια στην Αμερική δεν είναι εύκολη περίπτωση. Έτσι, γενικότερα, σκεφτείτε δυσκολίες οι οποίες είναι, δεν δέχονται όλα τα states λουλούδια, καταρχάς, από άλλα states. Να, μια απλή δυσκολία που λες, την έχεις στο μυαλό σου, δεν την έχεις. Μια άλλη δυσκολία είναι τα λουλούδια από το να φτάσουν από τη Δυτική Αχτή στην Ανατολική μαραίνονται. Είναι και αυτό το πρόβλημα. Ή κουνιούνται και χαλάνε. Έτσι. Ωραία. Και άλλες ιδιαιτερότητες έχουν τα λουλούδια. Σκεφτείτε λίγο από την πλευρά του επιχειρηματία. Αν είναι ένα προϊόν που έχει μεγάλη εποχικότητα, για να μπορέσεις να παρέχεις αυτό το προϊόν, πρέπει να στοκάρεις, αλλά μαραίνονται. Άρα, πρέπει να μπορείς να προβλέψεις πόσο θα πουλήσεις, αλλιώς έχεις το κίνδυνο να επενδύσεις σε προϊόν, το οποίο θα σου μείνει όλο και θα μαραθεί. Δεν μπορείς να κάνεις εκπτώσεις, ας πούμε, για να το ξεφορτωθείς, που λέει ο λόγος. Λοιπόν, τα σετάραμε όλα αυτά. Αφού τα σετάραμε όλα αυτά και ήμασταν έτοιμοι να δεχτούμε πολύ όγκο παραγγελιών και κάναμε optimize ό,τι υπήρχε ήδη, αρχίσαμε να ανοίγουμε νέα κανάλια. Μπήκε στην Amazon και εγώ στην αρχή έλεγα, για να δούμε, θα πουλήσουν λουλούδια, θα πουλήσουν τα λουλούδια στην Amazon. Και πούλησαν εξαιρετικά, γιατί όποιος έχει Amazon Prime θα πάει στο Amazon να αγοράσει το οτιδήποτε. Συνδεθήκαμε με περισσότερα marketplaces. Τι θα πει marketplace? Υπάρχουν κάποια site παντού και στην Αμερική πάρα πολύ που πουλάνε όλων των ειδών τα πράγματα. Μέσα στα οποία είναι και τα λουλούδια. Σκεφτείτε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή είχαμε μια επιχείρηση η οποία έπαιρνε παραγγελίες από το e-shop και ετοίμαζε τα λουλούδια. Σκεφτείτε να μπορείς να πάρεις παραγγελίες από πάρα πολλές διαφορετικές επιχειρήσεις, οι οποίοι παίρνανε παραγγελίες για τα λουλούδια και τα ετοίμαζαν οι δικοί μας και τα έστελναν. Πολλαπλασίασαν λοιπόν το business τους. Άλλο revenue stream είναι αυτό. Μετά, παρατηρήσαμε ότι υπήρχε competition. Όταν αναλάβαμε τον πελάτη, λέει ο πελάτης, να σας πω λίγο τα δεδομένα, τι γίνεται όταν παίρνεις ένα έργο, σου λένε τα καλά που έχει η επιχείρηση, τα προβλήματα που έχει κτλ. Μας λέει λοιπόν, ένα από τα βασικά μου προβλήματα είναι ότι έχω traffic από άλλα states που δεν μπορώ να στείλω λουλούδια. Γιατί είναι πολύ μακριά, για πάρα πολλούς λόγους. Και πρέπει να το σταματήσουμε αυτό, γιατί μου δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα. Ένα είναι το traffic άσχετο, δύο με παίρνουν τηλέφωνο και πρέπει να το σηκώνω και με απασχολούν ενώ δεν θα πουλήσω και πάει λέγοντας. Εμείς φημιζόμαστε στο να μην κάνουμε αυτό που λέει ο πελάτης και του λέμε, ωραία, πάρα πολύ ωραία, έχεις traffic από άλλα states, πάμε να το αυξήσουμε. Το πρόβλημα είναι όταν έχεις τόσο όσο στο να σου δημιουργεί πρόβλημα. Όταν όμως το μεγιστοποιήσεις, είναι business opportunity. Αυτό που κάναμε λοιπόν είναι κάναμε localized SEO, SEO, Search Engine Optimization, όπως ξέρετε, σε διαφορετικά states και αρχίσαμε να παίρνουμε παραγγελίες, ενώ ήμασταν στη Νέα Υόρκη, για Καλιφόρνια, που είχε πολύ μεγάλο αγοραστικό κοινό. Συγχρόνως κάναμε synergies με τοπικά ανθοπολία και λέμε, ωραία, εμείς θα παίρνουμε την παραγγελία, εσείς θα την εκτελείτε και έτσι μεγιστοποιήθηκε το business και με αυτόν τον τρόπο. Άρα, όπως είπαμε ότι υπήρχαν marketplaces που παίρναμε εμείς την παραγγελία, γίναμε εμείς αυτοί που παίρναμε την παραγγελία και την εκτελούσαν άλλοι. Τη δύναμη, τη δύναμη την έχει πάντα αυτός που παίρνει την παραγγελία, να ξέρετε. Ναι. Έχει μια ερώτηση. Εσύ. Ναι, ναι. Τι χωρίς, παιδιά, κλείνει τα μάτια μου. Έχουμε κάποια στάνταρτ τα οποία έχουμε θέσει, αλλά δεν έχουμε στείλει πακέτα και όλα αυτά τα πράγματα στους franchisees, στους άλλους που απλά κάνουν το fulfillment. Και λέω ότι δεν είναι fulfillment από εμάς. Απλά ξέρουμε με τα agreements τα οποία έχουμε κάνει
ότι έχουν μια σωστή ποιότητα ναι. και δεν θα φτάσει κάτι το οποίο δεν είναι στο στάνταρ. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Η συνταγή είναι ίδια. Βέβαια, στα λουλούδια, τώρα αυτά είναι οι ιδιαιτερότητες. Καμιά φορά υπάρχει και disclaimer ότι μπορεί να μην είναι ακριβώς ίδιο, γιατί μπορεί να είναι σε έλλειψη του λείπες, ας πούμε. Ναι. Είναι το ίδιο. Είναι το ίδιο. Σωστά. Σωστά. Σκεφτείτε ότι στον αυτοματισμό που συζητάγαμε πριν, που υπάρχουν άνθρωποι που φτιάχνουν τα μπουκέτα και ξαφνικά εκτυπώνεται ένα τικετάκι, αντίστοιχο τικετάκι εκτυπώνεται στον Καλιφορνέζο για να τυπώσει την ίδια συνταγή. Έτσι, με την ίδια λογική. Ναι. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση σχετικά με τη διαφοροποίηση που είπατε για το luxury προϊόν και για το low budget προϊόν. Αυτή η διαφοροποίηση έγινε με άλλο brand, με άλλο site, με άλλο. Ωραία. Η ερώτησή σου είναι πάρα πολύ valid, γιατί είμαστε σε φάση που επειδή άρχισαν και τα δύο να έχουν τη δικιά τους, ας πούμε, το δικό τους κοινό, θα ξεχωρίσει τώρα και θα γίνει και άλλο site. Σε αυτή την πώς ξεκινήσαμε. Ήταν ξεχωριστή κατηγορία στην αρχή και έχει πάρει και ξεχωριστή ονομασία. Η σειρά η οποία είναι πιο affordable λέγεται Chosen by Rachel Cho, δηλαδή τα έχει επιλέξει η σχεδιάστρια, άρα παίρνει και την ετικέτα του brand, ότι δεν παίρνεις κάτι ό,τι να είναι. Και το άλλο είναι το Rachel Cho Collection. Νομίζω ότι ένα παράδειγμα που υπάρχει στην αγορά, νομίζω ότι είναι Armani, haute couture, ξέρω εγώ, και Armani jeans, πώς το λέει. Κάτι τέτοιο, ας πούμε, σκέψω. Ναι. Ένα πάρα πολύ βασικό πράγμα, νομίζω το ανέφερε πριν ο Θοδωρής, και το είπα και εγώ λίγο, με την εποχικότητα. Εμείς όταν αναλαμβάνουμε τον επιχειρηματία, δεν λέμε, ωραία, τι θες, PPC το ένα το άλλο, ακούμε τις ανάγκες του και τα προβλήματά του. Σε μία τέτοια επιχείρηση, και για όλους βασικά, δεν είναι μεγάλο πρόβλημα να μην μπορείς να προβλέψεις τις πωλήσεις σου. Να είναι εποχικό σε μεγάλο βαθμό, δηλαδή, Αγίου Βαλεντίνου, όλοι παίρνουν λουλούδια, εντάξει, μετά τι γίνεται, πέφτει η δουλειά, αλλά μπορεί και να μην πέσει, γιατί μπορεί κάτι να συμβεί. Τώρα θα πω και κάτι, είναι λίγο μαύρο, αλλά στο COVID είχαν πάρα πολλές πωλήσεις που δεν τις προέβλεπαν για κηδείες, τέλος πάντων, εντάξει, λουλούδια είναι, αλλά δεν μπορούσαν να το προβλέψουν και έμειναν, γονάτισε η παραγωγή ξαφνικά. Κανένας δεν μπορούσε να το προβλέψει. Ναι, αυτό σίγουρα. Πάντως δεν είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, να μπορείς να προβλέψεις και να στοκάρεις και τα λοιπά. Είπαμε, είναι και λουλούδια. Πώς μπορείς να το κάνεις αυτό, όταν έχεις recurring sales. Άρα αυτό που κάναμε ήταν σετάραμε subscription products. Τι είναι αυτό δηλαδή? Λέμε ότι αφού έχει κάποιος ανάγκη κάθε εβδομάδα, ένα δικηγορικό γραφείο έχει ανάγκη κάθε εβδομάδα να έχει μια ωραία, φρέσκια ανθοδέσμη πάνω στο γραφείο. Άρα όταν μαραίνεται την άλλη εβδομάδα ξαναγοράζει. Και όταν μαραίνεται ξαναγοράζει. Αλλά μπορεί και να μην αγοράσει. Γιατί meanwhile μπορεί να περάσει η γραμματέας απ' έξω από ένα ανθοπολείο και να αγοράσει μια. Αν όμως του προσφέρεις τη δυνατότητα να έχει subscription και να του πεις αν το αγοράσεις από τώρα και για τον επόμενο χρόνο. Μία φορά την εβδομάδα εγώ θα σου στέλνω by default. Άρα ξαφνικά απέκτησε ένα μίνιμουμ, ας πούμε, τζίρου προβλεπόμενου ο επιχειρηματίας εκεί που δεν το είχε, γιατί δεν είχε σεταρισμένο το σύστημα αυτό. Το επεκτείναμε και σε σπίτια, γιατί για να μην έχεις και στο σαλόνι, αυτοί που παίρνουν λουλούδια, ξέρετε, παίρνουν συνέχεια. Οπότε και στο σπίτι τα φέρνει. Anniversary, κάθε φορά που έχεις anniversary πάει αυτόματα. Δηλαδή δίνει ο πελάτης την άδεια, ας πούμε, περνάει την κάρτα του και δίνει την άδεια ότι κάθε φορά σε αυτές τις ημερομηνίες εγώ θα στέλνω λουλούδια σε αυτή τη διεύθυνση. Αυτό που έχει σημασία είναι πώς μπορείς να εκμεταλλευτείς τα trends ενός business για ένα άλλο business. Τι ξέρουμε εμείς, ένα πράγμα είναι κλασικό στην Αμερική. Το μεγαλύτερο business opportunity αυτή τη στιγμή και εταιρείες που μεγαλώνουν πάρα πολύ είναι subscription boxes. Ναι. Στο οτιδήποτε από μακαρονάδες έχουμε στην Αγγλία. Subscription μακαρονάδας, ποιος το σκεφτότανε. Είμαστε έτοιμοι να το αγοράσουμε συνέχεια, μας αρέσει πάρα πολύ. Subscription μακαρονάδας μέχρι οτιδήποτε. Οπότε και εμείς είπαμε subscription box λουλούδια. It's okay. Καταλάβατε δηλαδή πώς παίρνεις ένα trend στη χώρα, σε μια χώρα και στην ουσία το πας σε μια άλλη αγορά. Το οποίο ήταν πάρα πολύ σημαντικό γιατί βοήθησε πάρα πολύ τον πελάτη να μπορέσει να κάνει το planning. Ναι. Που λέει η Εφη. Άλλο θέμα που είχαν, δεν μπορούσαν, σε κάποια φάση μεγάλωσε το business, έπαιρναν πολλές παραγγελίες και μας λένε λοιπόν, έχουμε άλλο πρόβλημα τώρα, δεν έχουμε κόσμο να τα ετοιμάσει, γιατί θέλει να έχεις γνώσεις.
τι, όταν δεν έχεις κόσμο, δεν βρίσκεις κόσμο που να έχει γνώσεις, τι κάνεις, σου το μαθαίνεις. Και γιατί να το μάθεις δωρεάν ή να το πληρώνεις και όλα στην εταιρεία σου και να μην κάνεις ένα academy. Να το μάθει από εκεί. Οπότε άρχισε να διδάσκει η Rachel, που ήταν η flower designer, σε μια ακαδημία που λέγεται Flower School of New York και γίνονται εκεί πέρα μαθήματα για να μάθεις να δένεις λουλούδια, έτσι λίγο artistic, ας πούμε, όχι απλά πράγματα. Αλλά συγχρόνως έκανε και τα δικά της μαθήματα. Άρχισαν να έρχονται μηνύματα, τώρα αυτό βάλαμε, νομίζω είναι προχθές, είναι πολύ φρέσκο. Happy New Year, λέει, είναι πολύ πρόσφατο. Είδανε ότι διδάσκει και άρχισαν να τη στέλνουν να κάνουν γκρουπάκια στην επιχείρηση, να τους μάθει πολλά άτομα. 200 άτομα, είναι και fan activity, είναι ας πούμε εταιρικό event, να δέσουμε λουλούδια. Να αγοράσουν και τα λουλούδια. Έτσι, άλλο revenue stream, από το πουθενά ήρθε αυτό. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν ήταν στο μυαλό του καθόλου. Δηλαδή, σκεφτείτε κάτι πάρα πολύ απλό. Το να πουλήσεις 200 μπουκέτα, για να φτιάξεις 200 μπουκέτα πρέπει να είναι 250, έτσι, γιατί θα χαλάσει κάποια, εκπαιδεύεσαι. Το να πουλήσεις 250 μπουκέτα λουλούδια, από μόνο του είναι ένα πολύ ενδιαφέρον πράγμα. Το να χρεώσεις και για να εκπαιδεύσεις 200 άτομα, είναι επίσης ένα πολύ ωραίο πράγμα. Άρα, να είναι ένα revenue stream, το οποίο ήταν πολύ διαφορετικό. Τώρα, θα προβληματιστείτε και θα πείτε, ρε παιδιά, αυτά ο επιχειρηματίας τα ζήτησε από ποιον? Από τον digital marketer? Η απάντηση είναι ναι, τα ζήτησε από τον digital marketer. Γιατί αν δεν τα ζήταγε από τον digital marketer, για σκεφτείτε, από ποιον θα τα ζήταγε? Δεν υπάρχει ένας ρόλος αυτή τη στιγμή ο οποίος θα πάρει ένα technology-led μηχανισμό και θα τον φέρει στην επιχείρησή σου. Άρα ποιος το κάνει? Ο digital marketer. Ο οποίος είναι growth marketer, ο οποίος έχει κάνει upskill στα πράγματα τα οποία χρειάζεται. Αλλά σκεφτείτε λίγο αυτό που λέμε, δηλαδή τι opportunity ανοίγεται σε όλους εμάς για να μπορούμε να κάνουμε πράγματα τα οποία τελικά, τι λέει ο πελάτης, την άλλη φορά κάτι συνέβη και λέει, θέλω να σας πω ότι μετά από την γυναίκα μου είσαι η πιο σοβαρή συνεργασία που έχω. Διότι στην ουσία μου τρέχει όλο το business και μου γεννάτε καινούργια πράγματα. Και το μόνο το οποίο ήταν, τι είπε, ότι εγώ θα σας αφήσω, όλα αυτά που λέμε δεν τα έχει σκεφτεί, ότι αυτό είναι το business του. Το business του ήταν τοπικό ανθοπολείο που έκανε γάμους. Αυτό ήταν. Flower design, όπως πιο ωραίο, έτσι, Νέα Υόρκη. Λίγο διαφορετικά τα πράγματα και το λουλούδι κάνει όσο κάνει εδώ όλο το ανθοπολείο. Αλλά αυτό ήταν στην ουσία, αν το σκεφτείτε. Και φτάνουμε και στο TikTok. Μέσα στο COVID, καταλαβαίνετε, lockdown, σταμάτησαν οι γάμοι, σταμάτησαν οι εκδηλώσεις, σταμάτησαν να στολίζουν γραφεία γιατί είχαν κλείσει τα γραφεία. Δεν έρχεται ο πελάτης, λέει τι θα κάνουμε τώρα. Λέμε, ωραία. Πώς λέγαμε, ποιο είναι το superpower, ποιο είναι το πάθος σου. Λέω στη Rachel, πάμε να παράξουμε περιεχόμενο, αφού δεν έχεις τόση πολλή δουλειά. Ποιο είναι το πάθος σου? Τέλος πάντων, το πάθος Rachel βασικά ήταν τα λουλούδια. Δηλαδή, ήταν ακριβώς αυτό που έκανε, για καλή μας τύχη. Οπότε, έφτιαχνε ήδη λουλούδια. Αυτό έκανε στο business της. Και τι κάναμε, βάλαμε μια κάμερα μπροστά. Έτσι επέκτησε το TikTok κανάλι της. Μετά άρχισε να της αρέσει ακόμα πιο πολύ. Άρχισε να βάζει έτσι πιο creativity μέσα, να κάνει DIY. Πάντως, δεν υπάρχει ούτε ένα βίντεο που να πουλάμε τίποτα στο TikTok. Μόνο value δίνουμε. Είτε το value είναι να εμπνεύσεις, είτε να δείξεις ένα fun video, είτε να μάθει ο κόσμος για τα λουλούδια, πώς θα τα κρατήσει πιο πολύ καιρό ζωντανά κτλ. Μέσα στον πρώτο μήνα που το ανοίξαμε, έφτασε τους 10.000 users από την Αμερική και κοντά στη Νέα Υόρκη. Μια χαρά. Σήμερα έχουν περάσει πόσοι μήνες από τότε που το κάναμε, είναι στους 137.000 followers. Άμα δείτε εκεί είναι 137, 2,3 million likes, τα views είναι πολλά εκατομμύρια και πρόσφατα ήρθε και μια πολύ μεγάλη πρόταση από ένα πολύ γνωστό brand διεθνές, που τους έδινε ένα μεγάλο ποσό για να φτιάξει ένα βίντεο για το brand. Δηλαδή, έγινε influencer τελικά. Υπάρχει κάτι που λέγεται floral TikTok, που είναι με λουλούδια. Για όλα υπάρχει κάτι στο TikTok. Πάντως, το floral TikTok, επειδή δεν υπάρχουν πάρα πολλοί, είναι νομίζω η κορυφαία παγκοσμίως. Το οποίο έγινε επειδή δεν είχαμε αρκετή δουλειά στο lockdown. Όμως, πάμε να δούμε λίγο πώς ξεκίνησε όλο αυτό. Ένα, δεν είχε δουλειά. Δύο, είπαμε πολύ ωραία, πάμε να καταλάβουμε το superpower. Λέμε, είσαι καλή με την κάμερα. Λέω, τι σχένω με την κάμερα. Πολύ ωραία. Άρα δεν θα κοιτάει εσένα η κάμερα. Έτσι. Ποιο είναι το πάθος σου, φτιάχνω λουλούδια. Ναι, έχει ενδιαφέρον αυτό. Αν δείτε στα πρώτα βίντεο, ό,τι μπορείτε να δείτε, φαίνεται μόνο χέρια. Ναι. Αν δείτε στο κανάλι της, αν μπείτε,
Όχι απλά, έκανε και ένα viral βίντεο που μοιράζει λουλούδια. Περπατάει στη Νέα Υόρκη και μοιράζει λουλούδια και έγινε viral. Δηλαδή φαίνεται ολόκληρη. Δηλαδή, καμιά φορά δεν ξέρει ότι έχει ταλέντο σε κάτι μέχρι να το κάνει. Είπαμε λοιπόν, ξεκίνησε με την ιδέα, πάμε να φτιάξουμε ένα καινούριο κανάλι. Χρειαζόμαστε ένα καινούριο κανάλι. Τι λέει ο επιχειρηματίας, αφού δεν μου αρέσει το TikTok, δεν μου αρέσει η κάμερα, δεν μου αρέσει τίποτα, μπορείτε να αναλάβετε εσείς να μου φτιάχνετε τα βιντεάκια από την Αγγλία. Και εμείς λέμε, όχι, δεν μπορούμε, διότι πρέπει να τα φτιάξεις στην Αμερική. Άρα, τα φλακ, ή θα βρεις ένα Αμερικάνο ή θα το κάνεις εσύ. Εμείς λέμε να το κάνεις εσύ. Και το TikTok υποστηρίζει τους επιχειρηματίες. Άρα, θέλουμε ο επιχειρηματίας να κάνει αυτό που έχει να κάνει. Όχι ένα τιμένο marketer και σίγουρα όχι stock video. Έτσι. Άρα, θέλουμε ένα κάτι τέτοιο. Τι άλλο κάνεις εσύ τη μέρα σου για να χαλαρώσεις? Φτιάχνω αθοδέσμες και τις στέλνω στις φίλες μου. Τέλεια. Θα βάλουμε μια κάμερα από πάνω, θα κάνουμε ένα ωραίο background, θα φτιάχνεις αθοδέσμες. Τι άλλο έχεις που μας αρέσει? Έχουμε τον κόσμο που είναι ένα πολύ ωραίο σκυλάκι, θα του φτιάχνουμε κορώνες, θα του φτιάχνουμε διάφορα πράγματα. Έτσι ξεκίνησε. Έτσι ξεκίνησε. Απλά για να μπορέσουμε να γεμίσουμε λίγο χρόνο σε μια εποχή που ήταν νεκρή εμπορικά. Οι ίδιοι τι κάναμε? Έχει πολύ ενδιαφέρον. Όλοι οι ανταγωνιστές, πάρα πολλοί ανταγωνιστές, δεν αντέξανε την περίοδο του lockdown και κλείσανε. Και δεν ξανανοίξανε όταν άνοιξαν επιχειρήσεις. Οπότε ξαφνικά, όταν ξανανοίξαμε, έχοντας και όλο αυτό το ωραίο πράγμα, ξαφνικά πήραμε και όλο το market share των ανταγωνιστών οι οποίοι δεν υπήρχαν. Δεν ξέραμε ότι θα υπάρχουν. Αλλά σίγουρα, όταν χτίζεις κάτι σωστό, θα πάρεις, όποιος δεν θα αντέξει μια δύσκολη περίοδο, θα πάρεις το δικό του μερίδιο. Και πήραμε και τα domains τους με όλο το SEO juice, αφού έκλεισε η εταιρεία, φυσικά. Βλέπετε όμως μια διαφορά. Τότε στο lockdown ήταν πάρα πολύ της μόδας το TikTok. Και τι είχε? Χορούς, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Όλοι χόρευαν. Τώρα έχει λίγο γίνει, έχει αναμειχθεί λίγο το περιεχόμενο. Οπότε πάρα πολύ σκέφτηκαν να κάνουν TikTok, δεν το σκεφτήκαμε μόνο εμείς. Τι κάνεις λοιπόν όταν καταστρώνεις τη social media marketing στρατηγική σου? Οι περισσότεροι social media managers λένε πάμε να εκμεταλλευτούμε τα trends. Άρχισες να βλέπεις να χορεύουν όλοι, είτε τους άρεσε είτε τους άρεσε. Ήταν πολύ awkward σε μερικές περιπτώσεις. Υπήρχαν εταιρείες που φαινόταν ότι τους βάζανε με το ζόρι τους ανθρώπους, δηλαδή τους υπαλλήλους, ξέρω εγώ, να κάνουν χορούς και χορογραφίες. Φαινόταν ότι δεν το διασκεδάζουν. Δεν ακολουθήσαμε τα trends. Δεν υπήρχε περίπτωση να κάτσει να χορεύει η Rachel, ας πούμε. Δεν ακολουθήσαμε τίποτα. Το σημαντικό ποιο είναι? Αξιοποιήσαμε κάτι που κάνει κάθε μέρα, κάτι το οποίο είναι πραγματικά το πάθος της και δώσαμε value πραγματικό. Πήγε viral χωρίς να το προσπαθήσουμε, θέλω να πω. Θυμηθείτε λοιπόν το κάμα marketing που λέγαμε πριν. Θυμηθείτε ότι όταν η Rachel κάνει DIY, ναι, στην ουσία το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι είναι γιατί εγώ να τους μάθω πώς να συντηρούν τα λουλούδια τους. Ας τους ξεραθούν να μου παραγγείλουν καινούργια. Σωστά. Και εμείς λέμε όχι. Θα δώσεις value. Αυτό το value θα σου γυρίσει. Ναι. Σκεφτείτε ότι έκανε ένα βίντεο πώς να κάνεις τα λουλούδια που θα αγοράσεις από το σούπερ μάρκετ να μοιάζουν με τα δικά μου που είναι πανάκριβα. Σκεφτείτε. Βλέπετε τελικά όλο αυτό γυρνάει γιατί τελικά ο κόσμος αξιολογεί την αξία που παίρνει. Και θέλει να δουλέψει με κάποιον που του δίνει αξία χωρίς να φοβάται να δώσει και στον ανταγωνιστή του αξία ή να φοβάται να χτυπηθεί με τα σούπερ μάρκετ που πουλάνε λουλούδια. Στην Αμερική και στην Αγγλία εντωμεταξύ όλα τα σούπερ μάρκετ, δεν ξέρω στην Ελλάδα, δεν είμαι σίγουρος. Δεν είναι όπως στην Αμερική και στην Αγγλία. Παντού. Τα λουλούδια είναι. Ναι. Όλοι φεύγουμε από το σούπερ μάρκετ με μερικά αυτά λουλούδια. Εσύ έκανες την ερώτηση πριν. Δεν είχαμε σε αυτή την περίπτωση πλάνο για monetization. Σε αυτή την περίπτωση δεν είχαμε. Εντάξει, εμέσως βέβαια περιμέναμε. Αυτό που ελπίζαμε είναι ότι. Ένα, θα δείξουμε ότι είναι ζωντανή επιχείρηση, γιατί κλείνανε πολύ. Συγγνώμη, ναι. Σωστά, ούτε εκεί. Σωστά. Εκεί, ναι, το κέρδος ήταν το προσωπικό που θα βρίσκε, άρα θα της επέτρεπε να έχει περισσότερες παραγγελίες. Ναι. Σωστά, τίποτα από ναι, ναι, ναι. Αλλά πιστεύουμε ένα πολύ απλό πράγμα. Όταν δίνεις αξία, παίρνεις πίσω κάτι. Ναι. Σωστά. Σωστά. Πάντως, σε αυτή την περίπτωση, ενώ δεν το κάναμε γι' αυτό, πέρα από αυτά που είπαμε ότι έρχονται συνεργασίες που πληρώνουν, την έχουν βρει εννοείται και μελλοντικές νύφες από το TikTok. Έτσι. Το awareness είναι τεράστιο. Λοιπόν. Θα σας δείξω ένα παράδειγμα. Βλέπετε ένα παράδειγμα τώρα. Θα πιστεύατε ποτέ ότι θα παρουσιάσουμε ένα Micromonopoly για ένα ανθοπολείο?
βλέπει πώς μπορεί να αλλάξει πραγματικά το business από, κάτι, από ένα τοπικό business, ένα international, δεν international, εννοούμε international... Interstate. Ναι, inter-country, στην ουσία. Και να έχει 7 revenue streams. Είναι άλλο πράγμα, είναι άλλο business από αυτό το οποίο είχαμε. Ναι, είναι άλλο business αυτό που παραλάβαμε με αυτό που είναι σήμερα. Λοιπόν, αν δούμε ένα agency, θα δούμε λίγο κάποια παραδείγματα και θα το πάμε γρήγορα για να μην σας κουράσουμε. Το πρώτο πράγμα το οποίο μας ενδιαφέρει να φτιάχνουμε ένα μονοπωλί είναι το ένα και το πρώτο property το οποίο παίρνουμε να το φτάσουμε να είναι content rich. Για παράδειγμα, εμείς είμαστε ένα απλό agency. Σωστά. Είμαστε ένα απλό agency με 1000 σελίδες περιεχόμενο. Ξέρετε πόσες σελίδες έχουν τα μέσα agency αυτή τη στιγμή στον κόσμο? 10. 15. Κάπου εκεί. Εμείς γεννάμε συνέχεια περιεχόμενο. Συνέχεια. Από πράγματα τα οποία πρέπει να ξέρεις, άπειρες υπηρεσίες, διαφορετικές κατηγορίες, blog post, άπειρα πράγματα. Άρα, μας νοιάζει πάρα πολύ να έχουμε rich περιεχόμενο. Μας νοιάζει να δίνουμε αξία. Είμαστε το μόνο agency εκεί έξω που έχει τιμοκατάλογο. High ticket services που δίνει τιμοκατάλογο δεν υπάρχει. Δηλαδή, κάποιος που πουλάει ακριβές υπηρεσίες και έχει τιμοκατάλογο, στο δικό μας site θα μπεις και θα δεις τιμοκατάλογο. Και θα δεις νούμερα τα οποία μπορεί να θες να αυτοκρονίσεις την επόμενη, δεν έχει σημασία. Αλλά θα δεις τιμοκατάλογο. Δεν υπάρχει άγνωστος άξονας. Γιατί θέλουμε να μην μας πάει να μας ρωτήσει τιμές. Θέλουμε να ξέρεις με ποιο μιλάς. Okay. Είναι όλα στο κομμάτι του efficiency. Αυτό μιλάτε για την Ελλάδα, γιατί όχι. Στο εξωτερικό υπάρχουν πολλά site. Agencies, high ticket, όχι. Να μου δείξετε ένα, θέλω να το δω. Ναι, μπορεί. Τη Γερμανία για κάποιο λόγο δεν τη θεωρώ χώρα της. Έχω ένα θέμα με τη Γερμανία, δεν είναι στη σφαίρα του... Ναι, έχετε δίκιο. Μπορεί. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Στη Γερμανία μπορεί να έχουν κατάλογο. Στη Γερμανία, ναι. Στην Αμερική δεν έχουν. Στην Αγγλία δεν έχουν. Στην Ιταλία δεν έχουν. Στην Ολλανδία δεν έχουν. Τιμοκατάλογους για ακριβές υπηρεσίες. Έτσι, για οτιδήποτε e-commerce, εννοείται ότι είναι όλα διάφανα. Αλλά στις ακριβές υπηρεσίες δεν έχουν. Εδώ δεν έχουν τα πανεπιστήμια. Τα πανεπιστήμια στα ακριβά προγράμματα δεν έχουν τιμές. Δοκιμάστε να δείτε πόσο κάνει το μάθημα στο NYU. Πόσο κάνει το μάθημα στο MIT. Δεν θα βρείτε. Και λες, γιατί δεν θα βρω? Σου λέει, γιατί πρέπει να μιλήσεις πρώτα με τον advisor, να σε πείσει και να σε κάνει induction και μετά θα σου πω πόσο κοστίζει για να έρθεις. Αλλά πρέπει να σε έχει πείσει πρώτα. Που έχει νόημα. Πάρα πολύ καλή ερώτηση. Λέει ο συνάδελφος, μπορεί να πάρει αυτή η υπηρεσία που συζητάμε τώρα, μπορεί να έχει τιμή ως ένα απλό agency? Η απάντηση είναι ότι φτιάχνεις τις υπηρεσίες σου έτσι, ώστε οι υπηρεσίες να έχουν τιμή ανάλογα με τη δυσκολία που θες να κάνεις. Βάζεις λοιπόν κριτήρια και λες, εγώ θα φτιάξω ένα Micromonopoly. Ανάλογα με το business το οποίο έχεις και το τι κάνεις, αυτό μπορεί να κοστίζει τόσα. Μπορεί να κοστίζει τόσα λιγότερα. Γενικότερα έχεις μηχανισμούς να το κάνεις αυτό. Ένα πράγμα που έμαθα στη ζωή μου πολύ νωρίς είναι ότι πρέπει πάντα να έχεις τιμοκατάλογο και πρέπει να είναι τόσο δύσκολο ο τιμοκατάλογος, ώστε ποτέ κανείς να μην βγάλει καμιά άκρη και να πρέπει να σου μιλήσει. Αλλά να έχει πάρει μια αίσθηση. Δεν ξέρεις. Είναι λάθος. Είναι λάθος. Πρέπει να πας πολύ παραπάνω. Και γι' αυτό πολύ συχνά έχουμε. Σωστά. Το structure που έχουμε, ούτως ή άλλως, ένα από τα πράγματα στο pricing είναι το pricing structure. Πολύ συχνά δεν είναι όλο ανεξάρτητο με την επιτυχία και δεν είναι και ανεξάρτητο με τα activities. Οπότε μπορεί να έχουμε τιμή η οποία είναι ανά revenue stream. Έχουμε τέτοια. Εντάξει, δηλαδή... το πιο βασικό με το pricing νομίζω είναι κάποιος να πάρει μία αίσθηση. Επειδή υπάρχει τόσο μεγάλο φάσμα. Πρέπει να ξέρει πού κινείσαι. Από εκεί και πέρα εννοείται ότι βγαίνει πιο συγκεκριμένα ανά περίπτωση και πάει λέγοντας. Λοιπόν, επίσης έχει διαφορετικούς τρόπους στο κομμάτι του περιεχομένου. Όταν έχεις πολύ περιεχόμενο, τι πρέπει να έχεις, βασικός κανόνας, να έχεις πολλά engagement points. Τρόπους οι πελάτες να μπορέσουν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Διαβάζουν κάτι που είναι για Micromonopoly. Εκδήλωσε ενδιαφέρον. Τους αρέσει? Μ' αρέσει. Διαβάζουν κάτι το οποίο λέγεται brand assessment. Σου αρέσει, μ' αρέσει. Πολύ ωραία. Οπότε πρέπει πάντα να υπάρχει ένας μηχανισμός στο οποίο αυτό για το οποίο διαβάζεις
να μπορείς να πεις «Μ' αρέσει». Πολύ σημαντικό. Έτσι, αυτό στην ουσία μας βοηθάει πάρα πολύ οι πελάτες να είναι engaged και να ξέρουμε τι είναι αυτό το οποίο τους ενδιέφερε. Πολύ σημαντικό. Λοιπόν, οπότε υπάρχουν μια σειρά από τέτοια πράγματα και πολλά free stuff. Quizzes, e-books, απλά πράγματα, τα οποία όλα με value, όχι ένα e-book το οποίο θα μου δώσει το mail σου και θα πάρεις ένα e-book το οποίο το πετάξεις, ένα e-book το οποίο πεις, wow, αυτό το είναι χρήσιμο, κάτσε να το σημειώσω γιατί με βοηθάει. Οπότε έχει μια ολόκληρη τέτοια φιλοσοφία. Όλα τα μικρά services που ήταν e-commerce sites στην ουσία, τα κάναμε να είναι μέσα από e-commerce και γενικότερα ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι ότι οτιδήποτε περιεχόμενο φτιάχναμε, επίσης κάτι που πρέπει όλοι να το συνηθίσουμε, όταν γράφουμε κάτι και επενδύουμε στο δικό μας περιεχόμενο, δεν πρέπει να μείνει στο δικό μας site. Πρέπει να πάει εκεί που είναι οι πελάτες για να γυρίσει πίσω link σε μένα. Πολύ συχνά έχω δει απίστευτα πολύ όμορφα κομμάτια περιεχομένου, τα οποία στην ουσία μένουν σε properties, σε websites, τα οποία δεν έχουν τη μισκεψήματα που πρέπει. Οπότε χάνονται. Το σωστό λοιπόν τι είναι, να έρθεις και να πεις ότι πώς μπορώ αυτό το πράγμα να το κάνω distribute και να πάρω από εκεί leads. Λοιπόν, και κάπως εδώ ξεκινάει να συζητάμε για κάτι το οποίο θα το περάσω γρήγορα για να μην σας κουράσω, το οποίο λέγεται listing σε σχέση με τον directory. Εδώ λοιπόν έχουμε για παράδειγμα δύο directories. Ένα directory το οποίο λέγεται Growth Marketing Agencies και ένα directory το οποίο λέγεται Growth Junkie, το οποίο είναι τα tools. Ένα directory με tools, ένα directory με agencies. Αυτό που λέγαμε πριν. Γιατί αυτά αρέσουν πάρα πολύ στην Google και γιατί αμήν τι άλλο, ό,τι αρέσει στην Google, πρέπει εσύ να το ελέγχεις. Απλά τα πράγματα. Όμως, δεν φτάνει αυτό, διότι ξαφνικά υπάρχουν και άρθρα τα οποία είναι listings. Μέσα στην GrowthRocks λοιπόν έχουμε τα top 26 Growth Hacking Courses, τα top 40 Growth Hacking Agencies. Βλέπετε, αυτές είναι λίστες μέσα στο δικό μας site. Μπορείτε να σκεφτείτε το monetization αυτών, σωστά. Ειδικά όταν αυτά στα αποτελέσματα βγαίνουν πρώτα. Οπότε όλοι θέλουν να είναι ή εκεί ή εδώ. Οπότε σου λέει, πολύ ωραία, πώς μπορώ να είμαι σε αυτές τις λίστες. Όμως υπάρχουν και πράγματα τα οποία μπορεί να είναι embedded. Δηλαδή αυτό που βλέπετε εδώ μπροστά σας είναι Growth Hacking Awards. Είναι κάτι που τρέχουμε αυτή τη στιγμή σε συνεργασία, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σε συνεργασία με τον Μπούσια στην Ελλάδα και το τρέχουμε σε άλλες 7 χώρες. Λοιπόν, αυτό, όταν λοιπόν έχει τη λίστα των νικητών, στην ουσία τι είναι, είναι ένα listing μέσα σε ένα directory μέσα σε ένα listing. Δηλαδή, αν σκεφτείτε, αυτό είναι Growth Hacking University. Ναι, αλλά έχουμε τους ανθρώπους μας, με τι παρακολουθήσανε κτλ. Αυτό λοιπόν τι είναι, δεν είναι κάτι ξεκάθαρο το οποίο είναι ή directory ή listing. Αυτό είναι ένα directory μέσα σε ένα corporate site. Εδώ λοιπόν είναι τα βραβεία και είναι και οι νικητές. Εδώ είναι τα μαθήματα που κάνουμε και είναι και οι συμμετέχοντες. Βλέπετε, οπότε στην ουσία έχει πολύ σημασία να καταλάβουμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε κάτι το οποίο να έχει νόημα. Και όταν μιλήσουμε για τη διαφορά, θα δείτε ότι υπάρχουν υπέρ και κατά. Γιατί να θέλω να κάνω ένα directory, γιατί να θέλω να κάνω μια λίστα. Για παράδειγμα, αν μιλήσουμε εδώ, σε αυτή τη λίστα, και έρθει κάποιος και μου πει μπορώ να πληρώσω για να είμαι πρώτο αποτέλεσμα. Είναι μέσα στο site μου. Σωστά. Να μου πει, μπορεί να πληρώσει ένα πρώτο αποτέλεσμα. Τι θα το απαντήσω, ναι ή όχι. Γιατί. Γιατί δεν ξέρουμε τι value έχει αυτός. Αν έχει καλό value, μπορεί και να του πεις ναι. Ό,τι value και να έχει, θα του πω όχι, γιατί είμαι εγώ πρώτος. Καλά. Στη δική μου λίστα, στο σπίτι μου, δεν θα βάλω μουσαφίρι, γιατί δεν λέω, κάπως έτσι λέει, πάρει μια, δεν το ξέρω. Λοιπόν, άρα στην ουσία, όμως, αυτή την ευελιξία την έχω εδώ, που δεν είναι το δικό μου property, οπότε εδώ πραγματικά, για όλα υπάρχει μια τιμή. Θα το συζητήσουμε για να δούμε πραγματικά τι μπορούμε να κάνουμε. Άρα υπάρχουν υπέρ και κατά του καθενός τέτοιου πράγματος. Λοιπόν, αυτό το οποίο έχει σημασία είναι ότι εμείς στο recipe, και θα ζητήσουμε για recipe στη συνέχεια που θα πούμε για tips, για το τι πρέπει να κάνουμε. Στο recipe εμείς δεν είπαμε, έλα να δούμε πώς μπορούμε να πουλήσουμε. Στο recipe μας είπαμε ότι θέλουμε να δώσουμε αξία σε ιδιώτες και εταιρείες. Αυτό ήταν στη βασική μας συνταγή επιτυχίας, είχαμε αποφασίσει ότι αυτό θέλουμε να κάνουμε. Και χτίζοντας αυτό τελικά, τι είπαμε. Είπαμε, μιλώντας, σκεφτείτε στο μυαλό σας, ιδιώτες, που σημαίνει marketeers, σε εταιρείες, freelancers κτλ. Οι οποίοι μπορεί να θέλουν να μάθουν και τα εργαλεία. Μπορεί να θέλουν, οι εταιρείες θέλουν να αποστάρουν άρθρα. Οι εταιρείες, αν είναι agencies, θέλουν να έρθουν στο Growth Hacking Agency. Αν είναι οι εταιρείες
θέλουν να εκπαιδευτούν και να κάνουν ενδοεπιχειρησιακά. Αν είναι ιδιώτες, θέλουν, όπως κάποιοι από εσάς εδώ που έχουμε κάνει το μάθημα, θέλουν να εκπαιδευτούν στο Academy. Αν είναι εταιρείες ή ιδιώτες ή agencies, θέλουν να πάρουν βραβείο. Αν είναι εταιρείες, είναι πολύ πιθανό να θέλουν να πάρουν το δικό μας affiliate πρόγραμμα. Αν είναι εταιρείες, είναι πολύ πιθανό να θέλουν να πάρουν το Growth Clubs. Αν είναι εταιρείες, μπορεί να θέλουν να αγοράσουν κάποια από τα buy products τα οποία τα έχουμε βγάλει για πώληση. Τα κάνουμε που τα κάνουμε. Γιατί τα μην τα βγάλουμε, αφού φτιάχνουμε playbooks, φτιάχνουμε plugins, φτιάχνουμε το ένα, φτιάχνουμε το άλλο, φτιάχνουμε οδηγίες. Όλα αυτά λοιπόν, λέμε, μπες σε μια συνδρομή και πάρτα. Καταλάβατε λοιπόν ότι εδώ πού βρίσκεται το agency. Πουθενά είναι απάντηση. Παντού μπορεί να απαντήσει κάποιος. Γιατί τελικά όλα αυτά μπορεί τελικά να γυρίσουν και θα γυρίσουν και γυρνάνε στο agency. Καταλάβα λίγο πώς χτίζουμε το Micromonopoly. Μιλάμε για value, μιλάμε για στόχο που είναι στον πελάτη και όλο αυτό γυρνάει τελικά σε όλα σου τα αντικείμενα μια σειρά από revenue streams. Okay. Και αν δούμε ένα-δύο παραδείγματα ακόμα, αυτό είναι ένα παράδειγμα μια εταιρεία η οποία είναι learn and development, είναι coaching. Οπότε αυτή η εταιρεία coaching εδώ για παράδειγμα, τι κάνει, σκέφτηκε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Αυτό που μας αρέσει στη δουλειά μας είναι ότι μαθαίνουμε πράγματα που εμείς δεν τα σκεφτόμασταν πρώτοι. Ξέρετε, όλοι οι ψυχολόγοι και οι οικονομολόγοι και οι life coaches, νομίζω, έχουν ένα εξάμεινο που πρέπει να κάνουν μια πρακτική. Υποχρεωτικά. Να γράψουν ώρες. Αυτή η εταιρεία λοιπόν ήρθε και λέει, μην ψάχνεις, έλα σε μένα. Σε παίρνω εσένα που είσαι ο νεοφώτιστος ψυχολόγος, κοινωνιολόγος που μόλις βγήκες και θέλουμε να σε φέρουμε και θα το πουλήσουμε αυτό σαν coaching στις εταιρείες. Αυτό ήταν το concept τους. Πάρα πολύ ωραίο. Αυτό όμως, όταν το δουλέψαμε και προχώρησε πάρα πολύ ωραία, ξαφνικά ανακαλύψαμε και εδώ μια σειρά από άλλα revenue streams που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, όπως είπαμε και για όλους τους άλλους, όταν δουλεύουν, μελετάνε τον ανταγωνισμό τους, μελετάνε τις αγορές, μελετάνε τις τάσεις. Οπότε όλα αυτά ξαφνικά γίνανε ένα πολύ ωραίο newsletter, το οποίο ο κόσμος θέλει να το πληρώσει για να μπορέσει να είναι. Μετά, αυτό το οποίο συζητήσαμε είναι ότι οι υπηρεσίες οι μικρές τις παίρνει κατευθείαν ο πελάτης από μόνος του. Μετά, φτιάξαμε το σχολείο για να εκπαιδεύουμε. Γιατί κάποιοι είπαν, εμείς δεν έχουμε τελειώσει ακόμα. Μπορείτε να μας βοηθήσετε, να μας εκπαιδεύσετε για να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Οπότε πήγαμε σε αυτή την κατηγορία. Μετά πήγαμε σε μια κατηγορία που λέει, το είδαμε από τα λουλούδια το πήραμε. Όταν στα λουλούδια είπαν ότι θέλουμε να κάνουμε μάθημα λουλουδιών, να φτιάχνουμε μπουκέτα. Και εμείς είπαμε, πολύ ωραία. Και γιατί να μην βάλουμε σαν benefit το coaching. Θέλουμε να δώσουμε στις εταιρείες μας, αντί να τους δίνουμε μόνο γυμναστήριο, να τους δώσουμε και τη λογική να κάνουν coaching στους ανθρώπους τους. Οπότε ξαφνικά ανοίγουν άλλα revenue streams σε business τα οποία δεν τα έχεις προβλέψει. Αντίστοιχα, είπαμε για ανθοπολείο. Σκεφτείτε ένα κομμωτήριο. Και λες, ένα κομμωτήριο. Μπορεί, έχει νόημα να χτίσεις κάτι γύρω από ένα κομμωτήριο. Απλά έχει νόημα. Έχει τεράστιο νόημα, διότι εδώ πάλι ακολουθούμε το ίδιο path. Συνέχεια το ίδιο path. Δεν θα σας κουράσω καν. Πρώτα το ένα που έχεις το φτιάχνεις και μετά αρχίζεις και γεννάς άλλα πράγματα. Τα προϊόντα που έχεις στο κομμωτήριο να μην έχεις ένα e-shop, να τα πουλήσεις. Να έχεις. Να μην έχεις μετά ένα δικό σου brand. Να έχεις. Να μην έχεις και ένα τρίτο brand. Δικό σου. Να έχεις. Βλέπετε διαφορετικά που ρώτησε. Διαφορετικά brands για διαφορετική κατηγορία. Δηλαδή αυτό είναι βιταμίνη, αυτό είναι προϊόντα για μαλλιά. Αυτό είναι βιταμίνη για γυναίκες. Αυτό είναι τα e-shop τα οποία έχεις στο κομμωτήριο. Διαφορετικό brand, διαφορετικό property. Όλα. Ναι. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Και αν δεις στο property αυτό, λέει το πρώτο είναι γιατί, πού θα βρεις τα προϊόντα μας, στο κομμωτήριο. Δεν είναι κομμωτήριο, είναι μια από τις μεγαλύτερες αλυσίδες στην Αγγλία. Αλλά still. Έτσι. Λοιπόν, αν δεις αυτό, λέει γιατί αυτό το brand αγαπάει αυτό το brand. Οπότε έχει συνέργειες. Και όχι μόνο αυτό, και στην διαφήμιση. Σκέψου ότι έχεις κάνει μια προσπάθεια να κάνεις user acquisition για τα μαλλιά, ας πούμε, για το κομμωτήριο. Αυτό ίδιο κοινό δεν θέλει βιταμίνες για γυναίκες. Θέλει. Έχεις έτοιμη τη λίστα. Ενώ αν ξεκινήσεις από το μηδέν, πρέπει να χτίσεις τη λίστα και μετά να τη χρησιμοποιήσεις. Λοιπόν, και μετά ξεκινάς ξαφνικά να δίνεις καινούριες υπηρεσίες, οι οποίες είναι B2B services για επιχειρήσεις. Διότι τελικά λες, θα μαζευτούν οι φιλενάδες ή οι φίλοι,
δεν έχει καμία σημασία το φύλλο, και θα έρθουν στο κομμωτήριο και θα κάνουμε τα μαλλιά σε όλους. Αυτό είναι ένα corporate event. Και λες, κοίτα να δεις, B2B sales. Ποιος τον περίμενε. Μετά λες, έχω φτιάξει ένα ωραίο χώρο, πολύ ωραία, νοικιάζω το χώρο. Και ξαφνικά νοικιάζω το χώρο για να κάνουν φωτογραφίσεις. Έρχονται φωτογράφοι και νοικιάζουν το χώρο για να κάνουν φωτογραφίσεις σε κάποιο από τα locations τα οποία έχει. Μετά, φυσικά, όπως έχετε καταλάβει, φτιάξαμε academies. Πάντα υπάρχει ένα academy, έτσι. Λοιπόν, academy για stylist, academy για τους πελάτες, οι οποίοι στην ώρα του COVID θέλανε μέσα από το βίντεο να δει, για πες μου ακριβώς, η ρίζα μου είναι καλή να τη φτιάξω έτσι ή να τη φτιάξω αλλιώς. Και αρχίσαμε να εκπαιδεύουμε τον κόσμο για να φτιάξει τη ρίζα του. Εμπόδιο καταρχάς. Η ερώτηση ήταν αν αισθάνεσαι κάποιο εμπόδιο και το δεύτερο ήταν αν υπήρχε αντίστοιχο αποτέλεσμα. Εμπόδιο συνήθως συναντάς τον επιχειρηματία, ο οποίος δεν καταλαβαίνει αυτά τα οποία πας να κάνεις και φοβάται ότι του χαλάς κάτι. Όταν όμως βλέπει ότι έρχονται revenue streams διαφορετικά, σου λέει, όπ, εδώ πραγματικά υπάρχει ένα opportunity το οποίο δεν το βλέπα. Πράγματα που μπορεί να πάνε λάθος. Ναι, μπορεί το academy για παράδειγμα να μην δουλέψει καλά. Για πάρα πολλούς λόγους. Γιατί δεν του δώσαμε την αγάπη που έπρεπε, γιατί δεν το υποστηρίξαμε όσο έπρεπε, γιατί δεν το ντρεπότανε να βγει στην κάμερα και να κάνει μαθήματα ο ιδιοκτήτης. Είναι πάρα πολλά πράγματα που μπορεί να πάνε λάθος. Αλλά όταν έχεις πολλά, δεν σε νοιάζει. Γιατί δεν θα είναι όλα equally σημαντικά. Κάποια θα πάνε πολύ πολύ καλύτερα. Κάποια θα πεις, αρέσει μήπως να κλείσω τελικά το φυσικό μαγαζί για να κάνω τα υπόλοιπα. Έχει συμβεί και αυτό. Έτσι. Ναι. Σωστά. Και technology. Πάρα πολύ σωστό. Οπότε εδώ είναι πώς εμείς είμαστε σίγουροι ότι τελικά το νεκρό σημείο της όποιας επένδυσης θα αποδώσει ή αν τελικά εν τέλει οδηγήσουμε σε τόσο ρίσκα έναν πελάτη που μπορεί να γυρίσει όλη η στρατηγική αυτή σε μια ακόμα κατάρρευση. Πάρα πολύ ωραία. Πώς μπορώ να ξέρω ότι η επένδυση θα δικαιολογήσει τα λεφτά τα οποία θα γυρίσει. Σωστά. Πάνω κάτω. Αυτό που λέμε είναι το εξής. Ο λόγος που ξεκινάς πάντα με το νούμερο 1. Που σημαίνει το βασικό του business, καθετοποιημένα να το εκτελέσεις όσο καλύτερα μπορείς, είναι ακριβώς για να μην σε νοιάζουν όλα τα υπόλοιπα. Διότι αν το πρώτο business πραγματικά το έχει φτάσει να σου γυρνάει μόνο του τα έσοδα, να πληρώνει όλα όσα είναι και να σου πληρώνει την επένδυση που θα κάνεις μετά έρχεσαι και λες πολύ ωραία. Τώρα αυτά τα λεφτά έχω δύο τρόπους. Ή θα τα βάλω στην τσέπη μου ή θα τα επενδύσω για να κάνω κάτι άλλο. Οπότε κάπως έτσι το υποστηρίζεις. Γι' αυτό ποτέ δεν ξεκινάς να χτίζεις άλλα πράγματα αν το βασικό πράγμα δεν το έχει πάει. Στο κόκαλο. Σωστά. Από ένα βαθμό οριμότητας και πάνω του βασικού αντικειμένου. Γι' αυτό εμείς οι ίδιοι πρώτα δουλεύουμε με το βασικό αντικείμενο. Okay. Εκτός αν κάποιος μας πάρει και μας πει ότι ξέρετε κάτι, το βασικό αντικείμενο θα το κάνει κάποιος άλλος. Μπορείτε εσείς να μου χτίσετε όλο το οριζόντιο. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι όλα τα παράλληλα πράγματα, δεν είναι όλα υψηλού ρίσκου. Άρα, μερικά μπορείς να δοκιμάσεις λίγο, ας πούμε, πριν δώσεις resources. Μπορεί να με δώσεις λεφτά, μπορεί να δώσεις resources. Μπορείς να δοκιμάσεις. Συν της άλλης, υπάρχει και κάτι άλλο βασικό. Σκεφτείτε ότι ένα κομμωτήριο, έστω ότι είναι γεμάτα όλα τα ραντεβού, δεν μπορείς να κάνεις άλλο scale. Έχεις φτάσει ταβάνι, ας πούμε. Και οι συγκεκριμένοι ανοίγουν franchise. Αλλά όταν ανοίγεις ένα άλλο κομμωτήριο, δηλαδή κι εγώ είχα εκπλαγεί όταν μου λέγανε πόσα προβλήματα μπορεί να έχει να τρέξεις μια τέτοια επιχείρηση. Έχει πολλές ιδιαιτερότητες. Άρα, αν θέλεις να συνεχίσεις να κάνεις scale, και πρέπει, αν είσαι επιχειρηματίας, δεν υπάρχει ταβάνι, δεν θα αναπτύσσεσαι. Και η κύρια δραστηριότητά σου δεν σου επιτρέπει άλλο scale, το οποίο είναι, νομίζω στις περισσότερες περιπτώσεις υπάρχει αυτό το πράγμα, ακόμα και σε εμάς, στα services. Πόσο scale να κάνεις.
Άρα δεν πρέπει να κάνεις κάτι άλλο το οποίο να είναι products. Δηλαδή στα services δεν πρέπει να βάλεις products. Και εμείς το ίδιο κάνουμε. Δηλαδή εμείς σαν agency προσφέρουμε services, το οποίο εκ των πραγμάτων έχει ταβάνι. Ή υπάρχει και η λογική, αυξάνω το προσωπικό μου συνέχεια και δίνω περισσότερη με πέφτει ποιότητα εννοείται. Ή μπορείς να πεις εγώ το φτάνω στα τέρματα έτσι όπως το έχω στήσει, το κάνω optimize και μετά πάω στα products. Και για μας, ας πούμε, products είναι να πουλάμε τα guest post, ας πούμε, να τα αγοράζουν ή τα plugins που φτιάχνουμε. Άρα είναι και αυτό. Για μένα πιο μεγάλο ρίσκο είναι να μείνεις σε μία δραστηριότητα πάντως, από το να έχεις πολλές. Και το automation. Σωστά. 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 Κανένα από τα properties του ενός micromonopoly που κάνουμε δεν είναι resource intensive. Κανένα. Όλα έχουν τεχνολογία σαν πρώτο γνώμονα. Οπότε όλα βγαίνουν χωρίς να χρειαστεί. Στην ουσία μικραίνει το ρίσκο, μικραίνει το κόστος, μεγαλώνει την απόδοση. Και μπορεί να τα ακούσει ο άνθρωπος να πει το πρωί. Και μπορεί να τα ακούσει ακριβώς γιατί δεν του ζητάς να βγάλει από την τσέπη του κάτι το οποίο είναι ένα τεράστιο νούμερο με ένα μεγάλο ερωτηματικό. Σωστά. Σωστά. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά γίνονται σε τέλεια συνεργασία με τους επιχειρηματίες. Δεν έχουν αυτό το mindset ούτως ή άλλως. Δηλαδή, πώς να πείσεις κάποιον να κάνει τέτοια πράγματα. Απλά τους ανοίγουμε τους ορίζοντες και τους επιτρέπουμε να τα κάνουν πραγματικότητα. Και φτάνουμε στην Growth Skills. Growth Marketing Agency επίσης, το έχουμε βάλει όμως ξεχωριστά, γιατί έχει διαφορετικό story. Πριν, ας πούμε, στην αρχή, είπαμε για το πώς βρίσκουμε το πάθος μας και τι μπορούμε να κάνουμε με αυτό. Οπότε, πριν να υπάρξει Growth Skills, βάλαμε στην παρουσίαση, υπήρχε απλά ένα κορίτσι. Δηλαδή δεν υπήρχε τίποτα σχετικό με marketing. Η οποία, εγώ δηλαδή, σπούδαζα κάτι το οποίο δεν με γέμιζε. Ας πούμε, δεν είχα καταλάβει ότι δεν θέλω να το κάνω επάγγελμα. Έτσι, όχι ότι έχει μεγάλη σημασία, θα μπορούσε να είναι οτιδήποτε, αλλά στην Ελλάδα οι καλοί μαθητές που πάνε στην ιατρική, εντάξει, ιατρική δεν ήθελα, πήγα και την ιατρική. Δεν ήθελα να το κάνω, το είχα καταλάβει. Τι χόμπι είχα, έλεγα τότε ότι είναι το πάθος μου η μουσική. Έπαιζα μουσική, ήμουνα DJ, ξέρω εγώ, σε μαγαζιά, ακολουθούσα τις μπάντες, τις ψαγμένες, indie scene, ξέρω εγώ, πήγαινα στο εξωτερικό, συναυλίες, χαμός. Βέβαια, φοιτήτρια τώρα 20 χρονών, σε πόσες συναυλίες να πας. Έβλεπα ότι μπαίνανε οι δημοσιογράφοι δωρεάν σε όλες τις συναυλίες, λέω τέλεια, και εγώ αυτό θέλω να κάνω. Αλλά δεν ήταν το στυλ μου, ας πούμε, να σηκώσω τηλέφωνο και να ζητάω δουλειά σαν δημοσιογράφος. Δεν με έπαιρνε κανένας, βέβαια. Δεν είχα, εγώ μόνο να βλέπω ήθελα. Λέω, τέλεια. Πού γράφουν αυτοί, online, μουσικά, περιοδικά. Θα κάνω το δικό μου. Βέβαια, όπως ξέρετε, στην ιατρική δεν μαθαίνεις να κάνεις website. Οπότε, έκατσα, έμαθα. Έμαθα ό,τι χρειαζόταν, έμαθα προγραμματισμό, έμαθα να φτιάχνω publishers, έμαθα να τοποθετώ διαφημίσεις, να κάνω digital marketing για να το κάνω γνωστό, να κάνω αυτοματοποιημένα follow-up σε εταιρείες κτλ. Τέλος πάντων, όταν κάνεις κάτι, με έναν μαγικό τρόπο μαζεύονται και άνθρωποι γύρω σου. Με προσέγγισαν δημιουργοί, αρχίσαμε να φτιάχνουμε video clips για μπάντες. Ήρθανε, επειδή ήμασταν έτσι στην πιο ψαγμένη σκηνή, ερχόντουσαν και οι μουσικοί που εγώ θαύμαζα, τελικά τους γνώρισα, θέλανε να τους κάνουμε βίντεο κλιπ, θέλανε να τους πάρουμε συνέντευξη. Μου πλήρωναν τα ταξίδια στο εξωτερικό να βλέπω συναυλίες σε φεστιβάλ κτλ. Success. Το πέτυχα αυτό, αλλά τελικά, τι κατάλαβα, δεν ήταν η μουσική το πάθος μου. Δηλαδή, σε όλη αυτή την πορεία, παθιάστηκα τόσο πολύ, που κατάλαβα ότι ήταν να πάρω κάτι από το μηδέν και να το κάνω μεγάλο. Εκτός ότι, βέβαια, μπήκα και στο επιχειρήν, γιατί άρχισα να βγάζω και λεφτά. Άρχισα να μπαίνω να κάνω συμφωνίες, να βάλω διαφημίσεις, να βάλω διαφημίσεις, να διαχειρίζομαι. Και δισκογραφική κάναμε. Εκδώσαμε και μερικούς καλλιτέχνες. Πέρασαν πολλά χρόνια από τότε. Εντάξει, μπορεί να φαίνομαι 20 χρόνια, αλλά δεν είμαι. Λοιπόν, και φτάνουμε στο πρόσφατο παρελθόν.
που με την ωριμότητα της ηλικίας αλλάζουν και τα priorities που έχεις. Και ενώ όταν είσαι μικρότερος και φιλόδοξος, λες θα κάνω το πάθος μου δουλειά και θα βγάζω λεφτά κτλ. Με την ωριμότητα της ηλικίας έχεις άλλα πάθη. Και το πάθος μου εμένα ήταν πώς θα μπορέσω μέσα από τη δουλειά μου να έχω ένα impact στην κοινωνία, να αφήσω κάτι, ας πούμε. Δεν θα είναι η εταιρεία μου, θα είναι το αποτέλεσμα που θα μπορέσω να προσφέρω. Και για μένα ήταν να βάλω τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Μέσα από τη δουλειά μου, αφού αυτό κάνω όλη μέρα. Δεν θα υπήρχε άλλος τρόπος. Άλλωστε, άλλα και ασχολήθηκα με την πολιτική για αυτό το πράγμα. Σε δικιά μου περίπτωση, εγώ marketing κάνω. Οπότε, έτσι γεννήθηκε η GrowthRocks. Και κάποιος θα πει, α, τέλεια, έκανε ένα agency επικεντρωμένο στη γυναική ενδυνάμωση, γιατί για να βρεις πελάτες, γυναίκες, ας πούμε. Τι είναι marketing trick. Δεν είχε καμία σχέση με αυτό. Αυτό που ήθελα, ας πούμε, και προχωρήσαμε, ήταν να κάνουμε ένα framework για να μπορέσουμε να προσφέρουμε πράγματα στις γυναίκες. Τι θέλουν οι γυναίκες, θέλουν καλύτερη ζωή, θέλουν να... πώς γίνονται empowered, όταν επιτρέπεις να δουλεύουν με τον βέλτιστο τρόπο. Κάναμε, ας πούμε, το menstrual leave. Ένα policy, το οποίο τελικά άρχισαν να το ζητάνε και άλλες εταιρείες, και ενώ δεν ήταν ο σκοπός που έγινε αυτός, άρχισαν να με καλούν εταιρείες να τους παρέχω consulting πώς να κάνουν φιλικές πολιτικές για το γυναικείο δυναμικό. Γιατί ήταν κάτι το οποίο για να το φτιάξουμε, μιλήσαμε με δικηγόρους, λογιστές, δεν ήταν απλά το έκατσα και το έγραψα μόνο μου. Άρα είχαμε να δώσουμε ένα value σε αυτό. Πάλι μέσα από την καθημερινότητα, στα πλαίσια αυτού που βλέπαμε με το Micromonopoly, μέσα στην καθημερινότητα τι βλέπαμε. Ερχόντουσαν επιχειρηματίες και έλεγαν θα με βοηθήσεις να βρω marketing manager. Γιατί εγώ δεν έχω τις γνώσεις να τον κρίνω. Δεν ήταν το κύριο business μου προφανώς. Η assistant. Ή assistant, οτιδήποτε, δεν έχει σημασία. Υπήρχε όμως η ανάγκη στην αγορά, το παρήχα αφού μου το ζητούσαν και λέω και γιατί δεν κάνουμε μια πλατφόρμα να διευκολύνω και τη δικιά μου δουλειά στο να το παρέχω, να διευκολύνω και τον επιχειρηματία να το βρίσκει. Κάποιος θα έλεγε καλά, βοηθάς να βρίσκουν οι ανταγωνιστές. Γιατί να βοηθήσεις να βρουν έναν καλό marketer τη στιγμή που θα σε αντικαταστήσει, αν είναι πάρα πολύ καλός. Δεν σκεφτήκαμε έτσι, εν πάση περιπτώσει. Βοηθήσαμε και τον επιχειρηματία να βρίσκει τον marketer και εμένα να το παρέχω, γιατί υπάρχει προσωπικό κριτήριο σε αυτούς που θα είναι στην πλατφόρμα. Και φυσικά και τους marketers να βρίσκουν ωραία project. Δηλαδή, νομίζω είναι beneficial, είναι win-win-win. Σήμερα, βέβαια, το παρουσιάζουμε πρώτη φορά. Σε λίγες μέρες θα κάνει επίσημο launch. Όποιος, βέβαια, είναι freelancer, marketer, γραφίστας, οτιδήποτε, μπορεί να εγγραφεί, είναι live. Και θα το πάρει δωρεάν εφόρου ζωής, έτσι για να κάνουμε ένα καλό ποδαρικό. Οι υπόλοιποι θα πληρώνουν 1 ευρώ το μήνα για να είναι μέσα. Οπότε σημειώστε το, The Specialist Network. Πάμε παρακάτω. Μέσα πάλι από την καθημερινότητα. Σε ένα ταξίδι στην Αμερική είχα κλείσει κάποια ραντεβού. Μίλησα με μια κοπέλα γραφίστρια για άσχετα θέματα, μία καλλιτέχνη, μία marketer κτλ. Με όλες που είχαμε βρεθεί, όλες μου μιλούσαν για το Web3. Ήταν και στο peak του. Παραμένει στο peak του βέβαια. Αλλά τότε, ας πούμε, είχε γίνει και το μεγάλο μπαμ, τα κρύπτο ήταν και πολύ ψηλά. Και υπήρχε έτσι και λίγο ένα τέτοιο, ότι το έχεις ακούσει αυτό, τι θα κάνουμε, ας πούμε, πού επενδύεις εσύ κτλ. Υπήρχε έτσι ένα λίγο να ανταλλάξουμε μυστικά κτλ. Για μένα αυτό φωνάζει community. Το πρώτο που έκανα μόλις γύρισα στο ξενοδοχείο ήταν να φτιάξω το Digicare, έφτιαξα το site Digicare με μία απλή φόρμα. Καθοδήγησα όλες τις δικές μου γνωστές και αυτές, έφερα δικές τους. Τελικά τι μαζεύτηκε ένα community από γυναίκες που ασχολούνται με το Web3. Community σκέτο. Αυτή τη στιγμή δεν κάνουμε monetize τίποτα, αλλά υπάρχει το community εκεί. Για μένα βέβαια τα data είναι χρυσός. Πιο σημαντικά από τα λεφτά. Εντάξει, και τα λεφτά καλά είναι. Λοιπόν. Και όταν τι κάνεις, όταν έχεις skills, ξέρεις από marketing, ξέρεις, έχεις προσωπικά ενδιαφέροντα με τη μόδα, έχεις το community, τις γυναίκες εκεί που περιμένουν να τους δώσεις και άλλα πράγματα. Τέλειο network από ικανούς ανθρώπους, επιχειρηματίες κτλ. Νομίζω μας βλέπουν και live streaming οι συνεργάτες μου. Κάνεις ένα γυναικείο brand. Λοιπόν, και αξιοποιείς τα πάντα. Όλα αυτά συνδέονται. Γιατί και όλοι εμείς, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, ανήκουμε σε μία marketing persona. Τελικά, ποια είναι η marketing persona που συνδέει όλα αυτά. Εγώ είμαι. Δηλαδή, οι γυναίκες σαν εμένα εξυπηρετώ με όλα αυτά. Άρα, που λέγαμε τη μουσική, ποιος θα περίμενε. Όλα αυτά όμως, πώς έγιναν.
δεν έγιναν επειδή αγαπούσα τη μουσική. Η τεχνολογία. Αν δεν υπήρχε τεχνολογία, δεν θα έκανα τίποτα. Και δεν θα είχα και κανένα impact στην κοινωνία τελικά. Απλά θα ήμουν ένα κορίτσι που κάποτε του άρεσε η μουσική και μιλούσε για τα. Ήθελε να υποστηρίζει τις γυναίκες. Το κατάφερα μέσα από την τεχνολογία στο βαθμό που το κατάφερα εγώ. Έτσι. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που κάνουν πιο σημαντικά πράγματα. Και όταν βάζεις τον άνθρωπο στο επίκεντρο και κάνεις ό,τι μπορείς, τι άλλο μπορείς να κάνεις για να βοηθήσεις τον άνθρωπο, να βοηθήσεις το περιβάλλον στο οποίο ζει ο άνθρωπος στον πλανήτη. Αυτό που κάναμε ήταν ότι εδώ και κάποιο καιρό, για κάθε meeting που κάνει Growth και φυτεύουμε ένα δέντρο. Αν υπάρχει κάποιος εδώ που έχει κάνει meeting μαζί μας, έχει λάβει, θα ξέρει ότι έλαβε πιστοποιητικό στο όνομά του με το δέντρο που φυτεύτηκε κτλ. Κτλ. Αυτό γιατί είναι, γιατί ξέρετε το έργο, το δέντρο παράγει οξυγόνο και εμείς με τη δουλειά μας και τους υπολογιστές μας παράγουμε διοξείδιο του άνθρακα, οπότε κάνεις cancel το διοξείδιο του άνθρακα που παράγεις. Καμία σχέση. Πάλι δεν υπήρχε πλάνο να βγάλουμε λεφτά από αυτό. Ίσως αυτό δίνεις, θεωρητικά. Κάνεις το δέντρο, το πληρώνεις στην εταιρεία. Όμως, επειδή όλα λειτουργούν σαν lead magnets, κάποιοι άνθρωποι που κάναμε ραντεβού και είχαν τα ίδια values και τους ενδιέφερε το sustainability σαν ανθρώπους, κατάλαβαν ότι έχουμε κάποια κοινά values και έτσι ήρθαν πιο κοντά στο να συνεργαστούν μαζί μας και βρήκαμε πολλά κοινά και ήταν και είναι μια ευχάριστη έκπληξη, δηλαδή αυτό το feedback έχω πάρει. Έχει ενδιαφέρον, πριν από ως παράδειγμα. Μπορείτε να το βρείτε στο link, το δάσος της GrowthRocks είναι στο χάρτη τα δέντρα που έχουμε φυτέψει. Και σε ποιο σημείο το χάρτη. Ναι, και παρεπιπτόντως είναι, τα φυτεύουμε στην Αφρική και είναι δέντρα που βγάζουν καρπούς, τους οποίους μπορούν να κόβουν και οι φυλές εκεί που μένουν για να τρώνε κιόλας. Δηλαδή είναι πολλαπλό το καλό. Έχει πολύ ενδιαφέρον, διότι μιλάγα χθες με έναν πελάτη, ο οποίος ξεκινάει τώρα, και μας έλεγε, μου είπε το εξής, πολύ παράξενο. Μου λέει, έχω μιλήσει, θα δείξω λίγο πίσω, μίλησα, μου λέει, έχω μιλήσει με 26 agencies. Αλλά θέλω να δουλέψω μαζί σας. Και λέω, 26 agencies, πού τα βρήκες? Σε μια λίστα μου λέει που διάβασα, κάπου μου λέει σε ένα άρθρο, δεν ξέρω ποιανού ήταν, και είχε τα top 26 agencies. Τους πήρε όλους. Φοβερό. Το περιμένεις. Κάποιοι δεν το απαντήσανε. 26 το απαντήσανε όμως. Έκανε 26 συναντήσεις. Αλλά εγώ μου λέει, θέλω να δουλέψω μαζί σας. Γιατί δεν τη φυτέψατε ένα δέντρο μετά την πρώτη μας συνάντηση που κάναμε. Και λες, κοίτα να δεις. Αυτός είναι ο ορισμός του Micromonopoly. Σωστά. Του να δίνεις value και τελικά να σου γυρνάει από κάπου πολύ διαφορετικά από εκεί που περιμένεις. Αυτό είναι ακριβώς το πράγμα στο οποίο συζητάμε. Λοιπόν, άρα, αν δεν είσαι σε καμία από αυτές τις κατηγορίες και είσαι φοιτητής, υπάλληλος, freelancer, non-marketer, έτσι, γιατρός, το Micromonopoly είναι για όλους. Δηλαδή, αυτό που λέμε είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Λέμε, μάθε τι είναι αυτό που σου αρέσει, αποφάσισε τι είναι αυτό το οποίο θες να κάνεις, φτιάξε μια λίστα με το τι κάνεις κάθε μέρα, κανόνισε, δες τι άλλο υπάρχει εκεί στην αγορά και πώς μπορείς να το δέσεις, άρχισε να δίνεις αξία και βέβαια να ενσωματώσεις μέσα πράγματα τα οποία μπορείς να σε βοηθήσουν να κάνεις monetize. Αυτό λέμε στην ουσία. Αυτό είναι η προσέγγιση, μόνο που είναι στο business. Στο business προσέγγιση. Αυτό που λέμε είναι πήγαινε και χτίσε κάτι τελικά. Αυτό είναι που θα δουλέψει. Το να μην χτίσει τίποτα δεν υπάρχει μεγαλύτερο ρίσκο από αυτό. Το να χτίσει και να μην πάει καλά είναι ένα ρίσκο, αλλά έχει μάθει. Αυτό που λέμε πάντα είναι στη ζωή ή παίρνουμε γνώση ή παίρνουμε απόδοση. Ένα από τα δύο. Ένα από τα δύο παίρνουμε σίγουρα. Λοιπόν, κάποια tips. Το πρώτο και πολύ σημαντικό είναι σταματήστε να διαβάζετε αυτά τα άρθρα τα οποία λέει 10 τρόποι να γίνεις πλούσιος, 10 τρόποι να πετύχεις στο site, 10 τρόποι να γίνεις πρώτος στην Google, 10 πρώτες να γίνεις πιο όμορφος, 10 τρόποι να γίνεις πιο όμορφος. Δεν έχει νόημα. Χρειάζεται σκληρή δουλειά. Αν όλοι ξέραμε 10 τρόπους, θα διαβάζαμε όλο το βιβλίο και θα γινόμασταν όλοι πιο όμορφοι. Έτσι. Προφανώς δεν είναι το θέμα. Το δεύτερο είναι ότι για να μπορέσεις να αντέξεις αυτό το πράγμα, πρέπει όλα να γίνονται templatized. Δεν έχεις την πολυτέλεια για κάθε ένα από τα 58 properties να σκέφτεσαι πολύ. Ακούσατε τι είπε. Μου μιλάγανε στο event που ήμουνα, γύρισα στο ξενοδοχείο, σήκωσα κάτι, τους έβαλα να γράφονται και πριν φύγω είχα φτιάξει ένα community. Αυτό χρειάζεται. Αυτό γίνεται μόνο με το templatization. Άρα στην ουσία, τι κάνεις, αποφασίζεις το tech stack, άρα ποια είναι τα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιείς, ποιο είναι το υποστηρικτικό tech stack, εδώ σας έχω βάλει και παραδείγματα. Ποιο είναι αυτό που εμείς χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για το NLP chat που είδατε πριν, εμείς χρησιμοποιούμε Moveo. Για να κάνουμε το AI, χρησιμοποιούμε GoCharlie. Άρα χρησιμοποιούμε διάφορα εργαλεία για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό το οποίο συζητάμε.
Μετά κλείνεις το implementation, τα details, άρα στην ουσία πώς φτιάχνεις πράγματα με όλη την ανάλυση και χτίζεις ροές σου. Αυτό είναι ένα templatized. Αυτό το κάνεις template και το κάνεις replicate κάθε φορά. Σε κάθε ένα από τα 58 έχεις ένα template το οποίο το σηκώνεις. Και όταν έχεις το template για να το σηκώσεις τα δικά σου 58, τι μαγικό γίνεται, μπορείς να το σηκώσεις και στον πελατών. Οπότε ξαφνικά η επένδυση που είπε ο συνάδελφος πολύ σωστά μειώνεται, διότι το κόστος είναι πολύ χαμηλό. Άρα μπορείς ακριβώς επειδή έχεις κάνει καλή δουλειά στο templatization, μπορείς πραγματικά να σηκώσεις πράγματα και να χτίσεις ένα οικοσύστημα και ένα micromonopoly με πάρα πολύ απλούς τρόπους. Δύο. Systemize. Το πρώτο είναι templatize. Το πρώτο tip. Το δεύτερο tip είναι systemize. Στο systemize λοιπόν τι σημαίνει, έχουμε δει ότι πολλά πράγματα μας καθυστερούν πάρα πολύ, πολύ απλά πράγματα. Του στυλ ότι δεν έχουμε ένα σωστό document το οποίο υπάρχει κάτι. Ξέρετε ποιο είναι το πιο δύσκολο πράγμα το οποίο έχουμε αντιμετωπίσει στα δικά μας 58 και σε όλων των πελατών, το οποίο έρχεται με εκατοντάδες σελίδες manual. Ότι βλέπουμε κάτι δικό μας που το έχουμε φτιάξει πριν από 6 μήνες και πρέπει να κάνουμε reverse engineering να καταλάβουμε τι έχουμε φτιάξει. Επειδή όμως το έχουμε κάνει systemize, ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι έχουμε φτιάξει. Και αυτό βοηθάει πάρα πολύ το efficiency. Αν μπορούμε εμείς να σηκώσουμε 58 properties με 1,5 άνθρωπο, σκεφτείτε πόσοι χρειάζονται για να σηκώσουν 5 properties. Αλλά είναι μόνο λόγω templatization και systemization. Δεν είναι by the book αυτό, έτσι. Λοιπόν, απλά πράγματα. Backups. Φρόντισε να, ό,τι κάνεις να υπάρχει, για να μπορείς να το κάνεις replicate. Φρόντισε να μην χαλάσει κάτι το οποίο θα σου πάρει 2 μέρες να το σηκώσει, γιατί αυτόματα έδωσες χρόνο που δεν χρειάζεται. Συνταγή. Θα το συζητήσουμε σε 2 λεπτάκια. Πώς παρακολουθούμε την εξέλιξη. Monitoring. Έχουμε ένα Slack, το οποίο εγώ λέω ότι μου λένε, πολύ συχνά μου λένε, ποιο σύστημα άμα κλείσει θα πεθάνεις. Και λέω το Slack. Γιατί στο Slack έρχονται ό,τι γίνεται σε όλους τους πελάτες και σε όλους εμάς, έρχονται μηνύματα σε πραγματικό χρόνο. Ξέρω λοιπόν ότι μια καμπάνια που έτρεξε ή μια ενέργεια που έγινε γιατί κάποιος ήταν σε ένα συνέδριο δικό μας και είναι την καρτούλα του και τη σκανάρανε, ξέρω αυτό τι σήμαινε την επόμενη στιγμή. Οπότε βλέπω το impact σε πραγματικό χρόνο. Έτσι μπορείς να τρέξεις το business σου. Όχι στο τέλος του μήνα να ρωτήσω το marketer μου να μου πει το report και πώς πήγαμε στο μήνα. Αυτά είναι old school. Εδώ πρέπει να τρέχεις σε πραγματικό χρόνο. Και φυσικά όλο το reporting για να μπορεί να μένει μια ιστορία. Μιλώντας για μοντέλο, όταν φτιάξεις ένα μοντέλο, πρέπει να φτιάξεις κάτι πάρα πολύ απλό. Πρέπει να φτιάξεις τα σημαντικά κομμάτια του μοντέλου σου, τα οποία αν τα εκτελέσεις σωστά θα σε βοηθήσουν να μεγαλώσεις. Και ποιο είναι το ένα νούμερο ανά πλευρά που έχουμε εδώ, το ένα νούμερο το οποίο θέλεις να ζυγίσεις. Ένα. Όλοι έχουμε την τάση να διαβάζουμε πολλά νούμερα, να βάζουμε πολλά νούμερα γιατί πιστεύουμε ότι τα πολλά νούμερα κάνουν καλό. Τι μπορεί να κάνουν, μπερδεύουνε. Εδώ λοιπόν πρέπει να πεις τι θα κάνω για τη συνταγή επιτυχίας, ποιο είναι το ένα νούμερο το οποίο παρακολουθώ, χτίσ' το έτσι ώστε πραγματικά να ξέρεις κάθε μέρα πόσο είσαι και πόσο αυτό το πράγμα δουλεύει υποστηρικτικά. Η συνταγή που λέγαμε. Εμείς για παράδειγμα όταν φτιάξαμε συνταγή στο ένα δεν ήταν acquisition, έλεγε value στον άνθρωπο. Άρα το KPI τι ήτανε, πόσοι άνθρωποι μπαίνουν για να πάρουν το value το οποίο τους δώσαμε. Δεύτερο, διαφορετικές κατηγορίες. Άρα χτίζουμε μια συνταγή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει συνταγή και να υπάρχει και το ένα νούμερο για κάθε μία από τις πλευρές της συνταγής. Το επόμενο είναι το reporting. Έτσι, στο reporting λοιπόν τι μας νοιάζουν. Μας νοιάζουν να ξέρουμε πολύ απλά πράγματα. Που δεν είναι καθόλου απλά. Backlinks. Χτίζουμε λοιπόν κάποιους να μας φέρουν πίσω backlinks. Πώς πάει αυτό. Πάει καλά. Έβαλα λοιπόν, κάναμε ολόκληρο κόπο να γράψουμε ένα άρθρο και να το δώσουμε στον τάδε, στον Νίλ Πατέλη να το δημοσιεύσει. Στον Έλλη, να το δημοσιεύσει. Και μας έφερε traffic. Έχει νόημα να ξαναγράψουμε για αυτόν ή να μην γράψουμε γιατί τελικά δεν έρχεται τίποτα. Και βλέπουμε μετά για παράδειγμα τα λεγόμενα funnels μας. Να δούμε από αυτούς που έρχονται τελικά από αυτό το link. Πόσοι κάνανε, πόσοι τελικά μπήκανε. Και παραγγείλαν κάτι από αυτά που έχουμε. Σε κάποια από τα properties που έχουμε. Όλα αυτά είναι systemized και templatized. Άρα, εμείς όταν λέμε για ένα template, αυτόματα σηκώνεται και όλο αυτό το σύστημα μαζί. Το οποίο σου επιτρέπει όλο αυτό το πράγμα να το παρακολουθήσεις. Ένα πολύ απλό πράγμα. Τι λέγαμε πριν, leads και directories. Λέγαμε εμείς να δίνουμε leads στους ανταγωνιστές μας. Το παρακολουθείς.
ξέρεις πόσα leads έχεις δώσει στον ανταγωνιστή σου. Αυτό που λέγαμε πριν, και αν του δώσεις περισσότερα από όσα πήρες, το ζυγίζεις. Οπότε ξαφνικά βλέπεις ότι, κοίτα να δεις, η Capgemini παίρνει πιο πολλά leads από εμάς από ό,τι παίρνει από τα δικά της assets. Τι θα κάνουμε την επόμενη στιγμή? Ή τι βγάζεις. Ένα από τα δύο. Ή το πουλάς, αυτό που λέει, ή τι βγάζεις. Και βάζεις κάποιον ο οποίος θέλει να είναι εκεί και να παίρνει τα leads και να το πληρώνει. Αλλά μόνο αν το μετράς μπορείς να πάρεις αυτές τις αποφάσεις. Αν δεν το μετράς, δεν ξέρεις τίποτα από όλα αυτά. Ναι. Πού είναι η Σοφία? Σοφία, η Σοφία από την ομάδα μας με ρώτησε τις προάλλες πώς προλαβαίνετε να τα κάνετε όλα αυτά. Θυμάσαι, Σοφία, που με ρώτησες? Ναι. Θυμάσαι τι σου απάντησα? Αυτό της απάντησα. Έχουμε αποβάλει την τελειομανία μας. Αν θέλεις να δώσεις όλο σου το focus να τα κάνεις όλα τέλεια, δεν θα δώσεις το focus στο να τα μεγαλώσεις. Δεν υπάρχει ενέργεια και για τα δύο. Να τα κάνεις αρκετά καλά ώστε να υπάρχουν, να δώσεις ό,τι καλύτερο μπορείς, αλλά δεν θα είναι ποτέ τέλειο. Θυμάμαι τις προάλλες μας κάποιος συνάδελφος, φίλος συνάδελφος, για καλό το έκανε ο άνθρωπος, μας έστειλε μήνυμα σως, έχετε ξεχάσει έναν τόνο στον τίτλο του site. Και εμείς γυρίσαμε μεταξύ μας, μα δεν μας νοιάζει. Δηλαδή, μας νοιάζει, σαφώς και δεν θέλουμε να έχουμε λάθη, αλλά δεν μας νοιάζει τόσο. Γιατί παράγει leads. Θα γυρίσουμε πίσω, θα το φτιάξουμε. Άρα, είναι θέμα mindset. Υπάρχει κόσμος ο οποίος κολλάει σε ένα πράγμα, το οποίο τελικά δεν το βγάζει ποτέ live, γιατί ποτέ δεν είναι αρκετά καλό για να βγει live και δεν είναι αρκετά τέλειο. Και τελικά μένει με μισό πράγμα που δεν έκανε ποτέ. Και εμείς έχουμε τόσα που σας είπαμε και δεν είναι τίποτα από αυτά τέλειο, το ξέρουμε, αλλά λειτουργούν. Φυσικά, αφού μεγαλώσει κάτι, σου δίνει και ας πούμε το περιθώριο χρόνου να γυρνάς πίσω και να τα κάνεις optimize, να τα διορθώνεις και να τα κάνεις όλα και καλύτερα. Στην γλώσσα των startups, ας πούμε, και των apps, υπάρχει κάτι που λέγεται MVP. Με αυτό ξεκινάς, όποιος το ξέρει. Ξεκινάς με κάτι αρκετά καλό για να βγεις live, αλλά δεν είναι η τελική μορφή. Άμα δώσεις όλες τα resources και έχεις 150 developers να δουλεύουν το τέλειο app και μετά δεν σου μείνουν λεφτά, ενέργεια, χρόνος, γιατί έχει βγει ο ανταγωνιστής κτλ. Να βγεις live, τι έκανες, ξόδεψες τα λεφτά σου για το τίποτα. Δεν υπήρχε ούτε τα τελευταία 2-3 χρόνια που χτίζουμε όλο αυτό το περιβάλλον, δεν υπήρχε ούτε μία μέρα που θυμάμαι εμένα και άλλους συναδελφούς, εμένα τον ίδιο, που να μην ασχολήθηκα στο να διορθώσω κάτι και να φτιάξω κάτι ακόμα σε κάποια από τα 58 properties τα οποία έχουμε. Δεν υπήρξε ούτε μία μέρα. Κάθε μέρα κάτι θα, εγώ προσωπικά και άλλοι άνθρωποι στην ομάδα, αλλά εγώ προσωπικά κάτι θα διορθώσω κάθε μέρα σε κάθε ένα από τα sites τα οποία έχουμε. Αυτό τι σου λέει ότι έχει πολύ περιθώριο βελτίωσης. It's okay. Δεν έχει σημασία. Πάντα. Έτσι, εδώ στο chat βλέπουμε τι μας ρωτάνε και αν η απάντηση δεν έχει έρθει γιατί το chat δεν την κατάλαβε, πάμε και προσθέτουμε ώστε να καταλάβει και αυτή την ερώτηση την επόμενη μέρα. Παρ' όλα αυτά, το templatize και systemize που είδαμε πριν σε προστατεύει από πολλά πράγματα. Όταν έχει μια μεθοδολογία δουλειά, ξεκινά από ένα επίπεδο και πάνω. Δηλαδή τα λάθη σου είναι πολύ λεπτομέρειες και ψαγμένα, ας πούμε. Λοιπόν. Και πολύ σημαντικό, κάθε τι από αυτά να του δίνουμε και την αξία που του αναλογεί. Και να το αντιμετωπίζουμε σαν ξεχωριστή οντότητα, ξεχωριστή εταιρεία, ας πούμε. Μπορεί να πάρει και δικιά του ζωή. Δηλαδή, όπως είπε πριν ο Θοδωρής, υπάρχουν cases που μία από τις παράλληλες δραστηριότητες μεγάλωσε τόσο πολύ που τελικά αντικατέστησε την κύρια ως κύρια. Για να γίνει αυτό πρέπει να πάρει το focus που του αναλογεί, βέβαια. Άρα σημαίνει ότι στην πυραμίδα το τι πάμε να φτιάξουμε, ας κάνουμε πολύ. Αν είδατε όλα μας τα properties έχουν διαφορετικό branding. Έτσι. Άρα branding, business modeling. Μερικές φορές χρειαζόμαστε να κάνουμε fundraising. Μπορεί να είμαστε εμείς ήδη που τα υποστηρίζουμε. Δεν έχει καμία σημασία. Φτιάχνουμε αυτό που έχουμε να φτιάξουμε. Το προωθούμε. Φέρνουμε τις πωλήσεις του και βάζουμε και την ομάδα να υποστηρίξει. Αυτό το κάνουμε σε κάθε ένα από το 58. Κάθε 58 έχει τη δική του δομή για το τι είναι αυτό το οποίο πάμε να κάνουμε και βέβαια στους πελάτες έχουμε το αντίστοιχο πράγμα. Πώς ξέρεις ότι δουλεύει? Απλά είναι τα πράγματα. Για να ξέρεις ότι δουλεύει κάτι, είναι τρία απλά πράγματα. Έρχονται consistent leads, όχι peaks, consistent, από όλα έρχονται συνέχεια, γιατί έχεις στήσει κάτι το οποίο το ένα βοηθάει το άλλο, οπότε έρχονται consistent leads. Άρα new listing, new subscription, new engagement. Αν σας δείξω το Slack μου τι γίνεται την ώρα που μιλάω αυτή τη στιγμή στο stage, θα δείτε πραγματικά τι σημαίνει consistent leads. Δεύτερο, profitable.
Ακριβώς επειδή υπάρχει το systemization και το templatization, σου επιτρέπει να κάνεις πράγματα διαφορετικά. Δηλαδή, που έχουν μεγάλο margin. Διότι όλο το μυστικό είναι τι είναι, να μην κάνεις συγκεκριμένα πράγματα. Να κάνεις πράγματα τα οποία είναι pivotal. Δηλαδή, μπορεί να πληρώσεις κάτι για να το κάνεις, αλλά τελικά η απόδοση είναι πολύ πολύ μεγαλύτερη. Και έτσι καταλαβαίνεις ότι δουλεύει. Όταν από κάτι βγάζεις λίγο κέρδος, καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν στήσεις καλά στο Micromonopoly. Έτσι. Πρέπει να βγάζεις πολύ καλό margin για να πεις αυτό δουλεύει έτσι όπως το έφτιαξα. Και το τρίτο είναι ότι πρέπει να μπορεί να κάνει scale. Δηλαδή, εμείς γιατί κάναμε 58, γιατί μας άρεσε το 58, νούμερο 58, όχι. Γιατί όταν φτάσεις στο 15, φτάνεις πολύ εύκολα στο 58. Γιατί έχεις φτιάξει κάτι το οποίο κάνει scale. Οπότε μετά οποιαδήποτε ιδέα έρχεται, ξαφνικά λες, ωραία, δεν σηκώνω κάτι. Φτιάξω ένα branding, παίρνω την πυραμίδα που βλέπαμε πριν, το εκτελείς, Κωστάκη, Γιαννάκη, Βασιλάκη, εσύ θα είσαι υπεύθυνος για να φτάσεις αυτό το πράγμα στο επόμενο επίπεδο. Και μετά έρχονται οι επενδυτές, μετά θέλουν να γίνει spin-off και ξεκινάει μια άλλη διαδικασία. Αλλά το scalability είναι το πιο σημαντικό από όλα. Δηλαδή έτσι καταλαβαίνεις. Όταν κάτι μπορείς να το κάνεις replicate, καταλαβαίνεις ότι κάτι κάνεις καλά. Άρα, τα τρία πράγματα που πρέπει να θυμόμαστε είναι consistency, στο πώς δουλεύουν, profitability, άρα πρέπει να σου αφήνουν πολύ καλό margin, και scalability, δυνατότητα να φτάσεις και να μεγαλώσεις το μοντέλο σου πάρα πολύ απλά. Αυτές είναι οι διαδικασίες. Το skill set το οποίο χρειάζεσαι είναι πολύπλοκο. Ναι, τι να κάνουμε. Δεν γίνονται όλα εύκολα. Και αυτό, όπως έχετε καταλάβει, αμέ τι άλλο, δεν είναι μια εύκολη δουλειά. Ωραία. Εμείς δεν σας δείξαμε την ευκολία της δουλειάς, σας δείξαμε το potential του αποτέλεσματος. Έτσι. Είναι μια δύσκολη δουλειά. Θέλει λοιπόν skill set. Ναι, θέλει πολύ σημαντικά skill set. Και είναι το κάπου που έλεγε η Εφη πριν στη δική της ανάλυση. Παρόλα αυτά, τελικά το skill set το οποίο χρειάζεται είναι soft skill set. Χρειάζεται. Το κοινό που είχαν όλοι οι επιχειρηματίες με τους οποίους δουλεύουμε είναι ότι ήταν open mindset. Χωρίς τεχνοφόβια, πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό, και αποφασίσαν να εγκαταλείψουν το comfort zone τους. Μπορεί εμείς να τους πείσαμε, μπορεί μόνοι τους να το είχαν και να μην είχαν βρει τον συνεργάτη. Δεν έχει καμία σημασία. Αλλά τελικά αποφασίσανε να έχουν αυτά τα τρία. Ξέρετε ποιοι είναι οι πιο τεχνοφοβικοί, από την δικιά μου εμπειρία? Αυτοί που έχουν ανεπτυγμένα τμήματα sales. Φοβούνται να τα γυρίσουν όλα digital. Ακούνε τους πολίτες τους, οι οποίοι συνήθως είναι με ένα μπλοκάκι, ας πούμε, και σημειώνουν. Γιατί έχουν τους δικούς τους λόγους, βέβαια, θα χάσουν τα bonus τους κτλ. Και συνήθως σε αυτούς συναντάμε τις πιο πολλές αντιστάσεις. Σωστά. Ένα CEO, δείτε το πολύ σημαντικά. Όταν θα συναντήσει ένα CEO στη ζωή, θα σας ρωτήσει τον από ποιο τμήμα έχει έρθει. Αν σας πει ότι έχει έρθει από τις πωλήσεις, δεν θα υλοποιήσει ένα μάκρο μονόπολη, διότι δεν θέλει να το υλοποιήσει, γιατί ξαφνικά του ταρακουνάει πάρα πολλά τον οργανισμό το οποίο έχει. Αν έχει έρθει από το τεχνικό τμήμα, είναι διαφορετικό. Αν έχει έρθει από το marketing, είναι διαφορετικό. Αν έχει έρθει από το financial, από το finance, είναι διαφορετικό. Συνήθως, όποιος έρθει από το sales, έχει μεγάλο resistance στο να υλοποιήσει κάτι το οποίο του ταρακουνάει, τον βγάζει τόσο πολύ από το comfort zone του. Συμφωνείτε, βλέπω, γελάτε. Σωστά. Ναι. Σωστά. Ήμουν μικρός τότε, δεν τα θυμάμαι, αλλά κάτι έχω ακούσει. Έτσι και έτσι. Έτσι και, ναι, και εμένα. Έτσι να μάθανε. Λοιπόν, οπότε αυτό είναι ουσία. Άρα στην ουσία όλο αυτό το οποίο συζητάμε τι είναι? Είναι γνώση και mindset. Το mindset μόνο του δεν φτάνει. Η γνώση μόνο της δεν φτάνει. Αν αυτά τα δύο τα παντρέψεις, πραγματικά δεν υπάρχει τίποτα το οποίο μπορεί να σταματήσει. Νομίζω δεν έχει λείψει κάτι. Αφήνω το τελευταίο στην Εφη. Εγώ λέω το inspirational σήμερα. Ναι. Το γενικό συμπέρασμα, αφού μιλήσαμε για mindset, τελικά είναι να έχουμε πίστη σε αυτό που είμαστε. Έτσι, inspiration, αλλά είναι αλήθεια. Από εκεί, κι αν είμαστε δραστήριοι, μπορούν να ξεκινήσουν πολλά πράγματα. Και να μην αφήνουμε τους φόβους αν θα πετύχει, αν είμαστε αρκετά καλοί. Είδα ένα βιντεάκι της προάλλες. Ξέρετε, αυτοί που αρχίζουν να κάνουν YouTube βίντεο, που είναι πολύ σημαντικά. Όλοι τι λένε την πρώτη φορά, το έκανα κι εγώ. Χωρίς να έχω δει το βίντεο. Ανησυχούν αν φαίνονται τα μαλλιά τους καλά. Λοιπόν, και μπορεί να μην ανεβάσουν ένα ολόκληρο βίντεο που τράβηξαν μία ώρα, γιατί λέει πετάει, τα μαλλιά μου είναι χάλια. Και είναι κοινό. Λοιπόν, αυτό είναι ένας φόβος. Κανείς δεν θα ασχοληθεί με τα μαλλιά σου, και αν ασχοληθεί δεν πειράζει. Μπορεί αυτά που λες τελικά να πάρουν την προσοχή από τα μαλλιά σου, που δεν είναι τέλεια. Άρα, ναι, η πίστη σε αυτό που είμαστε και σε αυτό που έχουμε να προσφέρουμε πρέπει να είναι πιο σημαντική από τις ανησυχίες που έχουμε. Αυτά λοιπόν από εμάς. Δεν έχετε τώρα
Το κλείνουμε. Όποιος ενδιαφέρεται παρόλα αυτά να κάνει upskill, εμείς έχουμε γυρίσει όλο το κομμάτι του Growth Hacking Academy σε αυτή την κατηγορία. Έχουμε αποφασίσει με την Ελένη ότι όποιος ενδιαφέρεται να γραφτεί και να το μάθει αυτή τη στιγμή, σήμερα και αύριο μόνο, μπορεί να πάρει μισή τιμή από την τιμή που έχουμε. Όποιος σας ενδιαφέρει να κάνει upskill σε αυτό το επίπεδο και να το δείτε, εμείς γυρίσαμε όλο το Academy στην ουσία του Growth Hacking Academy που τρέχουμε τόσα χρόνια. Αποφασίσαμε ότι θα πάμε να κάνουμε αυτό το πράγμα γιατί θέλουμε πραγματικά, βλέπουμε την αξία και βλέπουμε την έλλειψη στην αγορά και μιλάω διεθνώς. Εμείς δεν είμαστε στην Ελλάδα, οπότε δεν μας ενδιαφέρει και τόσο πολύ αν υπάρχει έλλειψη στην Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα είναι μια πολύ μικρή αγορά. Μας νοιάζει να υπάρχει αυτό, η ανάγκη στη διεθνή αγορά, στην Αμερική, στην Αγγλία, σε αγορές οι οποίες είναι πολύ μεγάλες. Εκεί μας νοιάζει. Και εκεί πραγματικά υπάρχει απίστευτη έλλειψη. Δηλαδή αυτό που λέμε τώρα είναι κάτι το οποίο στις μεγαλύτερες αγορές του κόσμου, όπως είναι η Αμερική κυρίως, δεν υπάρχουν πολλοί που μπορούν να το υποστηρίξουν. Υπάρχουν όλοι που το χρειάζονται. Παρ' όλα αυτά. Okay? Και δεν υπάρχει κάποιος να το προσφέρει. Ο επιχειρηματίας ο καημένος δεν μπορεί να φτάσει στο βάθος και το πλάτος αυτού που συζητάμε. Okay, οπότε χρειάζεται βοήθεια. Άψε να τον βοηθήσει. Τυχαίνει να είναι κάποιοι digital marketers οι οποίοι μπορούν να χτίσουν αυτό το επιχειρηματικό κομμάτι. Θα ήταν ένας business development manager ίσως, ο οποίος όμως technologically είναι ακριβώς εκεί που χρειάζεται. Που δεν συμβαίνει συνήθως. Οι business development managers είναι πολιτές οι οποίοι απλά ανοίγαν άλλες αγορές. Παραδοσιακά έγινε στην αγορά, δηλαδή έτσι εξελίχθηκαν οι business developer άνθρωποι. Οπότε θέλουμε, πραγματικά πιστεύουμε ότι να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο σε αυτό το πράγμα είναι μόνο προς όφελος των επιχειρηματιών και τελικά υπάρχει τόσος χώρος εκεί έξω και είναι κάτι που εμείς μαθαίνουμε στην Αμερική, που στην Ελλάδα το έχουν λίγο διαφορετικά. It's okay να εκπαιδεύουν τους ανταγωνιστές μας. Εμείς το κάνουμε συνέχεια, το κάνουμε ακόμα και στην Ελλάδα. Δεν μας πειράζει. Να, κάποιοι είναι εδώ μέσα που τους έχουμε εκπαιδεύσει εμείς. It's okay, δεν μας πειράζει καθόλου. Υπάρχει άπειρος χώρος. Μιλάμε για πράγματα που σήμερα καλύπτονται στο 2%. Υπάρχει 98% εκεί έξω. Άρα το να μην εκπαιδεύσω τον συνάδελφο, τι διαφορά μου κάνει. Καμία. Του μου φτιάχνει και ένα ωραίο δίκτυο και μου φτιάχνει και πολύ καλούς φίλους. Και ας είναι ανταγωνιστές. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας κουράσαμε λιγάκι. Έχουμε μία ερώτηση. Συγγνώμη. 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 Το λες traditional επειδή είναι real life ή... Εντάξει, traditional δεν... επειδή είναι real life δεν σημαίνει κάτι ότι είναι και traditional, αλλά... Traditional δεν το λες αυτό το αντικείμενο πάντως. Ενώ υπάρχουν, είναι πολύ πόροι. Αυτοί οι πόροι, άμα πηγαίνανε κάπου αλλού ή στο digital, μπορεί να φέρουν περισσότερα leads. Άρα όμως υπάρχει και κάτι άλλο που... Ναι, αλλά λες κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Να φέρουν περισσότερα leads. Εδώ τόση ώρα εμείς συζητάμε ότι τα leads δεν είναι ο σκοπός μας, άρα δεν κάνουμε κάτι για να έρθουμε leads, κάνουμε κάτι γιατί θέλουμε να δώσουμε αξία, γιατί θέλουμε να επικοινωνήσουμε κάτι που μας αρέσει. Κάποια leads θα έρθουν, αλλά δεν είναι ο σκοπός μας. Έχεις δίκιο. Αν θέλαμε τα leads, τι θα κάναμε, θα φτιάχναμε ένα e-book, θα κάναμε μια διαφήμιση. Γιατί αυτό το πράγμα που βλέπετε σήμερα, το να του φτιάξουμε την παρουσίαση, να την προετοιμάσουμε, να συντονιστούμε κτλ. Όταν και σε ξένη χώρα, μας έχει πάρει άπειρο χρόνο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Αν το κάναμε αυτά τα χρήματα, γιατί υπάρχει ένα ολόκληρο διαφυγών έσοδο εδώ. Αν τυχόν τα δίναμε σε διαφήμιση σε ένα e-book, πιθανότατα θα είχαν γυρίσει και 10 leads. Αλλά εμείς λέμε, δεν πειράζει, το κάνουμε γιατί πιστεύουμε καταρχήν γιατί μας αρέσει ο χώρος, μας αρέσει η Ελληνοαμερικάνικη, έχουμε μια πολύ ωραία σχέση. Μας αρέσει γιατί είμαστε στην Ελλάδα μετά από πάρα πολύ καιρό, οπότε μας αρέσει να μιλάμε σε Έλληνες. Οπότε λέμε, δεν έχει σημασία να γυρίσει κάτι, μπορεί και να γυρίσει είναι η απάντηση. Αλλά ο σκοπός μας ήταν να επικοινωνήσουμε κάτι το οποίο να έχει αξία και να δείτε πραγματικά. Και inspirational αλλά και τεχνολογικά, κάτι το οποίο θα μπορούσε αύριο μεθαύριο να επηρεάσει το δικό σας το business. Την επιχείρησή σας, την εταιρεία στην οποία δουλεύετε και τέτοια πράγματα. Οπότε η απάντηση είναι δεν ξέρω, αλλά το σκοπό του να πάρετε αξία το καταφέραμε. Αν αυτό το καταφέραμε, ήταν ακριβώς ο σκοπός για τον οποίο ήρθαμε, οπότε είμαστε πολύ OK. Η απάντηση είναι πήραμε ό,τι θέλαμε. Άρα είναι και ένα κομμάτι αυτού του σκοπού. Είναι σίγουρα ένα κομμάτι αυτού του σκοπού. Βέβαια.
Το να φτιάξει ένα πώληση για, για το Master Lead και όλα τα υπόλοιπα είναι ξεκάθαρο αυτό το σκοπό. Δεν περίμενε από εκεί ότι θα έρθει Lead ή θα έρθει μια γυναικεία, ένα agency, μια εταιρεία να δουλέψει. Που συνέβη, αλλά δεν το κάνει έτσι. Δεν το χτίζει για αυτό το πράγμα. Οπότε ναι, είναι και ένα κομμάτι αυτού του σκοπού και ουσία. Ναι. UK. Συνολικά είμαστε 27. Σε όλες τις χώρες. Λοιπόν, άλλο. Απλά να κάνω παρατήρηση σε αυτό που είπε ο κύριος. Το live είναι καλύτερο πάντα, δεν είναι ποτέ παραδοσιακό και δεν είναι ποτέ βαρετό και δεν είναι, είναι το καλύτερο από όλα. Το σίγουρο είναι και οι περισσότερες σελίδες. Networking, όπως θέλετε, είναι το επαφή, ναι. Contact. Αν ήταν αυτό διαδικτυακό, πιστεύω οι μισοί θα είχαν κλείσει, θα είχαν βαρεθεί. Θα... Όχι, δεν το λέω προσωπικά, εγώ στο... Μπορεί. Θα το δούμε στα Metrics, γιατί το μεταδίδουμε και live. Θα δούμε πόσοι το είδαν. Εδώ θα, τα Metrics θα είναι καλύτερα από ό,τι. Αυτά τουλάχιστον τα βλέπουμε. Σωστά, σωστά. Όχι, εμείς και έχουμε... Άλλη ερώτηση. Ευχαριστούμε πολύ. Και τα δύο. Και τα δύο. Και τα δύο. Ναι. Γεφυρώνουν το κενό. Εδώ έχουμε και τους επιχειρηματίες που θα μάθουν τα τεχνικά, αλλά και μαρκετήρους οι οποίοι αυτά που λέμε τώρα δεν τα ξέρουν ούτως ή άλλως. Οπότε πρέπει να φτάσουν σε αυτό το depth που θέλουμε. Α, μία ερώτηση μόνο. Τα slides από πού θα τα κατεβάσουμε, θα τα δούμε. Θα σας στείλουμε την αύριο σε όλους τους ανθρώπους που δηλώσατε συμμετοχή, θα το πάρετε στην παρουσίαση. Ήδη είναι στη θέση του και περιμένει αύριο να φτάσει 12 η ώρα για να το στείλει. Systemization, templatization, ξέρεις. Εσύ το ξέρεις. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλή βράδυ να έχετε.